Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με πρώην μέλη του, με μέλη του πρώην αυτόνομου στοιχείου ή με πρώην μέλη του αυτόνομου στοιχείου, τέλος πάντων. Αυτό. Και τα δύο. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε μια κουβέντα για την πορεία του αυτόνομου. Θέλετε να συστηθείτε. Ναι. Από εδώ, έτσι. Άρα τι. Κώστα. Σταύρο. Αρχίσαμε. Γενικώς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ο Σταύρος και αυτό είναι ο Κώστας, στην περίπτωση. Να μπερδευτούμε. Θα κάνω τώρα μάλλον μια χαζή ερώτηση. Γιατί η γάτα ως σύμβολο, έτσι, που σηκώνει την κοινά τριχιασμένη. Εντάξει, ψάχνουμε ένα σύμβολο που να μην είναι ακριβώς να ταυτίζεται με κάποια από τα κλασικά, ας πούμε, ρεύματα του μαστικού κινήματος. Δηλαδή, θέλουμε κάτι που να μην είναι ούτε τελείως αναρχικό, ούτε τελείως αριστερό. Η γάτα είναι ένα σύμβολο που όταν το βάλαμε εμείς δεν είχε χρησιμοποιηθεί ακόμα από αρχοσυνδικαλιστικές συλλογικότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί κυρίως είναι σύμβολο που έρχεται από τους Γούμπλης και άλλα έχει μια αναφάση στον αρχοσυνδικαλισμό. Οπότε ήταν κάπως ελεύθερο, δεν χρησιμοποιηθήκαν πολύ. Μας άρεσε κιόλας, επειδή έχει μια αγριάδα και μια τυφλότητα ταυτόχρονα και γι' αυτό την χρησιμοποιηθήκαμε. Να πω ότι απαντάει εσείς κανονίστε που σας απαντάτε, έτσι όπως θέλετε. Όλοι και χορό. Άκουσε. Ο Κώστας. Λοιπόν, πότε ξεκίνησε το να μου πείτε το αυτόνομο και ποια ήταν η ανάγκη της δημιουργίας του βασικά. Τώρα αναγκαστικά θα απαντήσει ο Κώστας, γιατί αν το πάμε λίγο χρονολογικά, είναι ο πιο παλιός. Μετά από κάποιους μήνες εγώ, λίγο μετά η Ελίνα, στη διαδρομή ο Σταύρος. Οπότε, καλό είναι. Έκανα δύο γαζολιά, πάντα το κάνω. Και στα μαζέματα έτσι έκανα. Λοιπόν, το αυτόνομο ιδρύεται το Μάρτιο του 1998 από μία παρέα και μάλλον κάποιους συντρόφους που βρεθήκαν μαζί, οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετικές διαδρομές μέσα σε αυτό που λέμε αντικαπιταλιστικό κίνημα, που έρχονταν και από το χώρο της εξουσιοδοτικής αριστεράς τότε και από το χώρο της αναρχίας. Οι λόγοι που δημιουργηθήκαν είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με διάφορους τρόπους είχαν συνοδηθεί μέσα στα κοινωνικά κινήματα, είχαν μεταξύ τους έτσι μια πολιτική εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα νιώθαν την ανάγκη, ας πούμε, να βρουν και έναν τρόπο να κάνουν πολιτική. Ένα κομμάτι αυτής της παρέας είχε φύγει πολύ άμεσα τότε από μια νεολαία μιας ακροαριστερής οργάνωσης, της ΑΚΟΑ. Οπότε, επειδή θέλαμε να συνεχίσουμε να είμαστε πολιτικά δραστήριοι, φάσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα στάκι, γιατί ο χώρος, η αίσθηση ενός αυτοδιαχειριζόμενου χώρου, μας έδινε, ας πούμε, μια δυνατότητα πολλαπλότητας παρεμβάσεων και πολιτικών πρακτικών. Ταυτόχρονα, τα στάκια των 98 δεν είναι τόσα πολλά όσο είναι σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχουν πολλά στέκια, δεν υπάρχει καν το Σύνταγμα Μεταναστών. Όχι, έχει φτιαχτεί το Σύνταγμα Μεταναστών. Τότε ναι, λάθος. Και η ιδέα μας είναι να φτιαχτεί ένας δημόσιος χώρος όπου διαφορετικές στάσεις του κινήματος θα μπορούν να συναντούνται και να ζυμώνονται. Αυτή είναι η αρχική ιδέα και στην πορεία των 16 των χρόνων μεταξελίχθηκε αρκετές φορές. Ευτυχώς δεν είχαν τη φαϊνή ιδέα αντί για έντυπο να κάνουν στέκι, γιατί στην πραγματικότητα έπαιζαν αυτές οι δύο εκδοχές πολιτικής παρέμβασης. Αλλά νομίζω ότι η ιστορία δικαίωσε την επιλογή του στέκιου και όχι του έντυπου. Αυτόνομα απέναντι σε ποιους και σε τι. Σιωπή. Περίεργη, όχι περίεργη. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια αναφορά γενικότερα στο κίνημα της αυτονομίας παλιότερα. Νομίζω ότι δεν ξέρω εσείς που το ξεκινήσατε ότι κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν η πρακτική έμπνευση, αλλά θα έλεγα αυτή πάρτο περισσότερο ότι θέλει να δηλώσει, ότι εξετάζει τα πράγματα χωρίς να έχει δέσμευση σε τίποτα στην ουσία. Έτσι. Γι' αυτό και χώρεσε πολλούς από εμάς, που είμαστε τότε φοιτητές, δεν ανήκαμε σε κάποιο σχήμα. Και αυτό το αυτόνομο στέκι νομίζω ότι μπόρεσε και μας κάλυψε κάποιες πολλές ανάγκες μας, γιατί δεν μας φόρεσε ποτέ κάποια ταμπέλα, τουλάχιστον στην αρχή.
Όχι, ποτέ δεν μας χώρισε. Θέλω να πω ότι το να ενταχθούμε μέσα σε αυτό το... Ναι, και επίσης σε όλη τη διαδρομή μας ήμασταν αυτόνομοι με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο και οικονομικά και πολιτικά. Και αυτό ήταν μια διαρκής πάλι με τα προβλήματα που είχε αυτή η επιλογή μας, αλλά ήταν και μια διαρκής επιβεβαίωση της πολιτικής μας φυσιογνωμίας και κάτι που γινόταν αυτονόητα αποδεκτό από τους καινούργιους συντρόφους και συντρόφους που μπήκαν. Δεν είχαμε ποτέ σχέσεις οικονομικές ή κομπρεμή με τίποτα το θεσμικό. Και αυτό το πράγμα σήμαινε επίσης ότι είχαμε το περιθώριο, τα πράγματα που κάνουμε να τα υπερασπιζόμαστε με ίδια μέσα, χωρίς να παρασυρώμαστε από το κλίμα της κάθε ας πούμε περιόδου. Και ουσιαστικά νομίζω ότι κάποια στιγμή αρχίσαμε να είμαστε αυτόνομοι και απέναντι στον ίδιο το χώρο στον οποίο ας πούμε οργανικά εντασσόμασταν. Είχαμε δηλαδή τη δικιά μας φωνή και τη δικιά μας θέση και τη δικιά μας στάση, ακόμα και αν αυτό ήταν μειοψηφικό ή μη ελκυστικό ή αντίθετο στο κυρίαρχο τέλος πάντων. Οπότε από πάρα πολλές έννοιες η αυτονομία μας χαρακτήρισε. Και ένας άλλος λόγος. Δεν επιλέξαμε τον όρο αυτοδιαχειριζόμενο, που τότε κυκλοφορούσε αρκετά στέκια που ήταν όμως κυρίως σε συνοικίες, ακριβώς γιατί η επιλογή να γίνει το στέκι στα Εξάρχεια, το 98 τουλάχιστον, δεν ήταν μια επιλογή ότι βλέπαμε τα Εξάρχεια σαν μια κλασική γειτονιά που κάνουν παρέμβαση, το βλέπαμε σαν τον κέντρο της πόλης. Και άρα η λογική πρώτον της, αυτού του δημόσιου χώρου του κινήματος δεν θα κουράγει πολύ με ένα στέκι, θα είχε έναν τοπικό αυτοπροσδιορισμό, που είχε με αυτοδιαχειριζόμενο στέκι εξ αρχείων. Και φυσικά έχει να κάνει πάντα ας πούμε, με αυτή την προσπάθεια ας πούμε, να δούμε ταυτόχρονα και το κόκκινο και το μαύρο. Τώρα θα πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά όπως τα έχετε θέσει και εσείς στο τελευταίο κείμενο που βγάλατε με την αυτοδιάλυσή σας. Κατά περιόδους που βγάλατε, χρονολογικές και ουσιαστικά έχουν και πολιτικά περιεχόμενα αυτές τις περιόδους. Χωρίζεται την πρώτη περίοδο στο 1998-99 που ήσασταν ζωοδόχο που πηγήσετε Κολέτ. Και γράφεται ότι είναι η εποχή που το στήκη επικεντρώνεται στην προσπάθεια, αυτό που ανέφερε πριν λίγο ο Κώστας, συνάντηση του κόκκινου με το μαύρο. Mm-hmm. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν και οι χώροι αυτοί της αριστεράς ας πούμε, και της αναρχίας για πολλούς είναι όμορφοι, για άλλους δεν έχουν καμία σχέση, φαντάζομαι ότι για εσάς, για να το θέσετε έτσι, είναι όμορφοι χώροι. Πόσο εύκολο ήταν αυτό το να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονταν από αυτούς τους χώρους και τι αποτελέσματα είχε τελικά, εκείνη την πρώτη περίοδο όμως. Αναφερόμαστε στα. Ναι, ναι. 98-99 έτσι όπως το έχετε θέσει. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό γενικά, δεν είναι. Τρέχει κανέναν αιώνα και. Και φοβάμαι ότι θα τρέχει. Ναι, ναι, σίγουρα. Επίσης. Σίγουρα. Να πεις. Όχι. Σε τι να. Εκείνη την περίοδο αυτό, αυτό είναι το δεν είναι δικό μας, ας πούμε, έτσι, δικιά μας σκέψη, ούτε μια δικιά μας πληροφορία. Υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες όπου σύντροφοι από τον αρχικό και τον εξυνοδευτικό αριστερό χώρο συναντούνται. Κάποιες από αυτές δημιουργούνται, συμμετέχει κόσμος του στέκιου. Μάλιστα, κάποιες από αυτές φιλοξενούνται και στο στέκι. Ήταν τότε το κέντρο ιατρικής παρέμβασης που συμμετείχε κόσμος από τον αρχικό χώρο που αργότερα μπήκε στην ΦΑΚΑΠΑ μέχρι κάποιους ανθρώπους που ήταν κοντά στον ΑΡ ή και στον ΑΡ τότε και αρκετοί από εμάς. Μετά είναι ξεσπάει όλη η ιστορία με τον νόμο Αρσένη και με τις πρωτοβουλίες που δίνουν σε διάφορες γειτονιές ενάντια στον νόμο Αρσένη, όπου και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μεικτές, συμμετέχει κόσμος από φοιτητικά σχήματα και φοιτητικά στέκια αλλά και από καθηγητές και του δημοσίου και των φροντιστηρίων και μαθητές και τα λοιπά, όπου συναντιέται ένας κόσμος ακριβώς σε μια πολυτασικότητα, αλλά έχοντας όμως κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή την οριζοντιότητα, την άμεση δημοκρατία, την αυτοοργάνωση και τα λοιπά, τα οποία του δίνουν ένα στίγμα. Θεωρώ ότι έτσι καλώς όλη και η δεκαετία του 90, ακριβώς επειδή ένα σαχέστης, ένα δυναμικό έφυγε από την κλασική αριστερά, πέρασε στην ριζοσπαστική αριστερά, στην ψηφιστική αριστερά
Υπήρξαν και άλλες προσπάθειες συνάντησης περιοδικά που είχαν βγει προς το όριο στις αρχές της δεκαετίας του 90 ή η προβοκάτσια με αφορμή στην Ασούα κτλ. Οπότε όλη αυτή η κίνηση γίνεται σε ένα κλίμα το οποίο το έξαμε από εμάς που ήμασταν 3-4 σύντροφοι που προερχόμασταν από το Ρίγα και μπήκαμε στην διαδικασία του αυτόνομου. Ήταν ακριβώς αυτή η εμπειρία που μας έκανε να έρθουμε πιο κοντά στον αναρχικό χώρο, να αποκτήσουμε συντροφικές σχέσεις, να επηρεαστούν πολλά πράγματα και ταυτόχρονα να ανακαλύψουμε και να βάζουμε μπροστά μια πιο ελευθεριακή ανάγνωση κάποιων κομματιών του μαρξισμού. Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση επίσης ότι μιλάμε για μια περίοδο που είναι, κατά τη δικιά μου άποψη, τα τελευταία έτσι, οι τελευταίες απόπειρες ουσιαστικής συνάντησης ανθρώπων στη βάση πραγματικών ζητημάτων. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι να συντάξουμε ας πούμε, κάποιο διακηρυκτικό κείμενο ή ξέρω εγώ, να συμφωνήσουμε σε προταγματικές ας πούμε, τοποθετήσεις. Διεξάγονται αγώνες, αυτούς τους αγώνες δεν περισσεύει καμιά μας, οπότε είναι λογικό οι άνθρωποι που είναι ανοιχτόμυαλοι να βρίσκουν σημεία επαφής από τη στιγμή που υπάρχουν τα ελάχιστα ας πούμε, πολιτικά εχέγγυα της εμπιστοσύνης, της συμφωνίας και διεξάγοντας μαζί αγώνες, από κοινού αγώνες, αρχίζουν να στείνονται και κάποιοι συντροφικοί δεσμοί. Εγώ όμως ήθελα να πω ότι ήδη από εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί οι αριστεροί μας θεωρούσαν αναρχικούς και οι αναρχικοί αριστερούς. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μας εγκατέλειψε σε όλη την διαδρομή. Θέλω να πω ότι απαντώντας λίγο στο πόσο αποτελεσματική στάθηκε ας πούμε, αυτή η απόπειρα, όχι, δεν εστέφθη μετά πολύ το επιτυχίας, αλλά είχε τις επιτυχημένες στιγμές που μας τροφοδότησαν να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα σαν αντίληψη συλλογικά και όπου κινιότανε η καθεμιά μας έτσι, σε όποιο πεδίο, εργατικό ή κοινωνικό κλπ. Καλώς. Εγώ δεν είμαι της πρώτης περιόδου. Είμαι από τα Τσικόλα. Μια ωραία. Εντάξει, μιλάμε και για άλλες εποχές. Όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κάθε άποψη εδώ πέρα συζητιόταν. Δηλαδή δεν υπήρχαν πακέτα προαποφασισμένα ότι είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και θυμάμαι ότι ερχόταν και άνθρωποι που είχαν κάποια στιγμή και μια κουλή ας πούμε, άποψη. Δεν το απορρίπταμε ότι αυτό είναι έξω από το θεσμικό μας πλαίσιο. Και ίσως αυτό πατάει και στο προηγούμενο, δηλαδή και στην αυτονομία του χώρου. Σαφώς με τα ειδικά μας υλικά αυτά που είχαμε χτίσει μέχρι τότε να απαντήσουμε στο κάθε καινούριο και να δούμε αν αυτό μας εκφράζει ή όχι, αν είναι απέναντι. Εδώ θυμάμαι πάρα πολλά περιστατικά. Ας πούμε, κάποια στιγμή και φίλοι και σύντροφοι από όμορους χώρους ερχόταν εδώ για να πάρουν ένα θέμα. Άλλες φορές μας πήγαινε μπροστά και άλλες φορές ήταν κάτι το οποίο. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή τόσο χρόνο υπήρχαν περιόδοι που συγκλίναμε περισσότερο με κάποιο κομμάτι του χώρου, τον αρχικό χώρο, και κάποιες περιόδοι που συγκλίναμε περισσότερο με κάποιο κομμάτι του αριστερού χώρου. Υπήρχαν συγκλίσεις και αποκλίσεις ανάλογα με τις συγκυρίες. Δηλαδή. Υπήρχε, ξέρω, είχαμε κάνει τον διήμερο στη Στρέφη. Νομίζω ότι ήμασταν ο μόνος χώρος που είχε μια εγκύτητα τέτοια με τον αρχικό χώρο. Είχαμε κάνει τον διήμερο στη Στρέφη, να τους είναι καταλήψεις με αναρχικούς. Ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό εγχείρημα για την περίοδο εκείνη. Και σε άλλες, προφανώς υπήρχαν κριτικές για αυτή με την πάντα στάση και ανάλογα. Αντίστοιχα, όταν μετά είχαμε συγκλήσεις με τον αριστερό χώρο, με το δίκτυο ή κάναμε συμπράξεις, τέλος πάντων, είχαν κριτικές από την άλλη μεριά. Οπότε εμείς προσπαθούσαμε με αυτό που λέγαμε ξανά με τη λευκή σημαία να μπορέσουμε να πούμε κάτι άλλο. Τώρα θα πάω στη δεύτερη περίοδο που τη θέλετε από το 1999 έως το 2001, που αλλάζετε χώρο πάλι. Και είστε ζωοδοκοπηλής και αραχώδης. Και λέει το κειμενάκι που έχετε βγάλει. Νομίζω ότι είναι, γι' αυτό και εγώ απόλυσα. Είναι. Εδώ πήγε και αραχώβησε το πρώτο. Όχι, ήταν το δεύτερο. Το δεύτερο. Α, το δεύτερο. Ναι. Εδώ σεισμό. Γιατί μα τύψει ο σεισμό το πρώτο. Ναι, 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 ναι. Και μείναμε. Ένα χρόνο μας. Μείναμε άστιχοι ένα εξάμηνο. Επιμέναμε να κάνουμε συνελεύσεις όμως και αυτό μας κράτησε.
Διαφορετικά θα είχαμε διαλυθεί. Και τότε καταλάβατε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ριζώνεις ένα έδαφος. Να έχεις κάτι να πατάς και κάτι πάνω από το κεφάλι σου. Και από εδώ η νεαρά άρτη αφιχθήσα είναι εκ των στιλιβατών, αλλά γεννήθηκε αργά και ήρθε αργά να μας σώσει, οπότε δεν τα καταφέρει. Τη sisters περίοδο. Και ένας εγώ. Πες να κατάξεις. Εύα. Γράφει, μην κάνεις τέτοιο. Γιατί εγώ λέω. Λοιπόν, και για τη δεύτερη λοιπόν περίοδο, λέτε ότι είναι η περίοδος που θα ξεκινήσουν οι κύκλοι των 9 συζητήσεων εκτός επικαιρότητας, στην οποία από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθήσετε να φέρετε σε επαφή κόσμο ανθρώπους πιο περισσότερο της θεωρίας με ανθρώπους πιο πολύ που έκαναν πράγματα. Θέλω να πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, αν θέλετε, και πώς πήγε αυτό το πράγμα, τι αποτελέσματα είχε, αν είχε, αν επηρέασε ο ένας τον άλλον. Οι κύκλοι να συζητήσουν ήταν μια πρωτοβουλία που πήραμε κάποιοι σύντροφοι που μετήκαν στο στέκι μαζί με κάποιους σύντροφους και συντρόφισσες που δεν ήταν στην συλλογική του στέκη. Δηλαδή ήταν ένα project το οποίο τότε είχε το ίδιο για συλλογικότητα, αλλά που φιλοξενούνταν ας πούμε μες στο χώρο μαζί με την βοήθεια κάποιων άλλων συντρόφων. Και η ιδέα μας ήταν αυτή, ακριβώς ήταν αγωνιστές που με την πρωτοβουλία που μετήκαν κυρίως τότε σε εργατικούς αγώνες και σε τοπικούς αγώνες, τοπικές κινήσεις. Και επειδή ακριβώς νιώθαμε, παιδί μου, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην πολιτική συζήτηση και ταυτόχρονα ότι υπήρχε μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους που καταθέταν θεωρητικές απόψεις και στους ανθρώπους που κάνουν, ας πούμε, κοινωνικά πράγματα, θέλαμε, ας πούμε, να ανοίξουμε κάποια ζητήματα που να μην είναι άπτυξη της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να ανοίγουν μια θεωρητική πολιτική συζήτηση. Λειτουργήσε για αρκετό καιρό, έτσι πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία. Στην αρχή νομίζω πήγαινε πολύ καλά. Εντάξει, και σήμερα και στον κύκλο του και στο τέλος μπορούμε να πούμε, παιδί μου, ότι γενικά έμεινε και παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις κόσμος που είχε πιο πολύ θεωρητικά ενδιαφέροντα και λιγότερο ήταν ενεργό στα κινήματα. Και αυτό προέρχονταν και από μια κούραση των ανθρώπων στα κινήματα, γιατί ας πούμε, πλέον είχαν αρχίσει να γίνονται πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουν και είχαν και λιγότερο χρόνο. Παρά αυτό, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν αρκετά θεωρητικά έντυπα στον ευρύτερο αντικαπιταλιστικό ελευθεριακό χώρο. Βγαίνανε μεν περιοδικά, αλλά δεν πιάνε θεωρητικά ζητήματα, κυρίως πολιτικής επικαιρότητας περιοδικά ή ιδεολογικής, ας πούμε, κατεύθυνση και λιγότερο θεωρητικά. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά είχε συνεισφορά αυτή η διαδικασία. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις ότι η συζήτηση, ας πούμε, έχει μπει για 8, αλλά περιμένουμε να πάει 8:30-9:20. Στην αρχή αυτό το πράγμα ήταν και μια καινούρια, ας πούμε, δραστηριότητα που είχε προσελκύσει πολύ κόσμο. Αλλά το 9:20 το κρατάγαμε, γιατί πολύ απλά ήταν πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες που μόλις χόλαγαν από τα μαγαζιά, έτσι, από το εμποροϋπάλληλο, βιβλιοϋπάλληλο κλπ. Οπότε θέλαμε λίγο να το τρενάρουμε, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν από την αρχή της συζήτησης. Και νομίζω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα ήταν ότι στη συνείδηση των περισσότερων από εμάς ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε με τόσο καθαρό τρόπο ότι μπορούμε και να παράγουμε θεωρία και να κάνουμε πολιτική. Ότι αυτά τα δύο διαχωρισμένα πράγματα που είχαμε μάθει, στα οποία είχαμε θυστεί και πριν τις σχολές και στη διάρκεια των σχολών, ξέρεις, ο ένας που βγάζει τους άξονες και ο άλλος, ας πούμε, που γράφει και ο τρίτος που κολλάει. Αυτό το πράγμα ήταν μια ευτυχής σύμπτωση ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να τα κάνουν όλα. Δηλαδή και να τοποθετούνται και να γράφουν και να δουλεύουν και να επικοινωνούν με κόσμο και να κάνουν, ας πούμε, να διεξάγουν τους αγώνες τους. Και αυτό το πράγμα για μένα ήταν η πιο πολύτιμη παρακαταθήκη. Και έχω την αίσθηση ότι στο τέλος φιλορώησε ακριβώς επειδή επανήλθε ο διαχωρισμός. Ακριβώς επειδή κάποια στιγμή ήταν περισσότερο η έγκλη του πάνελ και λιγότερο η συμμετοχή του κόσμου από κάτω με παρεμβάσεις, με εμπειρίες, με τον αρθρώνει λόγο, ας πούμε. Οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι έκλεισε και ο κύκλος. Στην αρχή και στο ζενίθ του ήταν... Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι αυτό επιβάλλονταν, δηλαδή η συνέλευση
ανέφερε σε κάποιον που δεν μίλαγε πολύ ή που δεν έγραφε πολύ, του λέει το επόμενο κείμενο εσύ. Δηλαδή το. Λες σε σχέση του αυτόνομου. Ναι, ναι. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα ήταν ήδη ας πούμε δεδομένο και σε αυτό που ρώτησε ο Ελευθεριακός τέλος πάντων στις 9 συζητήσεις ότι εκεί έγινε πολύ, πολύ καθαρό και μας άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, ποιος θέλει συμπληρώνει, αν θέλετε κάτι. Να φας καλύπτω, λέει. Λαλήσαμε, που λένε. Θα πάω τώρα στην τρίτη περίοδο που είναι 2001-2007 και είναι εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Ζωλό πήγες και εισάγω. Και γράφεται ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που η συλλογικότητα του αυτόνομου νιώθει την ανάγκη να αποκτήσει πιο συμπαγή πολιτικά χαρακτηριστικά, να εκφέρει πολιτικό λόγο και να βρει πεδία παρέμβασης. Κατά συνέπεια, αποστέκει αρχίζει να γίνεται ταυτόχρονα με τρόπο ευδιάκριτο και πολιτική ομάδα. Και θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την επιλογή. Ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία των ετών αυτών ή το σκεφτόσαστε αν είχατε κάποια σκέψη από την αρχή να είστε μια ευδιάκριτη πολιτική ομάδα πέρα από ένα στέκι που θέλει να φέρει δύο χώρους σε επαφή και να ζυμωθούν. Νομίζω ότι προέκυψε σαν ανάγκη των ίδιων των ανθρώπων που μετήχαν. Επίσης, πολλές φορές, παιδί μου, συζητώντας με στην ομάδα ο καθένας για τους χώρους που παρέμενε πέραν της ομάδας, είτε εργασιακή, είτε φοιτητική, είτε γειτονιές, προέκυψε, παιδί μου, η ανάγκη να έχει κάποια πολιτικά εργαλεία. Οπότε, επειδή η συνέλευση αυτή είναι ο χώρος του και κουβεντιάζοντας αυτά τα ζητήματα, αρχίσε να δημιουργείται σιγά σιγά πολιτική άποψη. Οπότε αυτό σε οδηγεί στο να φτιάχνει μια πιο συγκεκριμένη πολιτική συγκρότηση. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι εκείνη την περίοδο σου δείξει ότι είχε ένα χώρο που πλέον ήθελε να ξαναπροσπαθήσει να ανοίξει πολιτική συλλογικότητα. Αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ ρητά και αποφασισμένα, δηλαδή τώρα παρτίζει πολιτική συλλογικότητα. Ήταν μια διολίσθηση μέσα από τις αναγκαιότητες του πώς κάνουμε πολιτική και όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του. Και επίσης πλέον να ξαναζούμε σιγά σιγά στα εξάρχεια και να θέλουμε να παρέμβουμε. Και ότι η περίοδος έβαζε και ζητήματα. Δηλαδή και την περίοδο σκάει το μεγάλο ζήτημα των αντιδημοκρατικών νόμων, το συλλήψιμο του 17 Νοέμβρη, του ΕΛΑ κτλ. Στο οποίο το στέκει με έναν τρόπο παίρνει θέση και με τις εκλογές που κάνει να φιλοξενήσει εδώ πέρα την συσπήρωση της Ενέργειας Δημοκρατίας και άλλες πρωτοβουλίες για πολιτικούς κρατούμενους, για το ΣΕΡΙΦΗ κτλ. Αλλά και το ίδιο στέκει αυτόνομα, αρχίζει να βγάζει κείμενα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να παίρνει θέση ακριβώς συγκρουόμενο, ας πούμε, με κομμάτια της αριστεράς που ήταν πολύ πιο έξωπτο πράγμα και προσεγγίζοντας κομμάτια στον αρχικό χώρο. Οπότε η πολιτική συμπλοκή που κάναμε κάθε φορά ήταν αυτές που φτιάχναν και τις συγγένειες και όχι, ας πούμε, μια ιδεολογική καθαρότητα. Ναι, επειδή είμαι αυτή τη περίοδο. Είμαι και αυτή τη περίοδο να συμπληρώσω ότι. Νομίζω πως ακριβώς επειδή ήδη υπήρχε ένα σύντομο παρελθόν στην πλάτη μας και ακριβώς επειδή είχαμε πάρει αρκετές πρωτοβουλίες, κάποια στιγμή αυτές οι πρωτοβουλίες σου αποκρυσταλώνουν και έναν χαρακτήρα. Το παράδοξο είναι ότι αυτόν τον χαρακτήρα σε πρώτη φάση τον αντιλαμβάνονταν οι άλλοι, οι εκτός στεκιού. Εμείς είχαμε κάποιες αντιστάσεις, να το πω, κάποιες έτσι, φοβίες ή ιδεολογικές, ας πούμε, θέσεις που δεν μας επέτρεπαν να το δούμε αυτό το πράγμα. Οπότε λίγο αυτή η διαδικασία ξεκίνησε απ' έξω προς τα μέσα. Επειδή όμως πάντα θέλαμε να είμαστε με το έξω, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσπαθώντας να λειτουργήσουμε και σαν συνδετικός κρίκος και να στήσουμε συμμαχίες εκεί που υπήρχε λόγος και εκεί που υπήρχαν και συνάφειες πρακτικής και ιδεολογίας και οι αναγκαιότητες φυσικά. Μηρία, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα σε κάνει αναγνωρίσιμη ως ομάδα και από εκεί και πέρα θα αποκρυσταλώσεις πια, θα αποδεχτείς και θα αποκρυσταλώσεις με έναν τρόπο και στο εσωτερικό σου το είμαστε μια πολιτική ομάδα. Σε αυτή τη φάση επίσης το στέκι διευρύνθηκε αρκετά, που σημαίνει ότι
το παρείστικο πράγμα και το ότι όλοι κάπως με κάποιο τρόπο γνωριζόμασταν, η μία μέσω της άλλης ας πούμε, αυτό το πράγμα χαλάρωσε. Οπότε ήταν κάπως πιο πολιτική, ας το πω έτσι, η επιλογή να κατέβει κάπως στα σκαλιά και να συμμετάσχει στη συνέλευση. Άρα πήρε και πιο, ας το πούμε, πιο κομιλφό, πολιτικά, χαρακτηριστικά, ακόμα και σαν διαδικασία. Δηλαδή, πάντα γελάγαμε, αλλά σε εκείνη την περίοδο πάντα υπήρχε κάποιος ο οποίος, ας πούμε, έλεγε, όπα, να κάνουμε και λίγη κουβέντα. Επίσης, πάντα τρώγαμε, ήθελα να το επισημάνω αυτό, δεν έχουμε κάνει ποτέ συνέλευση χωρίς πατατάκια, και σε καιρούς κρίσης, μπύρες, σε καιρούς μη κρίσης παίζανε και σουβλάκια. Πάντως εκείνη την περίοδο είναι και μια περίοδος που κοινωνικά αναθέσονται πάρα πολύ και τα τοπικά κινήματα. Κινήματα για το δημόσιο χώρο, για τη γειτονιά κτλ. Τα οποία η παραδοσιακή αριστερά δεν είχε ούτε πρόσβαση στο ενέψιμο. Πέρα από το, δεν είχε πρόσβαση γιατί δεν είχε εκ των προτέρων τα εργαλεία και δεν είχε και την κουλτούρα να δημιουργήσει εργαλεία. Οπότε είναι η περίοδος που ενδυναμώνεται το στέκι, γιατί ακριβώς η αντίληψή του είναι ότι φτιάχνουμε τα εργαλεία για να καταλάβουμε και να παρέμβουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Και σαν στέκι κέντρου έρχονταν άνθρωποι που συμμετείχαν σε τοπικές συλλογικότητες γύρω, πέριξ του κέντρου. Οπότε ήταν αυτός ο χώρος ένας πυρήνας που ανταλλάσσαμε απόψεις και μεταφέραμε ουσιαστικά σαν να σχεδιαγραφούσαμε όλη την Αθήνα, δηλαδή ποτάμι Κυριάκια. Ποτάμι Κυριάκια, μέσα σε σύγκληση πολιτικών χώρων, διαφόρων πολιτικών ομάδων, ανθρώπων από διαφορετικές συλλογικότητες και ερχόταν όλο αυτό το κομμάτι εδώ στη συνέλευση που ήταν πολύ αυστηρή και πολύ τυπική διαδικασία και ερχόταν και το καταθέταμε στο τραπέζι. Τι είπε και το σπιτικό και αυτό. Όχι, θέλω να πω ότι ήταν ένα κομμάτι που ήταν πολύ πολιτικό με την έννοια το να φέρει ο άλλος μέσα από τη δικιά του συλλογικότητα που έχει εκτός του αυτόνομου, που συμμετέχει σε άλλα τοπικά πράγματα ή οτιδήποτε. Εργασιακούς χώρους, το έφερνε εδώ και το συζητούσαμε και σαν να διοχετευόταν και να ξαναδιαχαιόταν. Οπότε αυτό είναι πολιτική ομάδα. Είναι πολιτική ομάδα. Θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο γι' αυτό. Όχι. Αλλά επειδή πάσουμε και από ένα πρώιμο Αλτσχάιμερ, άμα ολοκληρώσουμε θα επανέλθουμε. Okay. Λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας. Όχι πρώιμο. πρώιμο. Απλά επειδή ήμασταν πάντα σε χώρους με υγρασία, κρατιόμαστε έτσι τόσο φρέσκοι. Λοιπόν, επίσης γράφτηκε από μια περίοδο ότι σε αυτή τη φάση εγγράφτηκε περαιτέρω μετατόπιση του στεκιού προς τον ελευθεριακό αντιεξουσιαστικό χώρο, χωρίς όμως ποτέ να μολυνοποιηθεί με αυτόν και κρατώντας πάντα την αιρετικότητά του. Τώρα, μπορεί να φανεί η ίδια ερώτηση με αυτή που έκανα πριν, αλλά για μένα δεν είναι ίδια. Αιρετικότητα σε σχέση με ποια στοιχεία του ανέχει τον χώρο. Δηλαδή, δεν μένει έρθει κοντά, δεν μολυνοποιηθεί κάτι δε. Νομού ακόμα, αλλά. Η ερώτησή σου πρώτον δεν είναι καθόλου ανόητη και δεύτερον δεν είναι καθόλου αφόρ. Και τρίτον είναι τρομακτικά επίκαιρη γαμότο. Okay. Ναι. Έχει τρία καλά δηλαδή. Ναι. Ή τρία κακά δεν ξέρω. Πάντως εγώ επειδή είμαι το παιδί εκείνη τη περίοδο, ας πούμε, δεν ένιωσα ποτέ ότι μπήκα σε ένα χώρο ο οποίος κλείνει προς τον αρχικό χώρο. Εγώ μπήκα αυτοπροσδιοριζόμενος ως αριστερός μέσα στον χώρο, βλέποντας πάντα βέβαια το φάσμα ενιαίο. Και συνάντησα πολλούς συντρόφους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονταν ως αναρχικοί και που δυστυχώς δεν είναι εδώ απόψε γιατί είχε μια διαφορετική άποψή τους, οι οποίοι νομίζω ότι είχαμε μια. Δεν μάθα πάρα πολλά. Μόνο με την παράδοση. Ναι, όχι, καθόλου αντιπαράδοση. Δηλαδή, ναι. Ένιωσα ότι ήμουν πολλές φορές προς αυτή τη μεριά που εξέφραζαν από άλλες απόψεις που ήταν πιο αριστερές και τα λοιπά μέσα εκεί. Αλλά δεν υπήρχε αυτό ότι προσεγγίζουμε τον ένα τον άλλο χώρο. Δεν ξέρω το. Αυτή είναι η εντύπωση. Εγώ διαφωνώ. Είναι μικρό και αφελές αυτό το παιδί. Καλό, προαίρετο. Μικρό παραμένει. Όχι, συνέβη αυτό. Αλλά συνέβη με διαφορετικούς όρους από τους όρους της. Πώς το πω. Της αμετάκλητης
γειτνίασης και ή να το πω αλλιώς με όρους πολιτικά δικούς. Δηλαδή, όταν υπήρχαν ζητήματα που μπορούσαμε να παλέψουμε και εκείνο τον καιρό δυστυχώς η αριστερά είχε αποσυρθεί. Όταν λέω η αριστερά εννοώ οι ριζοσπαστικές της εκφάνσεις. Είχαν αποσυρθεί από τέτοια πράγματα. Αναγκαστικά θα έπρεπε να συνεννοηθείς και να κάνεις παρεμβάσεις με ανθρώπους από αναρχικές συλλογικότητες. Και έχουμε πολλές τέτοιες. Ναι, μετατοπίστηκε το ιδεολογικό στίγμα του προς τα εκεί, προς την άλλη μεριά. Αυτό πρέπει να πω. Κοίταξε, μερικές φορές τα ρούχα που φοράς κάνουν να ρίχνεις 5 κιλά πιο αδύνατος, 5 κιλά πιο χοντρός. Η αλήθεια είναι ότι έχεις την ίδια μάζα λύκους και ερεμιών, αλλά ο κόσμος δεν σε μετράει. Εντάξει, στην καρδιά σε βλέπει να περιφέρεσαι, οπότε κάπως αυτό το πράγμα το εισπράττεις και στο εσωτερικό. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι κάναμε περισσότερα πράγματα με συλλογικότητες και με μεμονωμένους, ας πούμε, συντρόφους και συντρόφισσες από την αναρχία, από ένα κομμάτι, για να είμαι ακριβής, της αναρχίας, παρά με ένα κομμάτι, ας πούμε, της αριστεράς. Και επίσης, σε εκείνη τη φάση, είχαμε μέσα στη συλλογικότητά μας το πιο πολυσυλλεκτικό πράγμα που εγώ θυμάμαι, ας πούμε, από τον πρώτο καιρό που ήμουν στο στέκι. Και πάντα λέγαμε ότι η συνέλευση του στεκιού δεν είναι μόνο το ανώτερο όργανο, τέλος πάντων, έτσι, του χώρου. Είναι και το πεδίο στο οποίο σφυριλατείται η φυσιογνωμία μας. Οπότε, όταν έχεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν γιατί είναι αναρχικοί, το δηλώνουν. Βάζουν την ματιά αυτή στα πράγματα που συζητάς. Αναπόφευκτα διαμορφώνεις και μία έτσι φυσιογνωμία, τέλος πάντων. Ομογενοποίηση ποτέ. Η κατάρα και η ευχή μας, τέλος πάντων, δεν υπήρξε ποτέ ομογενοποίηση. Αλλά τώρα να βάλω μια ανατελεία, να μιλήσει και κανένας άλλος, γιατί είναι πολλά τα... Έχει κι άλλα. Υπήρχαν καταρχάς και κάποια αντιλογή που ήταν πιο πέμπο μας. Ένας λόγος είναι ότι εκείνα τα κοινά σχήματα μεταξύ αριστερών και αναρχικών που αναφέρομαι στην πρώτη περίοδο έχουν σχεδόν διαλυθεί όλα, μένουν ελάχιστα. Ίσως να μένει η ΑΕΠ και αυτή, ας πούμε, πάλι μοιάζει με εμάς πιο πολύ. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα μέτωπα και οι αγώνες της περιόδου μας κάνουν να βαθύνουμε αυτά που ήταν με ένα χαρακτηριστικά μας από την αρχή, ότι είμαστε ενάντια στο κράτος, δεν έχουμε καμία συνήθεια του λευτισμού, είμαστε υπέρ της οριζοντιότητας, της αυτονομίας των κοινωνικών αγώνων και ταξικών αγώνων κτλ. Αλλά εκείνη την περίοδο, αυτούς που συναντάμε με αυτά τα χαρακτηριστικά στους κοινωνικούς αγώνες είναι πιο πολύ από τον αρχικό χώρο και λιγότερο από την αριστερά, ακριβώς γιατί οι αριστερές μας σε αυτό το πράγμα έχουν διαλυθεί. Δηλαδή, θα πω ότι ένας κόσμος που ήταν π.χ. στα ΕΑΚ με πιο αυτόνομες αντιλήψεις έχει πια χαθεί. Τα εργατικά σχήματα πάλι, ας πούμε, διαλύονται ή αρχίζουν και παίρνουν πάνω προς τη μια μεριά ή προς την άλλη μεριά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οι αγώνες με την κρατική τρομοκρατία, τους τρομονόμους, ήδη μας κάνουν να βαθαίνουμε την κριτική μας, ας πούμε, στο κράτος και να γίνεται πιο σαφής και πιο έντονη. Οπότε και με αυτόν τον λόγο έχουμε πει κοντά σε αναρχικούς χώρους. Οι τοπικοί αγώνες που αρχίζουν εκείνη την περίοδο να ξεσπάνε και που η δικιά μας αντίληψη είναι ακριβώς αυτών των λαϊκών συνελεύσεων, συντονιές, άμεσες δράσεις και όχι, ας πούμε, κάποιων πρωτοβουλειών που γίνονται από επιτροπές κομματικών οργανώσεων κτλ. Μας μετατοπίζουν και εμάς, δηλαδή η πολιτική μας θέση και ο τρόπος που έχουμε επιλέξει να κάνουμε πολιτική, που είναι, ας πούμε, αυτοοργανωμένος κυρίως και οριζόντιος, μας φέρνουν εκείνη την περίοδο πιο κοντά σε συμμαχίες με κομμάτια του αρχικού χώρου και ταυτόχρονα βαθαίνουν τα δικά μας ελευθεριακά, θα λέγαμε, πιο πολύ χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα εμείς δεν. Πολλοί από εμάς, και αυτό που τυπώνει ξεκίνημα, ας πούμε, του στεκιού, έχουμε διατηρούν τις αναφορές μας τόσο, ας πούμε, σε μια ελευθεριακή μαξιστική παράδοση, ας πούμε, που δεν είναι μόνο μέσα η Ιταλική αυτονομία, είναι, ας πούμε, μέσα σε μιλιακοί κομμουνιστές, είναι διάφορες τάσεις του μαξιστικών ρευμάτων. Βαθαίνουμε επίσης τον οικολογικό μας λόγο και τις αναζητήσεις μας προς την ριζοσπαστική κοινωνική οικολογία. Οπότε ποτέ δεν ασπαζόμαστε μια πολύ καθαρά ιδεολογική αναρχική σκοπιά, ενώ όμως συνεχίζουμε να έχουμε αναφορές και να αφήνουμε τις αναφορές μας σε θεωρητικούς αρχικού χώρου και γύρω σε πρακτικές που ακολουθεί αυτός.
Άρα εκεί έγινε, από ό,τι καταλαβαίνω, η αιρετικότητα του αυτόνομου σε σχέση με τις ομάδες. Οι πολλαπλές του αναφορές, ότι οι αναφορές του και οι θεωρητικές του αναζητήσεις δεν περιορίζονται μονάχα στο ρεύμα του μοναρχισμού και τουλάχιστον στις ελληνικές εκδοχές που εκείνη την εποχή ακόμα δεν έχουν αρχίσει να εμπλουτίζονται αρκετά θεωρητικά. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση γίνεται μερικά χρόνια αργότερα να αρχίσει να υπάρχει ένα εμπλουτισμό θεωρητικό κάποιων από τα αρχικά ρεύματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι. Εγώ όμως έχω να προσθέσω και κάτι άλλο το οποίο αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες του αυτόνομου. Οι εσωτερικές μας διαδικασίες μπορεί να ήταν χρονοβόρες, γινόμασταν και γαλατικό χωριό, ανέβαιναν και οι εντάσεις, παιδί μου. Με την πολιτική συζήτηση καταλαβαίναμε ότι το να διαφωνεί, ας πούμε, κάποιος με την πολιτική πρόταση της αρετής δεν σημαίνει ότι με ακυρώνει σαν άνθρωπο, λέω το για μένα, έτσι. Απλά ήταν βλακεία η πρότασή της ή ήταν άκυρη. Ή ήταν άκερη η πρότασή της. Οπότε, οκ, okay, παραμένει συντρόφισσα, απλά δεν πέρασε η γνώμη της, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ απλό, μέσα από συζήτηση. Ένα πράγμα αυτό στις εσωτερικές, που αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες. Ένα δεύτερο που τις αφορά είναι ότι στις εσωτερικές διαδικασίες μας δεν είχαμε ποτέ ζήτημα έμφυλο. Τα βάζω έτσι, γιατί αυτά παραμένουν αιρετικά στον χώρο, έτσι. Δηλαδή, παραμένει αιρετικό το να πεις την άποψή σου, να κοντραριστεί αυτή η άποψη, αλλά να μην απαξιωθείς σαν οντότητα, πολιτική οντότητα. Παραμένει αιρετικό να μπορείς να κάνεις μια συνέλευση και να νιώθεις ασφαλής, ως γυναίκα ή ως τρανς ή ως οτιδήποτε. Επίσης, παραμένει αιρετικό να έχεις πλήρη συνείδηση του ότι μεγάλωσε σε μία πατριαρχική μπλα 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 και ιεραρχική κοινωνία, ότι κουβαλάς άτυπες ιεραρχίες και ότι γύρω από το τραπέζι θα προσπαθήσεις αυτές τις ιεραρχίες να τις διαχειριστείς ή να τις εξαλείψεις τελείως ή να τις μειώσεις ή εν πάση περιπτώσει να τις παραδεχτείς και να ζητήσεις τη βοήθεια των υπολείπων. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν παραμένει ζήτημα τεράστιο και του αλφα-αλφα χώρου, έτσι. Άρα, θέλω να πω ότι επίσης ήταν και παραμένει αρκετά αιρετικό η αντίληψη που είχαμε για την κοινωνία. Δηλαδή, ότι είμαστε κομμάτια της κοινωνίας, δεν είμαστε τίποτα πρωτοπόροι, ας πούμε, που πέσανε από το πουθενά και θα λύσουν τα ζητήματα επειδή έτσι γουστάρουν και με τους τρόπους που εκείνοι έχουν επιλέξει, και αυτό νομίζω παραμένει αιρετικό. Και μπαίνω σε πειρασμό τώρα να πω ένα εκδοτολογικό πράγμα που το ξέρουμε πολύ λίγοι, δηλαδή από τις παριστάμενες και τους παριστάμενους, έζησα εγώ, ο Κώστας και δύο συντρόφισσες που πολύ αγαπημένες, που δεν παρίστανται. Ναι, που αποχώρησαν κιόλας αρκετά χρόνια πριν την αυτοδιάλυση του αυτόνομου. Είμαστε εδώ, ο Κώστας, εγώ και οι δύο συντρόφισσες. Και έρχονται παιδιά, τρία αγόρια, από μια αναρχική συλλογικότητα. Είναι στη φάση που προσπαθούμε να στήσουμε κάτι από κοινού. Εμείς δηλαδή έχουμε πάρει την πρωτοβουλία και κάνουμε επαφές, ας πούμε, με πολιτικούς χώρους κατά βάση της αναρχίας. Και μας περνάνε λοιπόν από μια ανελέητη συνέντευξη, ενώ έχουμε συντροφικά, όχι τέτοια, ανελέητη, μιλώντας μας διαρκώς, ας πούμε, για τη φυσιογνωμία, μήπως κατά βάθος είμαστε αριστεροί και δεν το ξέρουμε, έχουμε ιεραρχίες και τέτοια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η φάση, χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, στις ερωτήσεις απαντάμε και οι τέσσερις. Οι ερωτήσεις όμως γίνονται μόνο από έναν. Έναν εκ των τριών αντρών αγοριών. Οπότε, όταν κάποια στιγμή εμένα έχει αρχίσει να μου τη σβουράει λίγο το πόση αντιεραρχία έχεις μέσα σου, τι έδειξε σήμερα η βελονίτσα που τρυπήθηκες, έχει πέσει από χτες η ιεραρχία σου ή είσαι πάλι σε υψηλά επίπεδα. Γυρίζω και του λέω το εξής πάρα πολύ απλό. Λέω, εντάξει, δεν μπορώ να σε πείσω ότι την πολεμάμε την ιεραρχία, αλλά ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί από τους τρεις συντρόφους κάνεις μόνο εσύ τις ερωτήσεις, ο Έωρ? Εκείνη τη στιγμή ο ίδιος δεν απάντησε και ένα από τα υπόλοιπα, ας πούμε, παιδιά λέει, εντάξει, έχει δίκιο η συντρόφισσα, μαλακία, ας πούμε, να ρωτήσουμε κι εμείς κάτι. Εντάξει, παιδιά, ρωτήστε κι εσείς κάτι. Δηλαδή, αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι,
Και σαν ποιοτικά χαρακτηριστικά διαδικασιών, δεν το συζητώ για το λόγο που αρθρώσαμε και για τις πολιτικές επιλογές και για τις παρεμβάσεις, το είδος των παρεμβάσεων που κάναμε προς τα έξω. Αυτό όμως από μόνο του, νομίζω ότι είχε αρχίσει να χαράζει στο μυαλό μας το «δεν χωράμε πουθενά, γαμώτο». Και θα αργήσουμε να χωρέσουμε, αν ποτέ χωρέσουμε. Και δεν ξέρω αν χωρέσαμε. Έτσι. Λοιπόν, επίσης την ίδια περίοδο αναφέρεστε και στον αγώνα του Ζαπατίστας. Θέλω να πείτε ποια στοιχεία αυτού του αγώνα σας ενέπνευσαν ή ταυτίστηκε το αυτόνομο στέκη, γιατί οι Ζαπατίστες γενικά είναι μια περίεργη φάση. Δηλαδή, άλλος διαφωνεί πλήρως, άλλος συμφωνεί με τα μπούνια, είναι λίγο... συνεχίζεται πολύ αυτή η Ζαπατίστας, θέλω να σου πω. Εδώ που είσαι ένα σχόλιο, κατά ότι οι πιο εύκολε σημαίε είτε να τι σηκώσει είτε να τι καταρρύψει είναι αυτέ που λένε δικέ σου. Δηλαδή το ότι υπάρχει τεράστια κριτική και στι μέρε μα που πολύ λιγότερο πράγματα γίνονται σε εμά, α πούμε, για το τι γίνεται σε χώρου μακρινού έξω από εμά. Όλοι έχουμε γίνει σχολιαστέ άλλων πραγμάτων. Εγώ δεν το πρόλαβα ακριβώς αυτό την αναφορά στους Ζαπατίστας, αλλά αυτό που διασφάλω είναι ακριβώς ότι σπάσανε και αυτοί, αυτοί κυρίως, τα δεσμά, ας πούμε, και τις πεπατημένες της αριστεράς στο Μεξικό και το πώς πρέπει να δομείται ένα κίνημα. Μπήκανε μέσα από την κοινότητα να αυτοοργανωθούν, ήταν χαρακτηριστικά που σε εμάς μας προκαλούσαν θαυμασμό, ας πούμε, σαν συλλογικότητα, χωρίς να... εγώ προσωπικά να έχω κάποια σχέση ιδιαίτερη, να έχω κάποια γνώση. Θυμάμαι όμως ότι υπήρχαν και παιδιά που είχαν έρθει εδώ, γιατί το αυτόνομο δεν ήταν μόνο η συνέλευση και η συλλογικότητα αυτή και αυτή. Υπήρχε και, και μια σειρά συλλογικότητων και πρωτοβουλειών που ήταν σαν σημείο αναφοράς, είτε ως φιλοξενούμενοι, είτε ερχόμενοι από πέρα να κάνουν εκδηλώσεις. Και θυμάμαι την παρέα των πιτσιρικά που δεν το είχαν αισθήσει τις ανεμογεννήτριες στην ιστορία έτσι με τους Ζαπατίστας τότε. Ναι. Και υπήρχε και η εμπειρία των παιδιών που είχαν πάει και είχαν ζήσει στο Βοδοτεχνείο. Σίγουρα, δηλαδή, προσπαθούσαμε ενδεχομένως μέσα από όλα αυτά να αντλήσουμε μια εμπειρία του πώς δομείται ένα κίνημα που δίνει μια μάχη για την αναγνώριση, ας πούμε, των δικαιωμάτων, των μειονοτήτων, των ηθαγενών πληθυσμών, βέβαια ζητήματα οικολογίας και όλα αυτά, ας πούμε, με αυτόνομα χαρακτηριστικά. Σε αυτονομία, λοιπόν. Ναι. Αυτά είναι. Δεν ξέρω εσείς που είστε μαζί για μεγάλη εβδομάδα. Ποιος στη σχηματική... Ευχαριστώ. Γρέφος. Λοιπόν, η πιο σημαντική ενασχόληση γίνεται μετά από την πρόταση που έρχεται από μια συντρόφισσα και ένα σύντροφο, οι οποίοι είχαν κατέβει αρκετές φορές κάτω στην Τζιάπας, να στήσουμε ένα τεχνείο. Η πρόταση έρχεται στη συνέλευση του αυτόνομου και εκεί αποφασίζουμε μαζί με αυτούς τους συντρόφους και με ένα κάλεσμα και σε άλλους συντρόφους που συμμετείχαν τότε κάποιοι από την αυτόνομη διεθνή πρωτοβουλία και στείλουμε μια νέα συλλογικότητα, την Σπύρα Αλληλεγγύη Σπόρο Αντίσταση, η οποία έτρεχε αυτή την ιστορία της, που είχε δύο σκέλ. Το ένα ήταν να στηρίξει τη δημιουργία του τεχνείου του Τζιάπας και ταυτόχρονα την αντιπληροφόρηση σε σχέση με το κίνημα των Ζαπατίστας. Από την αρχή το αυτό κίνημα, νομίζω ότι όλο τον κόσμο του στεκιού που συμμετείχαμε τότε μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Καταρχάς, γιατί ενώ προερχόταν από μια έτσι γευαρική πολιτική οργάνωση, είχε κάνει μια πορεία, ας πούμε, ακριβώς σε θέση και πολύ κοντά σε εμάς, σε αυτοοργάνωσης, του από τα κάτω, της οριοντιότητας κτλ. Επίσης, ακριβώς γιατί ταυτόχρονα έβλεπε μια πολλαπλότητα υποκειμένων που παίρναν μέρος σε αυτή την εξέγερση παύλα επανάσταση, δεν ήταν, ας πούμε, μια έτσι φετιχιστική αντίληψη ενός πολύ συγκεκριμένου υποκειμένου, αλλά έβλεπε και μέσα, ας πούμε, την πολλαπλότητα των θεγενών, των εργατών, των γυναικών, των τρανς, οποιοδήποτε, ας πούμε, καταπιεσμένο αυτού του κόσμου. Και επίσης ότι δεν είχε παραιτηθεί από το αίτημα της επανάστασης, της κοινωνικής επανάστασης,
ήταν ένα όπλο κίνημα. Παρ' όλα αυτά ήταν καθόλου φετιχιστικά ένοπλο. Οπότε αυτό, επειδή ακριβώς εμείς ταυτόχρονα ούτε είχαμε παραιτηθεί από την έννοια της Επανάστασης και θεωρούμε ότι είναι πολύ, ήταν και είναι και θεωρούμε ότι ακόμα είναι πολύ κομβικό ζήτημα, ας πούμε, για μια αντικαπιταλιστική, ας πούμε, ελευθεριακή συλλογικότητα, ταυτόχρονα, ας πούμε, ασκούσε παρόμοιες κριτικές σε μια αντίληψη, παιδί μου, είτε αυτή ήταν πρωτοποριακή, του στείλει μια μικρή πρωτοπορία, βγαίνει στο βουνό και αποκαλεί την Επανάσταση, που είναι ο κλασικό διαβαρισμό, είτε ήταν, ας πούμε, μια αντίληψη, ας πούμε, της ένοπλης προπαγάνδας που αντιστοιχεί κυρίως στις ένοπλες οργανώσεις των πόλεων. Και επίσης ήταν από τα κινήματα, τελευταίο, ότι ήταν ένα κίνημα το οποίο προσπαθούσε να χτίσει γέφυρες με άλλα κινήματα και ακριβώς το λόγο σε βοηθούσε και εσένα να βρεις ένα λόγο και ο λόγος τους έφερε ένα καινούργιο στοιχείο μπέμπ, που ταυτόχρονα ήταν πέρα πολιτικός λόγος, απέφυγε να είναι εξήγηνος και να έχει να εντάσσει, ας πούμε, μια ποιητικότητα και μια λογοτεχνικότητα η οποία, ας πούμε, είναι μια δυναμική που πήγαινε, ας πούμε, πέρα από από τους κλασικούς κώδικες που έχουν οι πολιτικές ομάδες για να συμπληρώνουν την ενότητά τους. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εγώ προσωπικά είδα και πρώτη φορά, ας πούμε, ένιωσα καλά που μιλάω έτσι όπως μιλάω. Όταν άρχισα να διαβάζω το κείμενο του Ζαπαντήτη και λέω εντάξει, οκ, okay, θα με αποδεχτείτε κι εσείς και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αλλάξτε κι εσείς λίγο. Αφήστε με να μιλάω κι εγώ έτσι. Εγώ νομίζω όμως ότι σε εκείνη την περίοδο, γιατί η Ζαπατίστας είναι μια πραγματικότητα 30 χρόνων, έτσι, δηλαδή γεννήθηκαν άνθρωποι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και ενηλικιώθηκαν. Αν μιλήσουμε για εκείνη την χρονική αυτή τη στιγμή, όπως περιγράφουμε και μέσα στο κείμενο μας, υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που ακουμπούν στις δικές μας, ας πούμε, ανάγκες. Είναι καταπληκτικό τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα και κουλτούρες και ωκεανοί και τα ρέστα, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτό που προσπαθείς να ψηλήσεις εσύ είναι αλλαγή ρόλων εντός της συνέλευσης. Το ποιος κάνει το συντονισμό, ποιος κρατάει τα πρακτικά, ποιος δεν. Εκεί το κάνουν σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης. Επίσης, αυτό που πάντα, ας πούμε, λέγαμε ότι ρε παιδί μου, έχουμε αντιφάσεις και να τις εκδηλώσουμε και να μην τις φοβηθούμε, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τις υπερβούμε, δεν πρόκειται να φτάσουμε σε σύνθεση, υποκρύπτοντας αυτές τις αντιφάσεις, βάζοντας τις κάτω το χαλί, παρουσιάζοντάς τις, χαπακώνοντάς τις, κάνοντας χρυσό το χάπι για να το καταπιούμε. Εκεί έβλεπες να συμβαίνουν. Δηλαδή, ο τρόπος, ας πούμε, που μίλαγαν οι γυναίκες Ζαπατίστας για τους συντρόφους τους, η μάχη που δίνανε στο εσωτερικό, από την οικογένεια μέχρι τις οργανώσεις και τον ΜΕΖΙΤΕΛΕΝ, ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα. Και έλεγες, όπα, εδώ είμαστε. Δηλαδή, okay, ας βάλουμε και λίγα άπλυτα στη φορά, δεν πειράζει, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τα πλύνουμε ποτέ. Ένα τρίτο είναι η έννοια της ορατότητας. Εγώ προσωπικά, ντρέπομαι, δεν ντρέπομαι, θα το πω, ότι την έννοια της ορατότητας και του, αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, και τα ριάκια που γίνονται ποτάμια και μετά ξαναγίνονται ριάκια, και αυτό το είδα όλα αυτά τα χρόνια που ανακατεύουμε με αυτή την πολιτική, τέλος πάντων, που κάνουμε εδώ πέρα, είδα ότι εκεί συμβαίνει. Άρα, και εδώ πρέπει κάποια πράγματα να τα κάνουμε ορατά, πρέπει κάποια πράγματα να προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε πριν τα ερμηνεύσουμε, τα αξιολογήσουμε και τους βάλουμε ταμπέλες. Θυμάμαι, κοντά σε αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ας πούμε, ανελέητες εκδηλώσεις αλληλεγγύης του Ζαπατίστας, όπου εκεί, αντί, ας πούμε, ο κόσμος να ρωτάει, ρε παιδιά, ας πούμε, εσείς που κατεβήκατε, πώς είναι τα πράγματα, τι λένε, πώς το πραγματώνουν και τέτοια. Το κλασικό ερώτημα ήταν, το πρώτο ερώτημα, και γιατί κουνάνε μεξικάνικες σημαίες. Είναι με το κράτος, είναι με το μεξικάνικο κράτος. Και έλεγες, okay, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχεις διαβατήριο, ναι. Έχεις ταυτότητα, ναι. Τράβα κάψες. Το πρώτο πράγμα είναι να γίνεις ορατός. Αν ο χώρος της ορατότητας περιλαμβάνει και αυτό το κολόχαρτο, θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το κολόχαρτο, και αυτά τα είδαμε μπροστά μας και στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, το πόσο εύκολα δηλαδή απαξιώνουμε κάποια πράγματα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα υπονομεύσουμε και θα τα εξαφανίσουμε. Το αντίθετο, μας γίνανε μπούμεραγκ. Οπότε θέλω να πω ότι έμπαιναν ζητήματα
που είχαν να κάνουν όχι μόνο με το χτίσιμο της αυτονομίας και με την τέτοια και με την πραγματικότητά τους, αλλά είχαν να κάνουν και με αυτό που λέμε ιδεολογική καθαρότητα. Εγώ πρώτη φορά είδα ως αλληλέγγυα στο βαθμό που υπήρξα σε μια τέτοια, ας πούμε, κοσμογονία, είδα πραγματικά τις καθαρότητες να είναι τα πιο μοιοπικά και τα πιο παραμορφωτικά γυαλιά που μπορεί να φορέσει άνθρωπος. Και αυτό δεν το είδα εγώ επειδή είμαι έξυπνη, αλλά γιατί οι ίδιοι οι Ζαπατίστας το βγάλανε στην επιφάνεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πάρα πολύ εύκολο να το νιώσουμε έτσι και δικιά μας υπόθεση. Και να το... Ναι, είχαμε και μία χρησιμοθυρία, δηλαδή δεν είναι εμπνευστήκαμε. Είχαμε ζήσει στη γη με τους Ζαπατίστας και μας μεταφέρανε την εκεί πραγματικότητα. Οπότε και τα δικά μας τα μάτια ήταν μέσα από τα δικά τους τα βιώματα. Προσπαθώντας να μην ασκούμε μια κριτική μέσα από τη δική μας δυτική, δυτικό τρόπο ζωής. Αντιλαμβανόμενοι έναν άλλο τρόπο. Μια άλλη χώρα, άλλες συνθήκες, άλλη αυτοργάνωση. Αυτό μας επέτρεπε και να ασκούμε μια πιο ήπια κριτική. Δηλαδή να μην είμαστε τέλος πάντων με τους ιδεολογικούς όρους καθαρότητας που βάζει τώρα ο διαιρετή, σαν να είναι ένα κίνημα στο Παρίσι ή ένα κίνημα στο Μεξικό. Τώρα μιλάμε για εκείνη την περίοδο. Και τεράστιο το θέμα, ας πούμε, το πώς κάνεις αλληλεγγύη, έτσι. Από τι διαφορετικές αφετηρίες, με τι διαφορετικούς τρόπους, αν σέβεσαι το υποκείμενο απέναντι στο οποίο κάνεις αλληλεγγύη. Δηλαδή, από τη ζωή βγαλμένα πράγματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και σε ζητήματα έτσι, πολύ πρόσφατα, έτσι, το θέμα της αλληλεγγύης. Πώς γίνονται business πάνω στην αλληλεγγύη, πώς η αλληλεγγύη δηλητηριάζει αυτούς που την αποδέχονται. Τους που τη δέχονται. Όλη αυτή η τρομερή προσπάθεια που έκαναν οι Ζαπατίστας να βάλουν τους όρους της αλληλεγγύης, ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν κάποια στιγμή να διανέμουν την αλληλεγγύη, ώστε να μην υπάρχουν οι ευνοημένες κοινότητες και οι κοινότητες σε αφάνεια. Δηλαδή, πολύ κομβικά ζητήματα. Και που παρά τις διαφορετικές, ας πούμε, συνθήκες, ακουμπούσαν πολύ και στα δικά μας. Κάποιος άλλος να πει κάτι σε αυτό? Στην ίδια περίοδο αναφέρεται και τη συνδιοργάνωση των αυτόνομων χώρων. Θέλει να μου πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό? Στα βρίσκοντας. Δεν θυμούν πολλά, γιατί ήμουν μικρός τότε. Όχι, πραγματικά, όσο πει κάποιος άλλος, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Πως το... Έχω ένα κενό μίμης εκεί πέρα. Θυμάμαι όμως ευτράπελα περιστατικά από ανθρώπους οι οποίοι μετά κάνανε καριέρα στον χώρο. Στο την global κίνημα. Ναι, γενικά. Οπότε καλύτερα μην μιλήσω όπως μιλήσεις. Συγγνώμη, Βαλεντίνα. Όχι, δεν είναι καμία. Ένα επίπεδο. Οι αυτόνομοι χώροι προκύπτουν μέσα από την ασχόληση του Θεκιού, σιγά σιγά με το αντιπροκρισμωτικό κίνημα. Ήδη έχουμε αρχίσει να έχουμε επαφές με μια δικτύωση παγκόσμια, το PGA, People Global Action, το οποίο στην πραγματικότητα προηγείται του κοινωνικού φόρου, σαν μορφή, ας πούμε, δικτύωση του... Που γίνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρο στην Αθήνα. Ακριβώς τότε γίνεται. Για αυτόν τον κόσμο. Ανοίξει παντού η πρωτοπορία του αυτό. Είχαμε πάει σε δύο συναντήσεις του PGA, μία στο Μιλάνο, που είχε γίνει στο Λεόν Καβάλο, στην εφηβεία του Λεόν Καβάλο, και μία που είχε γίνει στο Βελιγράδι. Υπήρχε ένα κίνημα που την περίοδο που ήμουν αρκετά σκομμένο, βάζει αρκετές πραγματικές, βάζει πολύ την έννοια της άμεσης δράσης και μάλιστα μιας άμεσης δράσης που θέλει ταυτόχρονα να είναι και σε αντιπαράθεση με το κράτος και την καταστολή, αλλά ταυτόχρονα να διερευνεί και άλλους τρόπους να το κάνει αυτό πέρα από την κλασική σύγκρουση. Και για τους λόγους ότι στη Δυτική Ευρώπη η καταστολή ήταν πολύ πιο άγρια από ό,τι στην Ελλάδα από μια μεριά. Και δεύτερον, με μια λογική ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει, ας πούμε, σε μια κινηματική αμφισβήτηση και ένας κόσμος που δεν μπορεί να, ή δεν θέλει να ανταποκριθεί με τον κλασικό τρόπο της σύγκρουσης όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό παίζει αρκετά με τις δικές μας ανησυχίες και διερευνήσεις. Και όταν είναι να γίνει στην Αθήνα το κοινωνικό φόρουμ, αποφασίζουμε να διοργανώσουμε κάτι που κάνουμε σε υπόλοιπα κοινωνικά φόρουμ σε υπόλοιπες χώρες, τους αυτόνομους χώρους και να τους κάνουμε εδώ.
συγκεντρώνουν μαζί με κάποιες άλλες συλλογικότητες και το στέκι μετατρέπεται ουσιαστικά στο χώρο φιλοξενίας αυτού του κόσμου που παίρνει μέρος στο... Κάποιες δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε. Ναι. Αυτά είναι ο διρέκτης. Όχι όμως. Λοιπόν, αυτή της διοργάνωσης, οι πιο πολλές συζητήσεις γίνονται στο Πολυτεχνείο αλλά και σε άλλα στέκια στην περιοχή. Όπως ήταν, ας πούμε, το στέκι αγωνών μεταναστών. Του φόρμα μεταναστών, το στέκι υπογείως, το νοσότρος, αυτά. Με αυτά υπήρχε και προηγούμενη συνεργασία μέσα του... του No Border. Ναι, 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 το οποίο προηγείται. Και σε άλλες δράσεις. Και με το... Ειδικά με το φόρμα αγωνών μεταναστών. Ναι. Μέσα να πήγαμε εκεί πέρα, προϋπήρχε η σχέση με αυτούς τους χώρους. Και όλη αυτή η διαδικασία να μένουν μέσα γύρω στα 60 άτομα στο Ματσάδα από διάφορες χώρες να τρώμε μαζί, να κάνουμε κάθε βράδυ συνέλευση ώστε να εξηγούμε στους φιλοξενούμενους τι θα γίνει, ειδικά όταν είχε πορείες, τι θα γίνει την άλλη μέρα, σε ποιους χώρους μπορούν να πάνε, τι θα κάνει ο κάθε πολιτικός χώρος. Και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν λίγο στα κουντουρού, να ξέρουν ότι αν επιλέξουν να πάνε στον Black Bloc θα έχει αυτή την πρακτική, αυτόν τον τρόπο κτλ. Αν θα πάνε εκεί θα είναι έτσι. Να τους εξηγούμε, να τους δίνουμε τηλέφωνο από δικηγόρους. Και όλα αυτά, με όλα αυτά τα ευστράπελα, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η όσμο, δηλαδή πέσε πολύ γέγιο εδώ πέρα. Ήταν πολύ ωραία σκηνικά. Μιλήσαμε αγγλικά, όπως ξέρω με αγγλικά. Με αυτό που προφήσει δεν ξέρω να μιλάνε αγγλικά. Καταφέραμε να συνοηθούμε. Καταπληκτικά αγγλικά με τον Αργεντινό. Και με τον Ιταλό καταπληκτικά. Λοιπόν. Και παράλληλα και η όλη η δράση στο Πολυτεχνείο. Έτσι, το... Ναι, οι συζητήσεις βέβαια, να πούμε ότι ενώ είχε πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι της φιλοξενίας, το πολιτικό κομμάτι με τις εκδηλώσεις και τις συζητήσεις δεν είχε πάει πολύ καλά. Ήταν αρκετά απεσμένη η συμμετοχή. Γιατί ο πιο πολλής κόσμος κατέβαινε στο φόρουμ, στην διοργάνωση του φόρουμ και ο υπόλοιπος γενικά δεν αξιολόγησε πολύ με συζητήσεις. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν εδώ πέρα η εμπειρία της φιλοξενίας ανθρώπων από τόσες διαφορετικές χώρες με τόσες διαφορετικές πολιτικές κουλτούρες και αντιλήψεις κτλ. Που μάθαινες πλέον όχι σε μια εκδήλωση επίσημα, αλλά μέσα στα πηγαδάκια τι κάνει ο καθένας στη χώρα του, πώς κινείται. Και στα σπίτια είχαν φιλοξενήσει κόσμο πολύ. Ναι. Αν και αναφέρεται ο Κώστας πριν από ώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, να το θέσω κάπως αλλιώς μάλλον. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα για τη υποστήριξή σας στους πολιτικούς κρατούμενους για τα θέματα καταστολής γενικά και γι' αυτό. Και ρωτάω για τον εξής λόγο, ότι το θέμα της λεγόμενης τρομοκρατίας, είτε τη βάλει σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, είναι ευρύ θέμα και απασχολεί γενικά τον αριστερό αναρχικό χώρο έτσι κι αλλιώς. Οπότε θέλω να ρωτήσω αν υπήρχε ένα πλαίσιο προϋποθέσεων υποστήριξης σε ανθρώπους ή ήταν ένα γενικό πλαίσιο προς όλους όσους θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι. Εγώ νομίζω ότι μπαίνει γενικότερα στο ζήτημα της έννοιας κρατούμενος. Δηλαδή το κάθε κρατούμενος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται την κρατική καταστολή. Και εδώ πέρα υπάρχει... Εντάξει, ζούμε σε μια κοινωνία που μέσα σε άκρες, ας πούμε, όλοι μας σε ένα βαθμό συμβιβαζόμαστε. Έτσι, δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ότι κάποιος ο οποίος σκότωσε για να πάρει ένα κτήμα και τα λοιπά, πρέπει να πάει στη φυλακή και το... νομίζω όμως ότι εμείς παίρνουμε στη λογική της, παίρνουμε στη λογική του τι νόημα έχει η ίδια η καταστολή στο σύνολό της. Δεν μπαίνει το... τουλάχιστον για μένα δεν έβαινε ποτέ το ζήτημα κρατούμενος της μεριάς μας ή της άλλης μεριάς. Ο τρόπος που το βλέπεις είναι γενικός. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάθε πλευρά φέρει και την πολιτική ευθύνη της υπεράσπισης των δικών της κρατουμένων. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η απάντηση στην ερώτηση σου δίνεται από τα κείμενα που είχαμε βγάλει την περίοδο εκείνη. Κείμενα που βγήκαν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν η κείμενα για την κρατική καταστολή, δεν ήταν η κρατουμενή μας. Η κρατική καταστολή ήταν για την κρατική τρομοκρατία. Δεν θέταμε ζητήματα να υπερασπιστούμε, να μην υπερασπιστούμε αυτό που έχει συμβεί σαν γεγονός, αλλά υπερασπιζόμασταν αυτό που λέω στην κρατική καταστολή, την οποία και οι ίδιοι είχαμε υποστεί και εκείνη την περίοδο, στις εκφάνσεις, ακόμα και τις στοιχειώδεις αλληλεγγύες μας σε μια πορεία, και εμείς είχαμε υποστεί κρατική καταστολή.
Θέλουμε να πούμε ότι μέσα από τα κείμενά μας δείχνουμε ότι ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε τον κρατούμενο, αυτό που λέει, τα δικαιώματά του, και γι' αυτό και το Σωστέκη είχε φιλοξενηθεί και πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Η συσπήρωση είναι τη δημοκρατία. Πρωτοβουλία είναι. Όχι, δεν είναι. Συμμετείχαμε λίγο το Στέκη στην πρωτοβουλία, όχι με το Στέκη. Αλλά δεν φιλοξενηθεί εδώ πέρα. Αυτό δηλαδή. Νομίζω ότι το ένα κείμενο που θυμάμαι από τον Άγιο Στέκη και καταστολή είναι ότι καλύτερο παραπέμπω του. Στο κείμενο που είναι αναρτημένο. Γιατί θυμάμαι ότι είχε βγει με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσοχή, λέξη-λέξη. Υπήρχε το εξής το 2001. Καταρχάς, πριν τη σύλληψη της 17 Νοέμβρη, έρχονται οι τρομονόμοι. Προφανώς είμαστε ενάντια στους τρομονόμους και αυτό που θέτουμε εμείς τότε στη συζήτηση και μέσα στις συσπήρωσεις που συμμετείχαμε, αλλά και σαν Στέκη, ότι οι τρομονόμοι μπορεί να ξεκινάνε από αυτούς που έχουν κάνει την επιλογή της ένωσης αντιπαράθεσης με το κράτος, αλλά είναι ένα πλαίσιο το οποίο, ας πούμε, επεκτείνεται προς την κοινωνία και ο στόχος είναι η πειθάρχηση και η επιτήρηση συνολικά του κοινωνικού σώματος και φυσικά όσο αγωνίζονται και όχι μονάχα με αυτό που κάνουν την επιλογή του ένωτου. Το δεύτερο θέμα που είχε ανοίξει ακριβώς με τη σύλληψη του 17 Νοέμβρη και μετά με τον ΕΛΕ κτλ. Ήταν μια προσπάθεια κυρίως από την αριστερά και ήταν και λόγος που σε μεγάλο βαθμό διαχωριστήκαμε με κομμάτια της αριστεράς πολύ πιο πολύ της αποπολιτικοποίησης των ανθρώπων που είχαν επιλέξει την ένοπλη αντιπαράθεση με το κράτος. Εμείς χωρίς ποτέ να ταυτιστούμε μαζί τους ή με την επιλογή τους, αντίθετα, ας πούμε, κάναμε μια κριτική που πολλές φορές προσέγγιζε και μάλιστα μια αρχική κατά βάση με την κριτική, γιατί βάστησανε ομαλατέστα, ας πούμε, σε πολλά σημεία, σε αυτό το πράγμα. Υπερασπιζόμαστε όμως ταυτόχρονα ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι κάνανε ακριβώς από πολιτικό κίνητρο. Δηλαδή, αν ήμασταν οποιαδήποτε λογική από πολιτικοποίηση της πολιτικής τους πρακτικής. Ακόμα και αν διαφωνούσαμε μαζί του, γιατί ότι αυτό ήταν πολύ κομβικό. Δηλαδή η προσπάθεια του κράτους να πολιτικοποιήσει τη δράση του και να του παρουσιάσει στους κοινούς εγκληματέλειες ήταν πολύ σημαντικό ζήτημα. Επάνω να αντισταθούμε σε αυτό. Και σε αυτό βλέπαμε γενικώς ότι αυτό είναι η αρχή και μπορεί πολύ απλά να επεκταθεί σε οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής αντίστασης και διαμαρτυρίας. Ταυτόχρονα επιλέγαμε να υπερασπιστούμε την έννοια ότι οι κοινωνίες έχουν δικαίωμα να επανασταθούν και ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα το φυσικά, ας πούμε, η αρχιστική δημοκρατία, η κοινωνική δημοκρατία δεν είναι, λέω, φυσικό δικαίου το πιο, ας πούμε, καλό πολίτευμα και το πιο άγιο. Και ταυτόχρονα έμπαινε πάρα πολύ το θέμα των σκευωριών. Δηλαδή, ας πούμε, απέναντι σε ανθρώπους που στυνόντουσαν είτε, θέλω να πω, δεν ξέρω αν ήταν σε όλους βέβαιος, αλλά έβλεπες φανερά, ασχέτως αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν ή δεν ήταν, ας πούμε, σε ένα από τις οργανώσεις, ο τρόπος που το κράτος προσπαθούσε να τους καταδιώξει ήταν, ας πούμε, οι πλεκτάνες, ωραία, και να στήσουν, ας πούμε, μια ολόκληρη σκευωρία. Οπότε, ενάντια αυτή ακριβώς η λογική της σκευωρίας, άσχετα, ρε παιδί μου, αν ο άλλος ήταν σε μια οργάνωση δεν ήταν και αν το κράτος είχε ή δεν είχε υπαρκή στοιχεία, και μόνο η λογική ότι στείλει μια σκευωρία και καταπατά το κράτος στους νόμους του ή φτιάχνει ακόμα πιο αυστηρά θεσμικά πλαίσια, μας έβαλε στη λογική, ρε παιδί μου, υπεράσπισης αυτών των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποιοι, ας πούμε, διοκόμενοι που αισθανθήκαμε πολύ πιο κοντά σε αυτούς, γιατί η ιστορία τους, η κινηματική τους ιστορία, μας έκανε να τους θεωρούμε, ας πούμε, σε έναν βαθμό και πολιτικούς μας, ας πούμε, προγόνους. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά δεν ξέρω αν είναι καλή σύνδεση. Θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Σερίφης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Για μένα, ας πούμε, έτσι. Ότι ο Σερίφης δεν το όνομα είναι σαν λέει. Αν διωχτείτε για το αυτόνομο Σερίφης, θα σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ. Μπορεί να το συγγράφουμε ο σύντροφος Γιάννης Σερίφης. Έτσι, ο σύντροφος Γιάννης Σερίφης, λοιπόν, ήταν για μας μια εμβληματική, ας πούμε, περίπτωση. Γι' αυτό ήταν, ας πούμε, γενικά είχαν μια λίγη συλλογικότητα που τρέχανε την αλληλεγγύη, μπήκαμε λίγο, ας πούμε, πιο έντονα σε αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, η αλληλεγγύη μας δεν άρει, ας πούμε, την κριτική μας στα πλαίσια, ας πούμε, της πολιτικής αντίληψης και της πολιτικής πρακτικής, ας πούμε, που επιλέγουν κομμάτια, ας πούμε, που επιλέγουν την ένωπη που μαγάνε, την ονόμαζα εγώ, την πρακτική τους. Ναι. Νομίζω ότι ήταν σαφές ότι εμείς κάναμε μία διαυγή και καθαρή, γενικά, πολιτική
Και θέλαμε και όσοι υπερασπίζονται να ανήκουν σε διαβιείς και πολιτικές πρακτικές αντίστοιχα. Οπότε η υπερασπιστική μας λογική και σε αυτό το πλαίσιο κρατικής τρομοκρατίας. Πάντως στο γενικό δεν επικεντρώθηκε σε πρόσωπα, δηλαδή υπήρχε πολύ αυστηρή κριτική και του τρομονόμου. Ναι. Πάμε και μια καταπληκτική ασπίδα, την αφήσαμε στην ασπίδα. Εξαιρετική, για τους ρόλους, την είπα στον ασπίδα. Ποιο κοτσούλησε την ασπίδα. Ένα ματατζή που πνίγει ένα περιστέρι, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που είχαμε δει από τότε είναι ότι αυτό που λέμε, ας πούμε, τρομοκρατία, αυτό που λέει η κυριαρχία τρομοκρατία, είναι εντάσσεται, ας πούμε, σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό του κράτους, το οποίο βέβαια υπερασπίζει το μονοπόλιο στη βία. Από εκεί και πέρα, αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός είχε πάρα πολλές παράπλευρες απώλειες. Φυσική εξόδωση ανθρώπων, περίπτωση του Γιάννη, τον οποίο πραγματικά θέλανε να τον δουν να πεθαίνει σε κάποιο έδρανο, ούτε καν στη φυλακή, σε κάποιο έδρανο, και δεν τους έκανε τη χάρη. Έχει ζήσει, έχει μακροημερεύσει, έχει πιάσει εγγόνια και να είναι καλά, δηλαδή. Οι υγειονομικές ζώνες, δηλαδή το πώς αυτό το πράγμα διαχέεται ως δηλητήριο στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων και ενώ εγώ μπορεί να έχω τις άπειρες διαφωνίες με τον Χ σε σχέση με τον προεκοριακό χαρακτήρα ή σε σχέση με το μηδενιστικό χαρακτήρα που έχει η δράση του, το γεγονός ότι βρέθηκα σε μια ταβέρνα μαζί του, μπορεί να μου πάει, ας πούμε, κατευθείαν στη Γαδά, γιατί πολύ απλά τα αποτυπώματά μου βρέθηκαν στο κινητό του που εκείνη την ώρα το πήρα για να δω την ώρα. Έτσι. Αυτά ήταν στοιχεία που ξεπερνάνε την ίδια ας πούμε, την ίδια τη δομή της αστικής δημοκρατίας. Και είχαμε καταλάβει από τότε ότι αυτό που λέμε αστική δημοκρατία, έτσι όπως συντελείται η καπιταλιστικοποίηση και έτσι όπως παγκοσμιοποιείται ταυτόχρονα, θα περάσει και σε αυτό που λέμε, ας πούμε, νομικό σύστημα. Και θα το διαχειριστούν με τον αντίστοιχο τρόπο οι πολιτικοί, ας πούμε, προϊστάμενοι, για να το πω με αυτή την ήπια, ας πούμε, φράση. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι πλέον μιλάμε και για μια περίοδο που εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινή. Δηλαδή, οι συνθήκες του ένοπλου από αυτό που λέμε νεοένοπλο είναι πια πάρα πολύ διαφορετικές και υπ' αυτήν την έννοια δεν έχει μία, νομίζω, διαχρονική ισχύ η απάντησή μας. Όπως δεν είναι. Είναι τοποθετημένη χρονικά. Είναι τοποθετημένη, ναι. Και έτσι όπως και η δικιά μας η δράση ως ομάδα έχει λήξει, έτσι νομίζω έχει λήξει και μία συλλογική και τελειωτική απάντηση, ας πούμε, στο τι συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, ή στο τι συνέβαινε το 10 ή το 11 ή το 12. Έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή η βιολίσθηση, αυτό το τέλος, το παραμύθι τελείωσε, η δημοκρατία δεν εκδικείται, είναι ένα παραμύθι. Το είχαμε καταλάβει από τότε. Ότι ναι, η δημοκρατία εκδικείται όσο μπορεί, στοχευμένα, όποιος μπορεί, στα όρια της φυσικής εξόντωσης. Ότι αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνική ζωή, δημιουργεί υγειονομικές ζώνες, βάζει στο στόχαστρο και των πιο ηλίθιων και πανηλίθιων μυστικών υπηρεσιών, ανθρώπους, ομάδες, χώρους, χωρίς καμία, ας πούμε, άλλη, χωρίς καμία άλλη εικόνα, παρά μόνο, ας πούμε, ποιοι κατεβαίνουν το υπόγειο, ακόμα και αν το κατεβαίνει κάποιος με τον οποίο εγώ έχω σφαχτεί, για παράδειγμα, και έχουν συμβεί τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή η βλακεία, δηλαδή, των διοκτικών μηχανισμών, αυτά όλα ήταν κομμάτι της κουλτούρας που αναπτύξαμε και μέσα από τα κείμενα και μέσα από την έμπρακτη, ας πούμε, αλληλεγγύη μας. Και φυσικά αυτό που υπόθηκε, ας πούμε, για τις σκευωρίες. Θέλω να πει κάποιος κάτι. Όχι. Λοιπόν, επίσης γράφτηκε αυτή την περίοδο ότι όσο για το μεταναστευτικό, οι προσπάθειες για να έχει αυτή η πολιτική μας παρέμβαση στο χαρακτήρα με τους μετανάστες ήταν η προσπάθειά σας και όχι για τους μετανάστες. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό για εσάς, γιατί είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι. Πώς το λέει ακριβώς, για να με τους μετανάστες. Με τους μετανάστες και όχι για τους μετανάστες. Δηλαδή,
Επειδή το θέμα με τους μετανάστες είναι φλέγον και θα είναι. Ναι. Οι μετανάστες είναι ο καθρέφτης πάνω στον οποίο κοιταζόμαστε. Δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε τις μετανάστες είναι τελικά αυτό που μας κατατάσσει σε ποια πλευρά βρισκόμαστε. Είναι οι άνθρωποι με, όχι με τα λιγότερα δικαιώματα, είναι χωρίς δικαιώματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρως εξαρτημένοι τόσο ανάμεσα στις βουλήσεις των κρατών για τον εξουσιαστικό μηχανισμό, των ΜΚΟ κτλ. Όσο και ανάμεσα στις βουλήσεις αυτών οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αλληλέγγυοι, ότι είναι, ασκούν μια φιλομεταναστευτική δράση. Νομίζω ότι το βασικό που διατυπώθηκε εδώ πέρα, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το κατάλαβα, ας πούμε, και ήταν κοινό κτήμα, ήταν ότι η μετανάστευση καταρχήν είναι δικαίωμα. Δηλαδή, είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητήσει, καταρχήν να ζήσει μέσα από έναν εφιάλτη που μπορεί να συμβαίνει στη χώρα του ή ακόμα και να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη από αυτό που έχει στη χώρα του. Υπάρχουν κομμάτια της αριστεράς που δεν το δέχονται αυτό. Λέω ότι μείνετε εκεί πέρα να παλέψετε έτσι μέχρι να πεθάνει, ας πούμε, και ο τελευταίος από εσάς, ας πούμε. Και όλο αυτό μέσα από τις ανέσεις των γραφείων και των σαλονιών και των αυτών. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για ισοτιμία, για τέτοιες έννοιες, τις θεμελιώδεις έννοιες που μας βάζουν, ας πούμε, μέσα στην πολιτική δράση από το Α, ας πούμε, είναι το ζήτημα, ας πούμε, των δικαιώματων των μεταναστών. Και αυτά τα δικαιώματα για μας είναι αυτονόητο ότι δεν είναι για τους μετανάστες, είναι για να προσβιορίσουμε εμείς τον εαυτό μας το τι θέση παίρνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια πάντα ότι το προνόμιο του προβλήματος το έχουν οι μετανάστες, έτσι δεν είναι. Άλλος, λοιπόν, ο Στάρος είναι από αυτού που ήρθαν ακριβώς στη φάση που μιλούσαμε, που πήγαμε να πάμε την πρωτοβουλία μαζί μας, συλλογιστή των Onboarder, μάλλον μας κάλεσε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία ήταν πάλι μια αναλαμπή προσπάθεια συνάντησης του κόκκινου και του μαύρου, δηλαδή συμμετείχαν συλλογικότητες από το δίκτυο, την ΑΚ, το κενό δίκτυο, εμάς, το Virus. Στην αρχή μου φαίνεται είχε πάρει μέρος σε κάποιες συνεδρίες σε ΛΑΠ, χωρίς να γνωρίσει και η Λέρα Σκαραγιάννη. Εκεί πέρα και μέχρι σήμερα έχουμε διαπιστώσει, νομίζω, ότι αυτό το δουλειά τους μετανάστες έχει πολλές εκφάσεις του χώρου. Μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, και θα μιλήσω και αρκετά ρεκτά κριτικά. Από φάσεις με διεκπεραίωσης και μια λογική ανθρώπινων δικαιωμάτων που όμως είναι αρκετά στενή στη λογική, παιδί μου, του να επιλύσουμε τα προβλήματα, που θεωρώ, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, ήταν η πρακτική και η τακτική που είχε το νοσηλευτικό το δίκτυο, ας πούμε, μέχρι πιο φετιχιστικές αντιλήψεις που υπάρχουν στο χώρο της ευρύτερης αυτονομίας, ας πούμε, που δεν υπάρχουν σύνορα. Ενώ προσδιορίζουν, παιδί μου, τους μετανάστες ως υποκείμενο, καταλήγει αυτό να είναι ένα φαντασιακό υποκείμενο, παιδί μου, αλλά δεν είναι το πραγματικό υποκείμενο, δεν είναι ο πραγματικός μετανάστης που κουβαλάει αντιφάσεις όπως κουβαλάμε όλοι μας. Ωραία. Λοιπόν, ακριβώς μέσα από αυτές τις εμπειρίες μας ήρθε η ανάγκη, παιδί μου, ότι εμείς θέλουμε να βρεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους, θέλουμε ακριβώς ισότιμους με εμάς, όμως μπορούμε να κάνουμε πολιτική και θέλουμε να κάνουμε μαζί πολιτική ακριβώς επειδή ζούμε μαζί. Και πάνω σε αυτό που καταφέραμε και ήταν στο πιο πετυχημένο, νομίζω πως ήταν η συνάντησή μας και συνεργασία με το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών όσο υπήρχε αυτό το φόρουμ. Γιατί σαν δύο συλλογικότητες καταφέραμε, ας πούμε, να χτίσουμε μια αρκετά ισότιμη σχέση, η οποία βάθανε και πολιτικά, αλλά και, ναι, και μια συντροφικότητα που ξεπέναγε, γιατί δεν το επίπεδο του κάνουμε μια κοινή συνέλευση, κάνουμε μια κοινή εκδήλωση και έφτιαχνε δεσμούς που για μας αυτό σημαίνει ότι, ξέρεις κάτι, ο μετανάστης δεν είναι απλώς ο άλλος αφηρημένα, αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, υποκείμενο, το οποίο τον γνωρίζει, καθημερινή ζωή, ξέρεις που δουλεύει, τι κάνει, πώς είναι, πώς συμπεριφέρεται. Και είναι πάνω κάτω σαν και εσένα. Και εντάξει, η τελευταία προσπάθεια
που κάναμε προς αυτήν την κατεύθυνση, από τα τελευταία πράγματα που κάνει το αυτόνομο, ήταν η προσπάθεια να συμμετάσχει στην κατάρτιση τη στέγης προσφύγων στην Οταρά, όταν ξεκίνησε, γιατί ήμασταν στην αρχή αυτού του εγχειρήματος, συμμετείχαμε αρκετά. Συνεχίζει να συμμετέχει ένα σύντροφο που ήταν παλιά στο στέκι. Που ακριβώς όταν πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία από την ΑΦΚ, μας βγήκε αρκετά, ήταν αυτό που προσεκτόμαστε και εμείς εκείνη τη στιγμή, ότι χρειάζεται να απάντησε όλο αυτό που είχε προκύψει με το προσφυγικό. Ότι δεν αρκεύουμε μόνο με αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς πέρα από τη λογική του κράτους και τη διαχείριση του κράτους και πώς μπορεί να υπάρξει μια αυτοοργάνωση και μια σχέση με την κοινωνία. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, ποια είναι η λογική μας και πώς βλέπουμε αυτό το μέρος μετανάστες. Ότι ξέρουμε ακριβώς ένα κομμάτι της στάσης μας, θα λέγα εγώ, όπως είμαστε και εμείς. Με τις αντιφάσεις του, τις αντινομίες του, τα προβληματικά του στοιχεία, δεν είναι ένα αεροποιημένο πράγμα. Πώς το οποίο... Πώς μπορεί να γίνει. Αυτό που λένε τα παιδιά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, για μένα ήταν κορυφαία εμπειρία η συνεργασία μας με το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών. Εγώ βίωσα και το πολύ τραυματικό να κάνω περιφρούρηση σε ποδοσφαιρικό αγώνα τη στιγμή που μισώ το ποδόσφαιρο. Ήταν οι μέρες που δεν τα κατάφερα πάντως. Εδώ δηλαδή δηλώνω παντελή. Πήγες μια φορά. Έγινε μία φορά ο αγώνας. Ήταν ο περίφημος αγώνας Ελλάδας Αλβανίας μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει, τον οποίο τον είχαμε δει όλοι μαζί στο Φόρουμ των Αλβανών Μεταναστών τότε. Το όχι, κάποιοι ήταν έξω και κάποιοι περιφρούρησαν. Ναι, αυτοί που ήθελαν να δουν το ποδόσφαιρο. Δεν ήθελαν να δουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που νομίζω ότι το μάθαμε εκείνη την περίοδο και με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το επικοινωνήσαμε τους υπόλοιπους συντρόφους που ήρθαν στη διάρκεια των ετών στο αυτόνομο στέκι, π.χ. η νεαρά από εδώ, είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως είναι οι αντιφάσεις. Και δεν είναι μόνο οι αντιφάσεις των μεταναστών, είναι βασικά οι αντιφάσεις δικές μας απέναντι στους μετανάστες. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι την ίδια στιγμή που ήταν πολύ μεγάλη ξεφτύλα να χορεύεις παραδοσιακά, έτσι. Πολύ λαμπρά άτομα της αναρχίας χόρευαν στο Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών στα γλέτια, αλβανικά, δηλαδή κοινώς υπηρώτικα, έτσι. Εκεί όμως ήταν απενεχοποιημένοι, διότι χόρευαν το χορό των καταπιεσμένων. Αν ωστόσο γινόταν ένα τέτοιο παραδοσιακό γλέντι εδώ, την άλλη μέρα θα μας είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια, του τύπου, ας πούμε, κρυπτοεθνικίζουν. Για μένα αυτό ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία, την οποία εξακολουθώ να την κουβαλάω και να τη διαχειρίζομαι σε όλα τα πράγματα με τα οποία ήρθα σε επαφή αργότερα και φορούσαν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Επίσης, κατάλαβα ότι ο καπιταλισμός είναι πάρα πολύ ισχυρός στο φαντασιακό όλων μας και ουχή μόνο των κατάπτυστων ντόπιων ελληναράδων. Γιατί σε μια απόπειρα που κάναμε να κάνουμε ελληνικά στο Φόρουμ των Αλβανών Μεταναστών, διαπιστώσαμε και εγώ και οι σύντροφοι και συντρόφισσες από εκεί ότι άμα δεν πληρώνεις μάγκα, δεν σέβεσαι τον καθηγητή σου, δεν σέβεσαι τον καθηγητή σου με την έννοια το ναι, του έχεις πει 7 θα κάνουμε μάθημα και δεν εμφανίζεσαι ποτέ, ας πούμε, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά βλέπεις ότι πηγαίνει κάπου αλλού. Στο κάπου αλλού όμως θα δώσει και τα φραγκάκια. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις, ίσως είναι και λίγο Βαλκάνιο αυτό που λέω, αλλά πάντως εκεί καταλαβαίνεις ότι ο καπιταλισμός έχει απικήσει πολύ περισσότερα μυαλά, ανεξαρτήτως καταγωγής, φίλου, φιλής και τάξης που λένε, έτσι. Άλλο δεύτερο πολύ σημαντικό μάθημα. Επίσης, η απόπειρα να ζήσεις με αυτούς τους ανθρώπους και από αυτό είναι εμπνευσμένο και το κάνουμε πράγματα μαζί και όχι με. Και όχι για. Η απόπειρα σου να ζήσεις με ανθρώπους σου βγάζει και τις συμφωνίες και τις διαφωνίες. Και εκεί ήταν αποκαλυπτική η μετέπειτα πολιτική και κοινωνική και συντροφική σχέση που κρατήσαμε με κάποιους από αυτούς, η οποία πραγματικά έδειξε ότι
Αυτό που έλεγε ο Κώστας προηγουμένως, ο μετανάστης ως μια αφαιρετική κατηγορία, άειλη σχεδόν, άντε να του βάλεις ας πούμε και λίγο άντρας γυναίκα ας πούμε, άντε να του βάλεις και ένα ηλικιακό, όλα κατά τα άλλα, ταμπούλα ράζα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι ταμπούλα ράζα, έρχεται από κάπου, είναι ήδη κάτι, έτσι νοητικά, συναισθηματικά, και με αυτό το κάτι εσύ καλείσαι να συνδιαλλαγείς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνεις χωρίς τα δικά σου φίλτρα. Και αυτό δεν είναι ρατσισμός, όπως δεν μπορώ να συνεννοηθώ εγώ με όλους τους ανθρώπους που είναι στην πολυκατοικία μου. Που είναι Έλληνες. Ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Αυτά όλα ήταν. Ναι, ένα παράδειγμα. Κατάφερα να διακόψει για άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά. Είναι δεύτερη φορά στα 15 χρόνια. Όχι, υπερβολές. Έλα, για πες, για πες. Λοιπόν, μάλλον τη συζητούσα με ένα σύντροφο από το φόρουμ και πολύ καλό φίλο, ο οποίος ετοιμαζόταν να μεταναστεύσει στην Αγγλία. Και ήμασταν σε ένα μπαρ και τα πίναμε έτσι παρέα. Αυτό και λέει, είπε ότι το σκεφτόταν, δεν είχε δουλειά και τα λοιπά. Λέω, ρε, του λέω, σκληρό πράγμα η μετανάστευση. Μου λέει, και εγώ μετανάστες δεν είμαι. Εμείς στο φαντασιακό μας, επειδή τα παιδιά αυτά μιλούσαν πάρα πολύ καλά ελληνικά, ήταν πολύ κοντά στην κουλτούρα μας, όχι στην κουλτούρα, ίδια και κουλτούρα και τα λοιπά. Και πολιτικά υπήρχε μεγάλη συμφωνία με πολλούς από ναι. Δεν μπορούσαμε, δηλαδή ακόμα και με αυτά τα παιδιά με τα οποία είχαμε τόσο στενή σχέση, δεν μπορούσαμε να πούμε στο πετσί του, πόσο μάλλον για άλλες πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών που είναι πολύ πιο δύσκολη η προσαρμογή τους. Εντάξει, και άλλη μια, να φέρουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια ακριβώς σε αυτό το κλίμα, ένα από τα πράγματα που ξεκίνησε πριν από περίπου 4 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει, ήταν το Φωσιλέχτες, που είναι μια συλλογικότητα. Πρόσφατα τώρα. Ναι, η ομάδα της που είμαστε εδώ πέρα, που είναι για την τροφή και στηρίζουμε γύρω αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 νοικοκυριά εδώ στην περιοχή της Νεάπολης, πολυεθνική, που πάλι επειδή μου έχει ακριβώς σε επαφή. Με ένα πραγματικό σώμα πολυεθνικό και όλες τις αντιφάσεις που κουβαλάει, τα καλά, τα κακά, αυτά που συγχυμίζουν ευχαρίστηση και κουράγιο για αυτά που σε αποκαρδιώνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, γενικά αυτή η αντίληψη είναι μια αντίληψη που κατά καιρούς σαν στέγη την έχουμε και προσπαθούμε να την βάλουμε να εφαρμόσουμε πολλές φορές άσχετα από το πώς το καταφέρνουμε ή όχι. Πλά, είναι ένα διαχρονικό ρεπαιδινό στοιχείο της πολιτικής μας. Και ένα τελευταίο πολύ μεγάλο μάθημα που ξεκίνησε το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών, αλλά ακουμπάει πάρα πολύ και τους τροφοσυλλέκτες, είναι η έκπληξη του να διαχειρίζεσαι ως πολιτικό δρόμο, ας πούμε, υποκείμενο, τον ρατσισμό που ελοχεύει ή εκδηλώνεται εφθαρσός ανάμεσα στους μετανάστες. Εκεί, μάγκα μου, χάνεις το χαλί κάτω από τα πόδια. Διότι εκεί, αν δεν είσαι κολλημένος με την μπάλα, αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που λέγαμε, αντιφάσεις, κουλτούρες, ομοιότητες, κοινότητες ανθρώπων, και εκεί είναι πραγματικά, εγώ δηλαδή νιώθω πάρα πολύ τυχερή, γιατί συνάντησα ειδικά από το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών παιδιά τα οποία ήταν εξαιρετικά ανοιχτόμυαλα, πολύ στέρεα διεθνιστές και πολύ στέρεα αντιεθνικιστές, στέρεε, όχι γράφουμε και μιμούμαστε την Deutsch και ξεπερδέψαμε, έτσι, καμία σχέση, που μάθαμε πολύ ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, χρήσιμες όμως για να καταλάβουμε ότι όσο πιο πολύ κάποιες μεταναστευτικές κοινότητες μας κοιτάνε στα μάτια, τόσο περισσότερο μοιάζουν στο τέρας. Και κάποια στιγμή αυτό το τέρας, επειδή δεν μπορεί να χτυπήσει εμένα, που είμαι Ελληνίδα κάτοχος ταυτότητας, θα χτυπήσει ας πούμε μια Αφρικανή ή θα χτυπήσει μια Πακιστανή ή θα πάει και θα παίξει με όρους ξαυγητικούς, καθαρίζοντας περιοχές, πλατείες, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Και ήταν καταπληκτικό ότι αυτό το πράγμα το είχαμε αντιληφθεί από πάρα πάρα πολύ παλιά, από το δεύτερο στέκι, στο οποίο κάποια στιγμή δίνουμε το χώρο για να κάνει το ετήσιο χορό της η Αφρικανική κοινότητα, τέλος πάντων, και μένουν κάτω δύο παιδιά Αλβανοί, οι οποίοι μένουν με ένα ιδιότυπο καθεστώς, δηλαδή πληρώνουν λίγο λιγότερο ενίκιο και κάνουν ας πούμε και τις δουλειές στις ιδιοκτήτριες στην πολυκατοικία. Και έντρομοι βρίσκουν εμένα και τον Κώστα στην πόρτα και μας λένε, καλά λέει,
Έχετε πάρει ειδήσει πως οι μαύροι ανεβαίνουν πάνω σε εσάς? Λέμε ναι. Μα είναι μαύροι. Ναι, είναι Αφρικανοί και κάνουνε, τους έχουμε παραχωρήσει το χώρο για να κάνουν την ετήσια γιορτή τους. Εγώ εκεί ήταν που έφαγα το πρώτο χαστούκι. Και μετά το συζήτησα στο πέρασμα των χρόνων και με ανθρώπους, ας πούμε, από το Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών και έτσι έφτασα, ας πούμε, σε αυτή την δυστυχώς λίγο απαισιόδοξη εκδοχή ότι ναι, αν πας να αντιληφθείς το μετανάστη ως ένα αφηρημένο, ιδεολογικό, ας πούμε, κατασκευασμένο υποκείμενο, τότε έχεις βάλει πάρα πολύ λάθος συμπεράσματα και για σένα ναι, και για εκείνον. Και οπωσδήποτε ό,τι κάνεις θα είναι εξ ονόματός του, ούτε με, ούτε καν για. Ούτε καν για να του κάνεις καλύτερη τη ζωή. Ούτε καν αυτό. Για να ησυχάσεις τη δικιά σου συνείδηση, ας πούμε, και να λες ότι ψώνω τη σημαία του αντιεθνικισμού και καθάρισα. Και ό,τι δεν έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, το έχουμε πληρώσει τώρα. Στο πώς έχουμε διαχειριστεί, ας πούμε, ως χώρος το θέμα το προσφυγικό. Ό,τι αναλύσεις, και όσο δεν ζήσαμε με μετανάστες, δεν ζήσαμε μαζί τους, στα γλέδια τους, στις ερωτικές τους απογοητεύσεις, στο ψάξιμο τους για δουλειά, στη καθημερινότητά τους, το πληρώνουμε τώρα. Πάλι φοράμε τα γυαλιά και πάλι κάνουμε βλακίες. Τέλος πάντων. Τώρα θα συμπληρώσει κάποια κάτι. Όχι, ότι πρώτη φορά που για τη σχέση Αλβανών με τη Χρυσή Αυγή ήταν από τους συντρόφους το φόρμα των μεταναστών, ήταν οι υπόλοιποι που είχαν εντοπίσει. Οπότε, παιδιά, προσέξτε, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τι, οι οποίοι κολλάγανε αφίσες στα αλβανικά ενάντια στον εθνικισμό και είχαν φύγει 2-3 φορές, ας πούμε, για να γλιτώσουν το ξύλο από συντοπίτες τους στην πλατεία Βικτωρίας. Όχι αστεία πράγματα. Όχι κάθομαι πίσω από το πληκτρολόγιο και γράφω την αποψάρα μου και δεν βλέπω τον εθνικισμό του άλλου. Και δεν βλέπω τον εθνικισμό του άλλου. Υπάρχει ένα φαντασιακό στο χώρο και για τους μετανάστες. Από την άλλη μεριά, η μετανάστες είναι ακριβώς όπως είμαστε και εμείς, έτσι, με τα... Δεν είναι πνεύμα ακόμα και στο... Άμα τολμάς, έλα να το κάνεις μπροστά. Έλα. Θέλω να μου πείτε γιατί το γράφετε στην ίδια περίοδο που φαντάζομαι ότι υπήρχε και στις προηγούμενες περιόδους, αλλά τώρα μάλλον σε εκείνη την περίοδο θα έχει μεγαλύτερο εύρος και ένταση τη σχέση σας με την ευρύτερη γειτονιά των Εξαρχείων και πώς προσπαθήσατε να τις ίσως να τις κάνετε πιο έντονες, να απευθύνετε περισσότερο στον κόσμο, ενώ ότι φαντάζομαι ότι θα θέλατε να απευθυνθείτε και στον κόσμο που δεν είναι πολιτικοποιημένος με την έννοια που το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Γιατί εμείς το έχουμε μια έννοια και θεωρούμε ότι όλοι οι άλλοι θα είναι σαν και εμάς, αλλά δεν είναι. Και τι προσπάθειες κάνατε γι' αυτό και πώς πήγε αυτό το πράγμα? Εγώ πρέπει να το πω. Κάναμε αυτές τις προσπάθειες εμείς εδώ πέρα, επειδή ήμουν στον Γκίζ τότε. Ήταν στην πρωτοβουλία κάτι με Γκίζ, ήταν στην Αράγκη Ζιώτης και αρνούνταν την εξαρχιατική πλευρά του. Λοιπόν, η ενασχόληση με τα Εξάρχεια ξεκινάει καταρχάς από δύο συζητήσεις που είχαν ανοίξει στο εσωτερικό του στεκιού στην αρχή σαν θέμα συνελεύσεις και αναζήτηση πολιτικής αντίληψης και θέσεων. Η μία αφορούσε τον ελεύθερο χρόνο και η άλλη τους ελεύθερους χώρους, οι οποίες, ειδικά η δεύτερη, είναι ενταγμένη και τις κινητοποίησε και τις περιόδους για τους ελεύθερους χώρους, όπως ήταν, ας πούμε, τα κάγκελα στο παιδί του Άδε, όπως τα κάγκελα στο Φιλοπάμα κτλ. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τη γειτονιά όχι μόνο σαν το κέντρο της πόλης που περάνε όλες οι φυλές, ας πούμε, του αντικαταλιστικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα και σαν μια γειτονιά συγκεκριμένη, με μια πολυεθνική διάσταση, με ένα ρόλο μες στην πόλη, με υποκείμενα και με ζητήματα, ας πούμε, που μπορεί να γίνουν ζητήματα, ας πούμε, του τοξικού ανταγωνισμού. Και κυρίως κορυφώνονται μετά με τους αγώνες που γίνονται ενάντια στην Ολυμπιάδα και ενάντια σε ένα κλάση που κάνει η Ολυμπιάδα και ήδη με την ανάπτυξη της πλατείας Εξαρχείων. Είμαστε από τις συλλογικότητες που παίρνουν την πρωτοβουλία για να κληθούν οι συνελεύσεις που αφορά την αντίσταση στην ανάπτυξη της πλατείας Εξαρχείων. Σε αυτές τις συνελεύσεις έρχεται μια πλειάδα κόσμου που κάποιες στιγμές γεμίζουμε το θέατρο, το θεατράκι στο Ρόδο του Στρέφη
και είναι από πολιτικά υποκείμενα μέχρι απλή κάτοικοι της περιοχής. Εκεί πέρα εμείς παίζουμε αυτό που συνήθως κατηγορούμαστε ένα μεσοβέζικο ρόλο, προσπαθώντας, παιδί μου, να... Συγγνώμη, παίζουμε το ρόλο του Μπαγλαμά. Μπαγλαμά στα τουρκικά είναι ο συνδετήρας. Μάλιστα. Είμαστε οι αιώνιοι Μπαγλαμάδες, με την καλή έννοια του ρόλου. Συνέχισε Μπαγλαμά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, δηλαδή, παιδί μου, να μείνει μέσα και ο ριζοσπαστισμός που θέλει να βάλει το πολιτικό στοιχείο που αναγνωρίζει τα εξάρχεια από τη μεταπόληση και μετά, ας πούμε, σαν έναν χώρο, ας πούμε, της πολιτικής του παρέμβασης, της πολιτικής ταυτότητας. Ταυτόχρονα, ας πούμε, να, όμως, να, αυτό το πράγμα να αφορά και τους κατοίκους της περιοχής. Εντάξει, ένας αγώνας που, κατά τη δικιά μου άποψη, νομίζω ότι νίξε νικηφόρα. Η πλατεία δεν αναπλάστηκε με τον τρόπο που θέλει το κράτος. Δεν είναι ποτέ, ας πούμε, και η πλατεία. Η ανάπλαση που έγινε, νομίζω ότι δεν άλλωσε καθόλου, ας πούμε, το χαρακτήρα της πλατείας, δηλαδή παρέμεινε αρχιτεκτονικά, ας πούμε, μια πλατεία ανοιχτή για τον κόσμο και τα λοιπά, άλλα προβλήματα ήξαν μετά. Ήταν αγώνας που είχε πάρα πολλές μορφές, από συγκρούσεις και έτσι ενέργειες, ας πούμε, πολύ έντονες, όπως ήταν, ας πούμε, μια συνέλευση που μετατράπηκε σε αυτόν την πορεία και καταστρέψαμε όλα τα μηχανήματα που υπήρχαν πάνω στην πλατεία, στην οποία συμμετείχαν και κάτι. Τι μετά, εξ' τους αγώνας... Αλλά βάλετε έξαμε... την πολιτική ευθύνη χρόνια. Ναι. Και τότε την είχαμε. Εμείς, ήμασταν και εμείς, ναι, ναι. Εγώ δεν ήμουν. Και ταυτόχρονα γίνει στιγμή ο αγώνας αρχίζει να και να ενοχλείται σε ένα ποτάμι, ρε παιδί μου, που έχει κοινές πρακτικές, που είναι μαζί και κάτι και πολιτική συλλογικότητα. Ταυτόχρονα, ρε παιδί μου, να υπάρχουν άλλα κομμάτια κατοίκων που πηγαίνουν στα δημαρχεία και στις διαβουλεύσεις επίσημες και άλλα, ας πούμε, που επιλέγουν, ας πούμε, κάπως πιο συνωμοτικές ενέργειες. Εμείς, ας πούμε, σε αυτό, ας πούμε, αν βρούμε αυτά δύο σαν πιο αντιπαρτητικές λογικές, δεν μετακινούν ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Η λογική μας είναι πιο πολύ να ενισχύουμε τα χαρακτηριστικά της συνέλευσης, των μαζικών ενεργειών, ταυτόχρονα με λογικές πολιτικές ανυπακοής και της καμίας συνδιαλλαγής με το κράτος και να μην μπούμε σε διάλογο μαζί τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πάλι βρισκόμαστε. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα αρχίζει να πηγαίνει το ένα κομμάτι έντονα προς τα εκεί και το άλλο έντονα προς τα εκεί, πάλι εμείς βρισκόμαστε σε ένα κενό, ας πούμε, για κάποια στιγμή. Εντάξει, του είναι, δεν τελειώνει έτσι ακριβώς ο αγώνας, έτσι μάλλον τελειώνει κάπως στις απολογιστικές συνελεύσεις που γίνονται. Οπότε με αυτά τα δύο κομμάτια και σφάζουν μεταξύ τους και μας τα χώνουν εμάς και οι δύο. Λοιπόν, τότε δεν ήταν που καταθέσαμε τα όπλα στη Βάλη. Ναι, μετά το... ναι, ναι, όχι. Κάναμε την κάναμε. Έτσι. Μια όχι, ατάκα, όχι, όχι εσύ. Ατάκα. Όχι εσύ, γιατί εσύ δεν ήσουν. Δεν ήσουν. Καταθέσαμε τα όπλα της Βάρκης. Επίσης, είναι η πρώτη φορά σε αυτούς τους αγώνες που δοκιμάζουμε λιγάκι πιο εφευρετικές μορφές παρέμβασης. Still happening. Πριν την Ολυμπιάδα κάνουμε ένα διήμερο στην πλατεία Εξαρχείων, όπου ένα από τα πράγματα που κάνουμε, παιδί μου, πέρα από τα ταμπλό, τις αφήσεις, τα λοιπά, τα πανώ, είναι στις κολόνες που είναι πάνω στην πλατεία, φτιάχνουμε κάποιες ψεύτικες κάμερες, παιδί μου, και τις βάζουμε ακριβώς για να δείξουμε, παιδί μου, την καταστολή, την επιτήρηση και όλα αυτά που προωθούν τις κάμερες, τα λοιπά. Και πες τι πώς τα έξι. Οπότε ανεβαίνουν φωτογραφίες της δράσης του Δημήτρια και ένα σχόλιο από κάτω είναι «Μα καλά, από πάνω έχει κάμερα». Έχει κάμερα και δεν πήγαν να τις σπάσουν. Αυτό είναι τα επόμενα χρόνια, αυτή η λογική της παρέμβασης με έναν τρόπο που δεν απλώς μοιράζω μια προκήρυξη ή έχω μια μικροφωνική που παίζω μια μουσική που τη γουστάρω εγώ, ξεκινάει από τότε και αρχότερα παίρνει πολύ ωραία χαρακτηριστικά και κάνουμε πολύ ωραίες δράσεις με τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτά είχαν απήχηση όμως στους ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με όλα αυτά. Και που ενδιαφέρονται για τη γειτονιά τους. Γιατί ήταν η γειτονιά τους. Ναι, είχε. Το γεγονός ότι ήταν μεγάλο για την έναρξη της ανάπλασης πλατείας. Και πιάνε πολύ κόσμο. Δηλαδή αυτό ήταν υπέρ της ανάπλασης, ήταν ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι στην γειτονιά. Κατέβαινε τότε κόσμο κάτω. Το βασικό είναι σε αυτά που αναφέρθηκαν. Είτε ήταν παρεμβάσει είτε ήταν συνελευσιακές διαδικασίες. Εμείς δεν υποτιμήσαμε ποτέ την νοημοσύνη των ανθρώπων. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ με τη λογική του μέσου όρου, ο κοινός άνθρωπος. Δεν είχαμε την αίσθηση του κοινού ανθρώπου. Ο κοινός άνθρωπος θα μπορούσε να είμαστε εγώ, η μάνα μου, ο ξαδερφός μου, δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε νομίζω ότι αυτό το πράγμα
διαπέρασε τις πρακτικές μας και αυτό το πράγμα επίσης μας έκανε από ανεκτή έως ενδιαφέρουσα ιστορία για τη γειτονιά. Δεν ήμασταν ποτέ, ας πούμε, ελιτιστές απέναντι στη γειτονιά, ακόμα και σε πράγματα που αφορούσαν τη λειτουργία. Και μπορεί να φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά είναι ένας τρόπος ριζώματος το να δείχνεις τον άλλον ότι σέβεσαι το μέρος όπου δουλεύει ή όπου κατοικεί, κοιμάται, τρώει κλπ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, σε πράγματα που συμβαίνουν εδώ, θα βγάλουμε κόσμο έξω και η περιφρούρηση δεν έχει να κάνει μόνο μην πέσουν, ας πούμε, μπάτσι χρυσαυγίτες, δεν ξέρω τι, αλλά να μην μαζεύεται κόσμο σε σκαλάκια, διότι επάνω μένουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να δουλεύουν την Κυριακή. Έτσι, hello, δεν είμαστε όλοι άνεργοι, επίσης δεν είμαστε όλοι πενθήμερο, οκτάβο. Υπάρχουν και άνθρωποι με διαφορετικά ωράρια. Οπότε, ο σεβασμός που δείξαμε στη γειτονιά με έναν τρόπο μας επιστράφηκε και μας επιστράφηκε και συντροφικά και από κόσμο, ας πούμε, που δεν το περιμέναμε. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι ποτέ δεν κοιτάξαμε κάποιον που κατεβαίνει στα σκαλιά, στα δόντια, να δούμε τι ταυτότητα κουβαλάει, ούτε εδώ, να δούμε αν έχει αρκετά κινηματόσημα δεξιά και αριστερά του. Και για αυτό το πράγμα, για το τι, ας πούμε, τι καταφέραμε σε σχέση με τη γειτονιά, μπορεί να μιλήσει και η Εύα, η οποία περιμένει να έρθει και της περίοδος, γιατί είναι πολύ μικρή, δεν είναι σαν και εμάς. Λοιπόν, μπορεί όμως, είναι πολύ κοντά, ναι. Γεννήθηκε λίγο μετά από σένα. Λίγο, λοιπόν, γιατί αυτή ήταν μια κληρονομιά που με έναν τρόπο πέρασε και σε άλλες ομάδες που φιλοξενούνταν εδώ. Όπως ήταν η συλλογική κουζίνα της Τετάρτης. Για άνοιξε λίγο λοιπόν, στο πατάκι. Καλαγία μου, πόσα χρόνια έχεις να είσαι καθηγήτρια, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό. Σε σχέση με το... Μπορεί να θέλει να ρωτήσει για τη συλλογική κουζίνα, δεν ξέρω. Έτσι, όχι, δεν θα... όχι, εγώ το λέω έτσι σαν παράδειγμα. Friendly προς τη γειτονιά, αλλά όχι friendly με την έννοια του management, έτσι. Βασικά, εγώ έτσι κι αλλιώς θέλω να πω πριν. Ναι. Επειδή το διατύπωσε και κάποιος έτσι την ερώτησή σου ότι έχουμε την αίσθηση ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι σαν μάνα, αλλά δεν είναι, ξέρω κάποιος. Ότι εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Και εντάξει, περίμενα να ακούσω και τι είχατε. Ήξερα τι θα πείτε, τέλος πάντων, το άκουσα και. Εγώ νομίζω ότι συνήθως, αν κάνουμε κάποιο λάθος, τουλάχιστον εμείς εδώ, είναι ότι θεωρούμε ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι ακριβώς από εμάς και τελικά δεν είναι. Ναι, αυτό νομίζω. Πάντως, αυτό είναι νομίζω σωστός ο Έντιν πολιτικά και ηθικά πολιτικά, τέλος πάντων, τρόπος προσέγγισης και νομίζω ότι αυτό κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν πας να μιλήσεις τον άλλον συγκαταβατικά και πατρονάροντάς τον ότι και ξέρεις εδώ πέρα η ανάπλαση και αυτό με τα άλλα πράγματα. Το ξέρει, είναι και αυτός, ξέρω εγώ, στη δικιά μου περίπτωση ήταν και πάντα μεγαλύτερος από σένα αρκετά χρόνια αυτό που έχεις απέναντί σου όταν μιλήσεις για κάτι. Οπότε ναι, έχει ζήσει πολλά πράγματα και ξέρει τι έχει απέναντί του, τέλος πάντων. Και εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς είχες υπόψη όταν λες για την κουζίνα, πάντως και σαν... σαν κουλτούρα. Κουλτούρα και στο... Θέλω να πω και στη διαδικασία του ποιοι έρχονταν να φάνε εδώ και στη διαδικασία του ποιοι έρχονταν να μαγειρέψουν. Είχαν έρθει αυτό που λέμε κανονική άνθρωποι, ξέρω εγώ. Τελείως κανονική όπως. Πιο κανονική πεθαίνει. Με δύο πόδια, δύο χέρια. Ναι. Δεν ξέρω αν περιμένεις από κάτι που φέρεις, δεν θα ήθελα να σας πω. Άμα θες πες όμως, δεν περιμένει κάτι. Τέλος πάντων, είναι γνωστή για την επιτυχημένη τρολιά της, οπότε εγώ δεν μ' αγγίζει. Δεν μ' αγγίζει. Θες πάντων. Για πες. Καλά, ολοκληρώστε λίγο το καλά. Να φτάσετε στη δικιά της περίοδο που είχε γεννηθεί. Είχα γεννηθεί, εντάξει, φτάσατε στο 2010, είπαμε. Έχουμε φτάσει από την περίοδο. Είσαι 7 χρονών. Γιατί, με κάνεις μεγαλύτερη.
Εντάξει, και κάπως έτσι στήσαμε δεσμούς και με την πρωτοβουλία κρατικών εξαρχείων, δηλαδή με μια έτσι. Και βέβαια είχαμε πάντα μια αντιρροϊκή αντίληψη για τη γειτονιά. Την ίδια στιγμή καταλαβαίναμε ότι είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ίδια στιγμή υπερασπιζόμασταν το δικαίωμά της να είναι εργαμούτο μια γειτονιά όπως οι άλλες. Να μην είναι ζήσε το μύθος στα Εξάρχεια, είτε κάνοντας πολιτική, είτε κάνοντας μπάχαλα, είτε διασκεδάζοντας. Άλλες εποχές, έτσι, θα ξαναλέω πάλι. Ναι, σύμφωνα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και σαν αντίληψη και σαν αναλυτικό εργαλείο μας έσωσε, κατά την άποψή μου, από πατατιές, από πολιτικές πατατιές. Να λατρεύεις, ας πούμε, τα Εξάρχεια σαν ένα μυθικό, ας πούμε, προορισμό ή να τον υπερασπίζεσαι με όρους, ας πούμε, Χαλανδρίου και Μαρουσίου, χωρίς να βλέπεις την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα και χωρίς, από την άλλη μεριά, να λες ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων εδώ πέρα να μην εισπνέουν, ας πούμε, κάθε τρεις και λίγο χημικά, για παράδειγμα. Ή να περνάει σκουπιδιά, ρε παιδί μου. Όχι να επικαλείται το άπατο των Εξαρχείων, ας πούμε, και να αφήνει τα ποντίκια. Ναι, να αφήνει τα ποντίκια να γίνονται και τις κατσαρίδες να γίνονται η πιο, ας πούμε, πολυπληθής, πληθυσμιακά κατηγορία, ας πούμε, στα Εξάρχεια. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως ως σεβασμός. Ο σεβασμός. Απέναντι στους ανθρώπους που υπάρχουν, που κινούνται, που ζουν εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε περάσει την τελευταία περίοδο, όπως το καταλάβει όλες. Έβα. Και λέω, για ποιο χτυπάνε και βάλε. Δεν θα το πει. Η πολύ χαλαρόνη. Εμείς έχουμε ήδη αποκολλήσει. Δικό σου ξέρεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Πάρ' το πάνω. Έχει. Θέλω το φωτισμό να αλλάξουμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, στήθηκε, στήθηκε. Λοιπόν, στις ανακοινώσεις σας για τα γεγονότα με τη Μαρφήν, τους χρυσαυγίτες που διακινήθηκαν και τα Εξάρχεια, τη βία, ας πούμε, που υπάρχει, που υπήρξε γενικώς στα Εξάρχεια, δηλώνετε ξεκάθαρα στάση σας απέναντι στη βία. Ωραία. Αναφέρεστε σε αμυντική βία και σε βία ως αυτό σκοπό, θέτοντάς τα ως ακραία, ας πούμε. Μια είναι αμυντική, οκ, okay, αλλά η άλλη είναι η βία ως αυτό σκοπός. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταλήξατε που βρίσκονται τα όρια μεταξύ αυτών των δύο και ποιος τα θέτει κάθε φορά, τελικά. Νομίζω ότι η Μαρφήν ήταν ανεπούλιο το τραύμα. Ναι, μεγάλο τραύμα αλλά και κομβικό σημείο. Δηλαδή, ήταν ένα σημείο κορύφωσης για τις διαδικασίες εκείνης της περιόδου σε εμάς. Φάγαμε μέρες συζητώντας, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά. Νομίζω κιόλας την επόμενη μέρα είχαμε βρεθεί και είχαμε κάνει. Κατευθείαν, ναι, ναι. Ναι, συνέλευση. Τη μέρα που έγινε. Τη μέρα εκείνη φυσικά δεν μπορούσαμε να βρεθούμε γιατί πολύ το μάθαμε γυρίζοντας κιόλας σπίτι. Δηλαδή, εγώ αυτό που θυμάμαι στην πορεία, γυρίζοντας από πέρα, ναι, το μάθαμε εγώ. Αλλά ήταν αργά το βράδυ, κάποιοι λείπανε κτλ. Γυρίζοντας από. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι βρισκόμαστε ξαφνικά στην Πανεπιστημίου. Στην Πανεπιστημίου βρισκόμαστε μια απρόκλητη επίθεση, πολύ αυτό και τα λοιπά. Διαλυόμαστε με χίλιους δυο τρόπους, φτάνουμε στο αυτόνομο και εκεί μαθαίνουμε τελικά τι γίνεται. Την επόμενη μέρα αρχίζουμε και το συζητάμε και νομίζω ότι και πολύ γρήγορα βγάλαμε και κείμενο. Πολύ γρήγορα, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα που καταλήξαμε. Η προσωπική μου άποψη, που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το στοιχείο, είναι ότι βία έχεις δικαίωμα να ασκείς όταν υπερασπίζεσαι κάτι. Κάτι που έχεις κατακτήσει, κάτι που δεν θες να χάσεις, κάτι που στο οποίο δέχεσαι επίθεση. Εγώ εκεί δεν είδα κανένα υπερασπιστικό στοιχείο, χωρίς να θέλω να κάνω τον αναγκητή, ούτε ποιος το διαφέρει, ούτε τι αυτό κτλ. Ούτε μπαίνω στη λογική του αν αυτό πήγε μπροστά ή πίσω το κίνημα κτλ. Αυτό είναι δευτερεύον. Δηλαδή
Δεν είναι ο σκοπός, είναι με το ποιο τρόπο πρωταρχικά διαχειρίζεσαι το ζήτημα της βίας και της αντιβίας στο ζήτημα αυτό. Για μένα το πρωταρχικό είναι ότι πρέπει να καταλαμβάνεις χώρο και μετά να τον περασπίζεις. Κοινωνικά, κοινωνικά κτλ. Και νομίζω ότι σε αυτή τη γραμμή γενικά είχαν έρθει πάρα πολλά και προσχέδια και κείμενα και απόψεις και τα λοιπά, πολλά γραπτά. Και μετά άκουσαμε επίσης τα σχολιά μας και αυτό ήταν μια τομή για τις σχέσεις μας με διάφορα κομμάτια. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε εκείνη την πορεία, την μορφή, εκείνη την περίοδο κατεβαίναμε με κοινό μπλοκ μαζί με την ανοιχτή συνέλευση εργαζομένων ανέργων, το οποίο είχε και περιφρούς τα λοιπά. Η περιφρούση του μπλοκ, που ήταν αρκετά μέρη του Στοκιού, βρέθηκε σε τρεις εμπλοκές του Τσουμπάτσου. Δηλαδή σε τρία σημεία της πορείας, αναγκαστήκαμε ας πούμε να έχουμε σε αντιπαράθεση με την Γαμάτα. Και τελειώνοντας κλεινάμε στο στέκι ας πούμε και τα λοιπά, έχει γίνει όλο αυτό και μας βρίσκει ευχαρισμένος. Δεν είναι καθόλου τεχνητό να ορίσεις τα όρια μεταξύ αυτών των δύο μορφών βίας που βάζουμε, που για μένα δεν είναι ακριβώς η αμυντική βία, η βία που επικαλούμαστε, αλλά είναι αυτό ας πούμε που θα έλεγε ο Μαρατέστα, παιδί μου, η ελάχιστη απαραίτητη βία για την αυτοάμυνα του κινήματος και η βία εκείνη ας πούμε, που δηλώνει ας πούμε, την άνεση της κοινωνίας να υπακούσει στην εξουσία. Είναι η μορφή βίας που νομίζω ας πούμε, αποδεχόμαστε σαν την πολιτική βία που μυθικά αρμόζει ο συντηματικό κίνημα να έχει τεχνικό πλεονέκτημα απέναντι στην εξουσία. Και από την άλλη μεριά είναι η βία ως ο σκοπός. Η βία, ρε παιδί μου, η οποία θεωρεί ότι από μόνη της, επειδή ακριβώς είναι βία, ας πούμε, είναι και επαναστατική. Τώρα, ας πούμε, πρόσφατα με το γεγονός που είναι στο φετινό Πολυτεχνείο με τη φωτοβολίδα, ρε παιδί μου, ξαναδιάβαζα αυτή τη φράση του Νίτσε που λέει ότι όταν πολεμάς το τέρας, και όσο το πολεμάς, υπάρχει ο κίνδυνος να του μοιάσεις και να γίνεις ένα με αυτό. Ακριβώς αυτό θέλαμε να αποφύγουμε. Η άποψή μου είναι ότι παρόλο ας πούμε, που ήρθαμε σε σύγκρουση με κάποια κομμάτια του αρχικού χώρου, αλλά πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι και με αυτόν τον Μαρφίν και με άλλα μεταγενέστερα επεισόδια, άνοιξε αυτόν τον αρχικό χώρο και ευτυχώς και άλλες συλλογικότητες, πιο ας πούμε κλασικά αναρχικές από εμάς, πήραν θέση παρόμοιες με τη δικιά μας. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό ζήτημα που προσπαθεί να ταμπούρει, παιδί μου, ότι δεν κάνουμε κριτική. Όπως υπάρχει λογική ότι καταδικάζω τη βία από όπου και προέρχεται. Μπαίνει το ταμπού, ας πούμε, ότι αποδέχομαι τη βία, αν προέρχεται το δικό μας χώρο. Για μένα δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι καλά κάνουμε με αυτές τις θέσεις, γιατί ακριβώς άνοιξαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα και άποψή μου ότι ήμασταν πιο αναρχικοί από τους αρχικούς με βάση τα κλασικά κείμενα. Να το πω έτσι. Δηλαδή, τη θέση που είχε ο κλασικός αναρχισμός απέναντι στη βία, απέναντι στη λογική της πρωτοπορίας ή απέναντι ας πούμε, σε αυτή την αντίληψη ας πούμε, που ξεκινάει με τον μπλανκισμό και ενσωματώνει στον πολιτισμό, που είναι ότι τα μέσα εξυπηρετούν τον σκοπό, ακριβώς προσπαθώντας να δούμε τη συνάφεια μέσω και σκοπών ας πούμε, που βάζουμε ας πούμε, ο κοπό, ότι είναι ο Μαλατέστα και άλλοι κλασικοί αρχηγοί. Γιατί θεωρώ ότι πέρα πραγματικά γίνανε πιο αναρχικοί από του αρχικού. Άλλο. Εμένα εξακολουθεί να με πονάει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και δεν βλέπω εύκολα έτσι να το αντιμετωπίζουμε και να το διαχειριζόμαστε. Πολλό δε μάλλον που πλέον δεν υπάρχει και η συλλογικότητα του αυτόνομου για να πεις ότι κάνεις έτσι και μια αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη ενός κειμένου ή μιας πρωτοβουλίας. Όμως αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έχει ένα νόημα το από ποιους έρχεται η βία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αν η βία έρχεται ως πετυχισμός και ως το καταπληκτικό που επιφυλάσσονται εξάρχεια ή η επέτειος της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου ή η επέτειος του Πολυτεχνείου ή η επέτειος του θανάτου του Μπονέρα. Επέτειο. Έτσι. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στην κανονικότητα και στο χαζοχαρούμενό τους, εγώ πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να τους θεωρήσω ούτε συντρόφους μου, ούτε να έχουν εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή η λογική του, εντάξει, παρεκτραπήκαν, είναι καλά παιδιά όμως, γιατί την παίζουν με τους μπάτσους μαζί μας στα οδοφράγματα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ο εκχυδαϊσμός αυτό που λέμε κινηματική βία ή αντιβία ακόμα καλύτερα και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία και δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, δεν έχει κανένα κοινωνικό, όχι κινηματικό, δεν έχει κανένα κοινωνικό πρόσημο. Είναι άλλη βία όταν, ας πούμε, υπερασπίζεσαι το κατελημένο εργοστάσιο που έρχονται να σου πάρουν τα μηχανήματα τα αφεντικά. Είναι άλλη βία που στείλεις στην κερατέα γιατί θα σου καταστρέψουν τη ζωή, οπότε είναι η μαμά με το παιδάκι. Είναι άλλη η αντιβία που ασκεί η γιαγιά στη Χαλκιδική και είναι άλλου είδους βία και για μένα είναι παραβατική και χωρίς κανέναν πολιτικό προσδιορισμό. Η βία, ας πούμε, του είναι Παρασκευή, θα την πέσουμε από το πάρκο Ναβαρίνου, θα γαμίσουμε το πάρκο, αλλά δεν έχει σημασία, παράπλευρη απώλεια, ή θα βάλουμε στο στενάκι της Μπουμπουλίνας, λέω περιστατικά τώρα, έτσι, με Καλάσνικοφ. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να περνάει και κανένας ξόφαλος, αλλά έχουμε ταξικό πόλεμο εδώ, έχουμε πόλεμο εδώ. Είναι η Παρασκευή βράδυ, ας πρόσεχε, το ξέρεις. Ναι, εκείνο δεν ήταν Παρασκευή βράδυ. Θέλω να πω ότι με το πέρασμα των χρόνων, παιδιά, αυτά τα ουσιαστικά μισάνθρωπα χαρακτηριστικά που μπορεί να κρύβει μια πράξη η οποία έχει ως προϋπόθεση το παραβιάζω το σώμα και τη βούληση του άλλου και οι παραβιάσεις δεν είναι όλες ίδιες. Έχουν ποιότητες οι παραβιάσεις και έχουν και φυσικά σώματα απέναντι στα οποία απευθύνονται. Αυτό το πράγμα το δεν με νοιάζει πια με τι μέσο παραβιάζω, ποιον παραβιάζω και σε ποιο βαθμό παραβιάζω το σώμα του ή τη βούλησή του, είναι ένα πράγμα κατά την άποψή μου που οδηγεί στον πάτο. Και σε αυτό τον πάτο χρειάζονται πάρα πολύ για να ανακόψουν τη διαδρομή. Και η πλάκα είναι ότι πριν τη Μαρφή, με έναν τρόπο περιμέναμε, δηλαδή είχαν γίνει κι άλλες απεργίες, είχαν πάει να κάψουν Γρηγόρη, αν δεν απατώμε, ή Έβερε, όχι, Γρηγόρη, κάπου στο Σύνταγμα, μπήκανε σύντροφοι μπροστά και κρατήσανε ανοιχτά τα ρολά για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστήρες ή εργαζόμενοι μέσα, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάς για την απεργοσπαστία όταν δεν έχεις δουλέψει μία εργατόρα, μία. Όταν δεν έχεις βιώσει μία φορά τη συνθήκη που λέγεται εκβιασμός της μισθωτής εργασίας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι, okay, άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου. Και τελικά, ας πούμε, στη Μαρφή. Εντάξει, τώρα μιλάμε και με μια φόρτιση. Και τελικά μιλάμε με μια φόρτιση. Ναι, τα οποία όμως επαναλαμβάνονται. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε από εμάς. Ναι, τα οποία όμως επαναλαμβάνονται. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάει, ας πούμε, το σύνολο σχεδόν της αναρχίας για τις ευθύνες του Βιεννόπουλου που είχε κλειδώσει σαν τα ποντίκια τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να δούμε με τι δικαίωμα, ρε φίλε, πετάς. Δεν σκέφτεσαι ότι είναι κακό αφεντικό. Δεν σκέφτεσαι ότι είναι κακό αφεντικό και δεν έχει μέτρα προστασίας και πυρασφάλεια στο κτίριό του. Αφού είσαι ενάντια στα αφεντικά. Δεν σου περνάει το μυαλό ότι αυτό το κακό αφεντικό δεν γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τη ζωή των ανθρώπων και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρηση. Αυτό είναι ένα θέμα εκμής μεγάλης μορφής. Καλά, αυτό εννοείται και θα είναι. Και θα είναι. Έχει στοιχειώσει ένα ολόκληρο. Πάντω, είπε μερικά παραδείγματα και επειδή μου πούμε την κερατέα, είπε του αγώνε πάνω στη Χαλκιδική, που αναφέρουν τα 1698 που ήταν, ας πούμε, για τα πρώτα, ή που το Δεκέμβρη του 8 ή τις μεγάλες απεργίες του 10, τις διαδηλώσεις του 10. Οπότε δεν είχαμε ποτέ θέμα, ρε παιδί μου, μία βία που ξεπερνάει το συμβολικό επίπεδο του μποξίματος με τους μπάτσους και παίρνει, ας πούμε, πιο αραιά χαρακτηριστικά. Αρκεί αυτή να είναι εκείνη τη στιγμή που οικειοποιείται, ακόμα και συναισθηματικά, αν όχι, ας πούμε, πρακτικά, από μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Και ας πούμε, στην Κερατέα να είχες πολύ σκληρές συγκρούσεις. Όμως δεν τις κάνει και μπορεί να βγαίνουν μπροστά σου κάποιοι νεολαίοι πιο πολύ κτλ. Αυτό το πράγμα, παιδί μου, είχε την συναισθηματική τουλάχιστον εμπλοκή και την πρακτική, πιστεύω, σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη τη κοινωνία. Το ίδιο μπορεί να το δείξουμε στα εξεταστικά μια μερίδα των εργαζομένων. Το ίδιο, ας πούμε, συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το 2003. Θέλω να πω ότι προφανώς και μπορεί να έχει και να επιλέξει πολύ συγκρουσιακές μορφές. Σημασία αυτό το πράγμα, παιδί μου, κατά πόσο δεν μπαίνει με όρους και λογικές, ας πούμε, στενές πρωτοπορίες ευτυχισμού.
ότι επειδή ακριβώς κάνω βία, αυτό πράγμα και επαναστατικό αυτόματο. Και επαγγελματισμού επίσης, έτσι. Δηλαδή, επαγγελματίας. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, όπως εγώ, υπέρβαρη, δεν τρέχω γρήγορα, δέμεδε, αποκλείομαι. Οπότε αυτό το πράγμα μεταφράζεται σε μια εσωτερική ιεραρχία και σε ένα μιλιταρισμό, ο οποίος θα φύγει από την πορεία και θα έρθει στη συνέλευση. Και αν είμαι γυναίκα υπέρβαρη μιας κάποιας ηλικίας, σιγά μην ακουστεί η φωνή μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σιγά μην ενσωματωθεί η άποψή μου, ας πούμε, στο καταληκτικό κείμενο. Δηλαδή, τίγκα στη ματσίλα, τίγκα στην ιεραρχία, τίγκα στην πρωτοπορία και τίγκα στο επαγγελματικό. Το know-how. Ένα know-how το οποίο δεν είναι το know-how το μαθαίνω, ας πούμε. Δηλαδή, η τεχνογνωσία εδώ είναι μία τεχνογνωσία που αρχίζει και τελειώνει, ας πούμε, στα εγχειρίδια Παρασκευής. Έτσι, δεν πηγαίνει καν στις πρώτες βοήθειες. Έτσι, δεν φτάνουμε στις πρώτες βοήθειες. Διότι συνήθως στις πρώτες βοήθειες θα τις χρειαστούν οι μπάτσοι, οπότε θα τους τις δώσει το κράτος. Έλα μου που μερικές φορές στις πρώτες βοήθειες τις χρειάζονται κοινοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι. Θα γυρίσω εδώ λίγα χρόνια πίσω από αυτά που λέγαμε, σχέση με αρφήν και τα λοιπά. Και θέλω να μου πείτε τι σηματοδότησε ο Δεκέμβρης του 8 για το ΣΤΕΚ και σχέση με τις ομάδες, τις πολιτικές συνέργειες και όπως πήγαν τα πράγματα, γιατί είναι κομβικό σημείο γενικά ο Δεκέμβρης. Με μία λέξη, εγώ θα το πω διάχυση. Απλωθήκαμε. Σχεδόν δεν κάναμε συνέλευση εκείνη την περίοδο. Μοιραστήκαμε σε παρέες μικρές, οι οποίες ακολουθούσαν τα γεγονότα κατά βούληση. Δηλαδή, άλλοι πηγαίναν, ας πούμε, στις συνελεύσεις νομικής, άλλοι πηγαίναν στην Πάντιο. Βρισκόμασταν όλοι στο δρόμο. Στην ΑΣΟΕ, στην Πάντιο, είπα, σβήστε αυτό, κάτι. Αυτά τα δύο πάντα είναι το ένα, δύο, τρίτο στο μυαλό. Λοιπόν, στην ΑΣΟΕ, ναι. Όλοι όμως, με κάποιο τρόπο, μπήκανε πολύ ενεργά. Σε κάθε μεριά, σε κάθε συνέλευση και κάθε πρωτοβουλία. Και βρισκόμασταν πιο ωραία από την τακτική μας συνέλευση. Έκτακτα. Στον δρόμο. Ερχόταν όμως, αλλά και στον δρόμο, αλλά ερχόταν πίσω όλο αυτό το σώμα της εμπειρίας. Και πολύ διαφορετικές απόψεις για το τι γινόταν και τα λοιπά. Όπως είχε αυτό το πολύχρωμο και πλουταριστικό Δεκέμβρης. Και ενώ ταυτόχρονα ήμασταν τόσο διατυχημένοι σε διάφορα πράγματα, υπήρχε και αυτή η αίσθηση, ας πούμε, της αλληλεγγύης μεταξύ μας, το ότι ερχόμασταν εδώ πέρα για να κουμπίσει ο ένας στον άλλον εκείνη την περίοδο. Ξέρετε ότι ο λογαριασμός θα φαγαλώ στο κινητό για να σας ψάχνω, να βεβαιώνω ότι είστε καλά. Και αυτό, ναι, πάντα αυτό το είχαμε πάντα. Δηλαδή, όταν καταλάβαμε σε πορεία, δεν υπήρχε περίπτωση να λείψει κάποιος χωρίς να το ψάξουμε. Και για το αυτόνομο, σαν αυτόνομο, μετά, ας πούμε, με τις διάφορες ομάδες. Εμείς εκείνη την περίοδο πραγματικά δεν συνταχθήκαμε με κανέναν. Γιατί ο καθένας ακολούθησε. Και κάποια στιγμή, νομίζω ότι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε, είπαμε ότι εμείς πήγαμε εκεί, εμείς είσαι εδώ και τα λοιπά. Το συμπέρασμα ήταν ωραία. Ας πάμε όλοι ο καθένας εκεί που θεωρεί ότι ταιριάζει καλύτερα, γιατί αυτό είναι και λειτουργικό και για το στέκι. Δηλαδή, συλλέγουμε εμπειρία από οτιδήποτε γίνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Κάναμε κανένα δύο συνελεύσεις, είχαμε βγάλει και κείμενο, είχαμε πάρει, ας πούμε, έτσι, θέση, αλλά αυτονόητα. Αλλά νομίζω ότι η λέξη εμένα που μου έρχεται για το πώς περιφρήκαμε την περίοδο ήταν η διάχυση. Στην περίοδο που ήταν τα γεγονότα, τα ρέοντα, τα τρέχοντα. Μετά είναι συνεχεία, έχουμε μία. Ναι, το μετά αυτό είναι. Άλλη τέτοια, ναι. Αυτό όμως που, να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που πολύ σωστά είπε ο Σταύρος στη διάχυση, και ότι ήταν προνομιακό το γεγονός που ξέραμε τι γίνεται σε κάθε γωνία και σε κάθε συνέλευση,
και μετά το συζητάγαμε. Είχαμε δηλαδή την πολυτέλεια μιας εποπτείας των πραγμάτων που συμβαίνουν και μιας συζήτησης στο εσωτερικό μας για να δούμε αύριο πού, με ποιους και τι. Υπήρξε σε εκείνη τη φάση και ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο πράγμα στο εσωτερικό μας, έτσι που συσφίχτηκαν οι δεσμοί κλπ. Και το γεγονός επίσης ότι βρήκαμε όλες τη θέση μας. Εγώ, ας πούμε, είχα σταματήσει να κατεβαίνω σε πορείες και είχα σταματήσει να κατεβαίνω σε πορείες γιατί πολύ απλά ήμουν περισσότερο πρόβλημα παρά μάχημη. Έπρεπε δηλαδή κάποιος να με έχει στο νου του και να με μαζεύει και να με φυγαδεύει παρά, ας πούμε, ότι θα είμαι και θα κάνω περιφρούρηση. Όταν ανεπαρκείς, δεν ξέρω εγώ τι. Ωστόσο, εκείνες τις μέρες εμένα η συνέλευση μου βρήκε τη θέση μου. Να είμαι ένα άτυπο κέντρο, ας πούμε, αυτό, να τους ψάχνω όλους. Να κρατάω το στέκι ανοιχτό, άσχετα αν είχε απ' έξω 10 δημιουργίες, να κρατάω το στέκι ανοιχτό και να τους περιμένω να έρθουν και να ανεφοδιάζω, ας πούμε, το φαρμακείο. Όχι τον κόσμο του στέκιου, τους πάντες, έτσι, τους πάντες. Και αυτό το πράγμα δεν υποτιμήθηκε ποτέ από κανένα σύντροφο και από καμία συντρόφισσα στη συνέλευση. Και το γεγονός ότι δεν ήμουν μπροστά στις συγκρούσεις δεν μου αφαιρούσε το λόγο να μιλάω για αυτές, ακούγοντας τους υπόλοιπους. Για μένα αυτό ήταν μια καταπληκτική συγκροτητική διαδικασία. Ήταν ένα πράγμα που λέει ότι σταματάω να ντρέπομαι για αυτό που είμαι και βλέπω τι μπορώ να προσφέρω σαν αυτό που είμαι. Και τελικά νομίζω ότι αποφασίσατε ότι όταν θα κάνουμε την επανάσταση είμαι στην επιμελητία. Έτσι. Συντονισμό, παύλα, επιμελητία, δεν θα είμαι μπροστά στα δοφράγματα, αλλά θα τους τρέφω και θα τους γιατροπορέω. Αυτό ήταν καταπληκτικό, γιατί εκείνες τις ημέρες, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε μετά, στήθηκε πάρα πολύ και ο ηρωισμός της σύγκρουσης, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι που συγκρούνται έχουν από πίσω την ανάγκη μιας υποστήριξης, όχι μόνο σε υλικό, αλλά και σε νοητικό επίπεδο, γιατί αυτός που είναι λίγο απ' έξω βλέπει κάπως και πιο ψύχρεμα, ας πούμε, και πιο καθαρά τα πράγματα. Και πιο συνολική εικόνα. Και έχει μια πιο συνολική εικόνα. Και για μένα ήταν καταπληκτικό αυτό το ότι δεν απορρίφθηκα, έπαιξε ένα στοίχημα μέσα μου. Αν θα απορριφθώ από άντρες και γυναίκες συντρόφισσες, γιατί μην φανταστείς ότι οι γυναίκες του στεκιού ήταν λιγότερο μάχημες και ήταν πιο τρελάρες, μπορώ να τους πω, από τους άντρες, έτσι. Σταντάρα. Σταντάρα και πιο τρελάρες. Ακόμα και έτσι. Ακόμα και ίδιες ήταν πιο τρελάρες, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι για μένα αυτό ήταν μία ακόμα κατάκτηση και ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εδώ, συντρόφια και θα το κάνουμε μαζί. Ό,τι μπορεί ο καθένας θα κάνει, αλλά θα το κάνει κοιτάζοντας το διπλανό του. Ακόμα και αν είναι αυτό. Να συμπληρώσω λίγο ότι μια παράλληλη δράση της συλλογικής κουζίνας ήταν οι απεργιακές κουζίνες, οι οποίες τότε μιλήσανε ναι, πάρα πολύ. Μετά, το ναι, κάθε και πορεία κατέληγε εδώ πέρα με φαγητό κτλ. Το βράδυ της 6 Δεκέμβρη, που όσο βρισκόμαστε παιδί μου, που μαθαίνουμε και βρισκόμαστε κάτω στα Εξάρτια, παιδί μου, μετά από διάφορα βρισκόμαστε στο στέκι των μεταναστών, όπου εκεί λίγο παξιμωτικές είναι από τις λίγες παξιμωτικές ενέργειες που έχει γίνει παιδί μου στο εκεί, 5-6 που είμαστε, αποφασίζουν να συνυπογράψουμε σαν αυτόνομο στέκι το κάλεσμα της επόμενης μέρας, της Κυριακής, προς την Γαδά. Αυτή ήταν η πρώτη, ας πούμε, συλλογική ενέργεια που κάνουμε στο Δεκέμβρη. Μετά είναι το δεκαήμερο περίπου, πόσο είναι το πρώτο έντονο συγκρούσεων με παιδί μου κτλ. Που γενικώς είναι αυτή η διάχυση που λέει ο Σταύρος, θα το πέρα να αστερίσκω για λίγο παρακάτω. Και μετά στη δεύτερη φάση του Δεκέμβρη που ξεκινάει μετά το τηλεφωνική απόπειρα ενάντια στην Κούνεβα, το στέλνει πάλι βρίσκεται κάπως στο επίκεντρο των πραγμάτων, επειδή εδώ πέρα συνεδριάζει η πρωτοβουλία αλληλεγγύης στην Κούνεβα, οπότε το στέλνει την Κάρη Κόρνου, εδώ ξεκινάνε διάφορα πράγματα κτλ. Πολλοίς κόσμος, αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτή η διάρχηση και αυτές οι διαφορετικές επιλογές που γίνανε τις μέρες του Δεκέμβρη, ας πούμε, για το πού θα βρεθεί ο καθένας, τι θα κάνει, ας πούμε, αυτά, οι πιο υποομάδες, πιο πολύ παρεΐστικες, τα λοιπά, είχαν μέσα τους και έτσι σε πολιτικές διαφωνίες που μετά από κάποια χρόνια, παιδί μου, εκφραστήκανε με αποχώρηση. Δεν δέραμε τα καλά,
υπήρχαν παιδί μου και βγήκαν στον αφρό και το Δεκέμβρη και το 10 με τις πλατείες. Και μετά, δηλαδή σε μεγάλα συμβουσιακά γεγονότα, η ενότητα ας πούμε, που κατά, αυτή ας πούμε, η προσπάθεια της, της σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και την ύψη μας στο κίνημα, πραγματικά σε μεγάλα γεγονότα, κομβικά, συμβουσιακά ας πούμε, ξεγιασιακά, πάντα έβγαζε στην επιφάνεια τις διαφωνίες. Και εκεί ας πούμε το στέκει σπάνια μπορούσε να σταθεί σύσσωμο και να έχει μια κοινή αντίληψη πώς να δημιουργήσει. Και ας πούμε φαινόταν η αδυναμία του, νομίζω ότι σε αυτά τα γεγονότα φαινόταν τα όρια του, η αδυναμία του, ήταν τα όρια του ας πούμε, τα οποία ας πούμε λειτουργήσαν ας πούμε και σε μια φάση ας πούμε φυγόκεντρη κατά διάφορες περιόδους. Πάντως νομίζω ότι το 8 λειτουργήσαν περισσότερο πολλαριστικά και συνθετικά στο... Ναι, παρά στο αντιπαραθετικά, ας πούμε, ότι, ότι ναι, μπορεί αυτό αργότερα να, τότε να υποβούλωνε τις διαφοροποιήσεις, αλλά δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει τότε και νομίζω σαν εμπειρία ήταν πολύ θετική το πώς το διαχειριστήκαμε τότε. Πώς? Για πες. Λέω, δεν απαντήσαμε. Όχι, απαντήσατε. Πρέπει να θα κρίνω εγώ να απαντήσετε. Να το πείτε εσείς να απαντήσετε. Όχι, απλά η ερώτηση αφορούσε και τις ομάδες, εννοείς τις ομάδες. Τις ομάδες, ναι, που υπήρξαν μέσα που μαζεύτηκαν. Ναι, και δημιουργήθηκαν μετά. Εν μέρει απάντησε ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν. Ότι είπε για κάποιες φυγόκεντρες τάσεις. Εμείς μιλάμε κυρίως όλο αυτό το διάστημα. Μιλάμε για την συλλογικότητα του αυτομουσικού, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Δεν μιλάμε για τις θέσεις και τις τάσεις που έχουν οι ομάδες που ειδικά εκείνο το διάστημα ακόμα είναι τελείως φιλοξενούμενοι στον χώρο. Μιλάμε για την πολιτική συλλογικότητα τη συνέλευση του αυτόνομου στο κοινό. Οπότε γι' αυτά. Λοιπόν, αναφέρεται νομίζω στο κείμενό σας ένα σημείο που έχει να κάνει με τις άτυπες ιεραρχίες, την αναγνωρισιμότητα κτλ. Αναφερθήκατε προφυγώς λίγο πριν, αλλά πιστεύετε ότι τελικά καταφέρατε να το σπάσετε αυτό, τις άτυπες ιεραρχίες, την αναγνωρισιμότητα, και πώς μπορεί να σπάσει τελικά αυτό το πράγμα? Αυτό νομίζω ότι σπάει μαζί με τον καπιταλισμό στο τέλος. Το πώς πολύ μακριά. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, έτσι. Γιατί ο καθένας φεύγοντας από εδώ πέρα και να αντιμετώπως με το έξω από εδώ. Έτσι, που κουβαλάει και αντιμετωπίζει ας πούμε όλη αυτή την ιεραρχία που υπάρχει έξω, όλο αυτό που του καλυπτείται απ' έξω, όσο και αν εδώ πέρα προσπαθούσαμε να πούμε ότι όλοι ίσοι, όλοι το ίδιο δικαίωμα, όλοι ίσες, όπως πάνε και έτσι. Εσύ το χρησιμοποιείς κατ' επιλογή για να μας δείξεις ότι είσαι φεμινιστής. Συνέχισε. Ναι, πείτε κι άλλο. Λοιπόν... Ναι, δεν είναι... Νομίζω ότι τελικά αυτό που κουβαλάμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν κατανικέται τόσο εύκολα. Απλώς είναι ένα... ή δεν κατανοιέται μόνο από μία δομή, μόνο μία προσπάθεια. Θέλει πολλές αιστείες και δικτυωμένες μεταξύ τους αντιμετώπισης, να δημιουργηθεί μια τέτοια κουλτούρα πολύ μαζική, ας πούμε. Πάντως όλοι. Κοίταξε, εγώ θα σου πω. Γιατί έχουν γεράσει. Και τους ουσιαστών έρθει σε έτσι, λοιπόν, εντάξει, προφανώς και επειδή αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο με το εσωτερικό, με την συνέλευση και την αυτοεικόνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν σπάει έτσι εύκολα. Αλλά νομίζω ότι από τη μικρή λόγω ηλικίας, όπως είπα με την κυρία μου, νομίζω ότι εντάξει, επιτεύχθη σε εξαιρετικά αποδεκτικό βαθμό το. Ναι, είναι όντως να μην υπάρχουν άτυπες ιεραρχίες. όχι... Δηλαδή, εγώ από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, που μπήκα στην συνέλευση, δεν διέκρινα καν, ας πούμε, στο διαστητικά ότι
ο Κώστας, ας πούμε, είναι κάπως πιο σημαντικός, πιο κάτι, ξέρω εγώ, ή η αρετή, αν είσαι άλλος, ξέρω εγώ. Και αντίστοιχα, υπήρξε και ενθάρρυνση, άλλο που εγώ ήμουν σούλο και δεν τη χρειάστηκε ιδιαίτερα, του να πας στη συνέλευση σαν να μιλήσεις εσύ, δεν έχει σημασία που είσαι, ξέρω εγώ, λίγο καιρό εδώ πέρα κτλ. Και εσύ πρέπει να μιλήσεις, αλλά θέλω να πάνω. Και νομίζω ότι εντάξει και το οικονομολόγος που δεν είχε έρθει σήμερα πήρε την αντίστοιχη ενθάρρυνση και πλέον έχει μια αυτόνομη υπάρξει. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Για αυτό μέχρι το αυτόνομο. Περισσότερο είναι τα εσωτερικά κάτι μάλλον που καταλάβεις. Καλά με διακόπτεις έτσι, αυτό είναι επίτρεπτο. Συγγνώμη. Δεν είναι ότι υπήρχε μια τυπική εναλλαγή ρόλων όπου τεχνητά διατηρούσε μια ισορροπία, γιατί το έχω ζήσει και αυτό σε άλλες πολιτικές συλλογικότητες, είναι ότι μετά αποκτούσες δικιά σου πολιτική οντότητα και ύπαρξη και έλεγες και με διακόπτεις, ας πούμε. Καλά όχι. Τώρα στηρίζει την πειράχεια, τα καταλαβαίνει. Άγιος, πες. Επάφη είναι το παιδί της... Αφού αυτή με έβαλε. Περισσότερο όμως συντηρείται γιατί έχουμε εμείς κρατήματα ακόμα μέσα μας. Δηλαδή δεν είναι ότι η συλλογικότητα δεν ενθάρρυνε. Εμείς κάνουμε τις αναθέσεις και πολλές φορές βολευόμαστε και μέσα από την προσωπική κατάρτιση που κάνουμε. Βολευόμαστε μέσα από τις αναθέσεις. Κάποιοι άνθρωποι καταθέτουν περισσότερο χρόνο, χώρο, έχουν και με καλύτερη ικανότητα να διαχειρίζουν τα πράγματα και εμείς κάνουμε την ανάθεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σαν συλλογικότητα δεν δινόταν δυνατότητα να και πάντα θεωρώ ότι και σεβόμασταν όλοι. Εγώ, ας πούμε, που μιλάω λιγότερο και μου αρέσει πιο πολύ ο χαβαλές, και όμως θεωρούσα ότι μπορούσα να εκφραστώ, να πω ότι αυτό που ήθελα, να συνυπογράψω, να γράψουμε κείμενα, μου δίνανε πρωτοβουλίες τα παιδιά. Απλά κάποιοι άνθρωποι μέσα από τη συλλογικότητα, επειδή είχαν περισσότερο, μια μεγαλύτερη κατάθεση, γινόταν αυτή η ιεραρχία. Κατάθεση ψυχής, κατάθεση χρόνου, διάθεσης, λιγότερη διάχυση, περισσότερη συγκέντρωση, πολιτικά κριτήρια, μεγαλύτερη... εφάπτωταν με διάφορους πολιτικούς χώρους περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά νομίζω ότι... Δεν υπήρχε όμως διεκδίκηση της ιεραρχίας, αυτό είναι το... Δηλαδή υπήρχε αυτό που είπες, ανάθεση. Εγώ, ας πούμε, που βλέπω για παράδειγμα ότι η Ελίνα το έχει περισσότερο από μένα σε ένα θέμα, διστάζω να μιλήσω, την αφήνω να μιλήσει, να εκπροσωπήσει κτλ. Ας πούμε, χωρίς η ίδια να διεκδικεί ότι εγώ το ξέρω κτλ. Ας πούμε, αυτό δεν υπήρχε. Αλλά δεν εξαλείψαμε το κομμάτι το να μην υπάρχει ανάθεση. Άλλο άλλη. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έβαζε αυτό, όχι πώς έλεγε το θέμα τη ιεραρχία. Απλώς είχε τη συνειδητότητα να το θέτει συνεχώς, δηλαδή να ξέρει ότι υπάρχει και να αναστοχάζεται πάνω σε αυτό χωρίς πραγματικά ποτέ να το λύσει. Και αυτό γιατί, ας πούμε, υπάρχουν κάποια εύκολα κομμάτια δηλαδή, της αλληλεψηφιακής που μπορεί να λύσεις. Υπάρχουν και τα δύσκολα που πραγματικά, ίσως και να έχει λίγο ο Σταύρος λέγοντας, να λύσουμε τον κομμουνισμό. Αυτά είναι καταρχάς, ας πούμε, το πω και η Ελίνα με έναν τρόπο. Επειδή δεν μπορείς να επιλύσεις το θέμα του με πόσο πάθος ή διάθεση ένας άνθρωπος θέλει να κάνει κάτι. Εκεί πέρα μπορεί να δημιουργηθούν διαφορετικές ταχύτητες και πάντα έμπαινε το ερώτημα των διαφορετικών ταχυτήτων με συλλογικότητα. Εγώ πιστεύω ότι πέρα την αρχή, ας πούμε, θυμάμαι ένα καλοκαίρι, ας πούμε, ένα αιτή, πριν κάνω μπει στο αυτόνομο, που το είχα κουβεντιάσει από κανονισμό αυτό το πράγμα. Των διαφορετικών ταχυτήτων. Σε μια άλλη φάση, δεν σε μια άλλη φάση. Για να μην πείτε να βρει σήμερα. Δεν αφορά το σύμπαν. Τι θέλω να πω. Ποιο έχει την ευθύνη τη άτυπη ιεραρχία όταν μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων κάποιο θέλει να έχει μεγαλύτερη ένταση να το τραβήξει πιο πολύ, έχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και κάποιο άλλο έχει μικρότερη διαθεσιμότητα. Ποιος θέλει, αυτός που έχει την πιο πολύ διαθεσιμότητα ή αυτός που έχει την μικρότερη. Μία απάντηση σε αυτό το πράγμα είναι ότι φτιάχνει συλλογικότητες ανθρώπων
που έχουν την ίδια διαθεσιμότητα, τη συνωμοσία των μίσων, να το πω έτσι, με έναν όρο, ας πούμε, που κατά καιρούς χρησιμοποιούμε. Αυτό όμως με την άλλη μεριά είναι μεγάλο πρόβλημα κατά πόσον εκεί πέρα πέσει ένα πολύ κλειστό πράγμα που πέντε άνθρωποι που συμφωνούν μεταξύ του πάνε με τη δικιά του ταχύτητα και γίνονται λίγο αυτιστικοί. Δηλαδή θα πω ότι αυτό πάντα το πράγμα των διαφορετικών ταχυτήτων είναι ταυτόχρονα τροχοπέδι. Δηλαδή αυτοί που θέλουν να πάνε μπροστά να νιώθουν αυτού που είναι πιο χαλαροί, σαν ας πούμε τροχοπέδι, αυτοί που είναι πιο χαλαροί να νιώθουν τους άλλους πόρε. Μου βάζει καθήκοντα, με καπελώνει, μου κάνει, μου ράνει. Ας πούμε, αυτή ας πούμε, η κίνηση, ας πούμε, αυτό το τράβηγμα από μια και από την άλλη μεριά. Ταυτόχρονα όμως ο ένας εμπλουτίζει τον άλλον. Είναι τεράστια δυσκολία να καταφέρεις να βρεις έναν βηματισμό που είναι κρονοποιητικό. Σχεδόν σου έχεις την προσπάθεια να πας προς αυτό το βηματισμό, νομίζω ότι δεν το καταφέρνεις ποτέ. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το άλλο πράγμα είναι ότι προφανώς όντας ως συγκεκριμένα πρόσωπα και το καθένα με την ιστορικότητά του, είναι όσο και αν αποφασίσει ότι στην τάδε συνέλευση θα πηγαίνουμε κυκλικά κάθε εβδομάδα και θα πηγαίνει ας πούμε την μια εβδομάδα ο Σταύρος, την άλλη Ελλήνα, την άλλη ο Τάδε ας πούμε, όταν πάει ο Σταύρος που είναι ας πούμε το ξέρω ως 50 χρόνια ας πούμε σε διάφορες διαδικασίες και με την κουλτούρα που υπάρχει στο κίνημα που είναι αυτή της άντυψης ιεραρχίας, δεν θα πάει να ρωτήσει το Σταύρο ας πούμε παρασκηνιακά για το α ή το β το θέμα. Αυτό ας πούμε πώς το ξεπερνάς, εντάξει, στέλνει στην συνέλευση τους εκπροσώπους που έρχονται και λογοδοτούν πίσω. Το κομμάτι ας πούμε, που είναι τεράστιο κομμάτι της πολιτικής διαδικασίας που γίνεται στους διαδρόμους των ανθρώπων, όχι με την κακινά, γιατί ζυμώσεις δεν γίνονται μόνο μας συνελεύσεις με τις διαδικασίες, γίνονται ας πούμε, και μέσα από τις συναναστροφές των ανθρώπων ας πούμε, και την συνέβρεσή τους. Αυτό πώς μπορεί να το λύσεις, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το λύσεις. Σημασία έχει να το έχεις συνεχώς στο μυαλό σου, να το επεξεργάζεσαι και να το αναστοχάσεις και να προσπαθήσεις να βρεις απαντήσεις. Αλλά μία καθοριστική λύση και μία. Δεν μπορώ να δείξω, αλλά από την άλλη όμως ότι δεν θα είναι ειλικρινές να πούμε ότι λύσαμε το θέμα αυτό και να πούμε ότι κατά καιρούς ήταν και από τα θέματα που ενώ το θέταμε επειδή δεν βρίσκαμε λύση και αυτό δημιούργησε με φυγόκητες τάσεις στη συλλογικότητα παρόλο που πιστεύω ότι αν συμβαίνει αυτούς τους λόγους είμαι σίγουρος ότι θα παραδεχτούν επειδή μου ότι πολύ σπάνια που συνάντησαν συλλογικότητα που το πολέμησε το πράγμα τόσο πολύ. Χωρίς βέβαια να καταφέρουν, σε αυτό ξέρω δεν το καταφέρουν. Μόλις τελειώσει το φόνο σου, λοιπόν, να τα πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η αναγνωρισιμότητα έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι μόνο του πολιτικού, είναι και το κοινωνικό στη μέση. Δηλαδή, κάποιος είναι πιο κοινωνικός, πιο τολμηρός, γυρνάει περισσότερο, και την ώρα που γυρνάει αναγνωρίζεται ως ο τάδε από το αυτόνομο, εκτός των όλων υπολείπων. Επίσης, η αναγνωρισιμότητα έχει να κάνει και με το πώς οι άλλοι σε βλέπουν. Επομένως, πάρα πολλές φορές μπορεί οι άλλοι να βλέπουν ότι το αυτόνομο είναι ο τάδε και το έχω ακούσει αυτό πάρα πολύ, έτσι. Αν όμως ο τάδε δεν έρθει εδώ να το παίξει ως εγώ είμαι το αυτόνομο, πώς το λένε, λετά σε μουά, έτσι, τότε η αναγνωρισιμότητα είναι αναγνωρισιμότητα για τους έξω. Αν δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που είναι αναγνωρίσιμος δεν ασκήσει ενός τύπου βία και επιβολή μέσα στη συλλογικότητα, ώστε ακριβώς επειδή είναι αναγνωρίσιμος η άποψή του να είναι από ψάρα και αυτό να περάσει, πέραν αμφισβητήσεως, τότε είναι ένα πάρα πολύ ανθρώπινο πράγμα. Δηλαδή, αν ας πούμε εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μία φορά την εβδομάδα με αναγνωρίζουν στον α βαθμό, αν πηγαίνω πέντε φορές με αναγνωρίζουν στον πέμπτο βαθμό. Δεν είναι πρόβλημα ούτε του σούπερ μάρκετ ούτε δικό μου το ότι πηγαίνω να ψωνίζω πολλές φορές την εβδομάδα. Μπορεί και να είναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με την σκοπιμότητα. Έτσι. Εδώ μέσα δεν εξαργύρωσε ποτέ κάποιος την αναγνωρισιμότητά του και μπορώ να πω κιόλας, επειδή κατά καιρούς είμαι στην κατηγορία της άτυπης ιεραρχίας, ότι είμαστε μια πολύ ιδιόμορφη συλλογικότητα που όσο είμαστε. Πιο ψηλά είσαι στην άτυπη, ήμασταν, ότι όσο πιο ψηλά ήσουν στην άτυπη ιεραρχία, τόσο περισσότερο, πρέπει να πω κάτι που να μην είναι σεξιστικό, τόσο περισσότερο έτρεχες. Δηλαδή, η άτυπη ιεραρχία σήμαινε ότι θα καθαρίσεις πιο πολύ από τους άλλους
πιο χάλια μέρη, όπως οι τουαλέτες, θα δώσεις, θα δώσεις περισσότερα χρήματα, ας πούμε, στο λογαριασμό του κινητού σου, γιατί θα δεχτείς περισσότερα τηλέφωνα και θα πρέπει να κάνεις περισσότερα τηλέφωνα, θα είσαι περισσότερο χρόνο εδώ και λιγότερο χρόνο αλλού. Δηλαδή, η άτυπη ιεραρχία ήταν ένα πράγμα αντιστρόφως ανάλογο του αυτού που έχουμε μάθει. Α, τι ωραία, εγώ κάθομαι και οι άλλοι. Έριχνες πολύ περισσότερη δουλειά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όχι μόνο δεν το βάλαμε κάτω από το χαλί, αλλά το βγάζαμε και το βγάζαμε και με έναν πολύ συντροφικό και με έναν, νομίζω, πολύ σωστό τρόπο. Σχηματίσαμε δηλαδή μετά από ένα διάστημα ορισμένο την αίσθηση και αυτό το μεταφέραμε και σε πιο νέους συντρόφους, ενώ όχι ηλικιακά αλλά στην ομάδα, π.χ. στην Εύα, ότι ξέρεις κάτι, αν νιώσεις ότι δεν έχεις χώρο, πάρ' τον. Κάνε μου τη μούλη κρέας και πάρ' τον. Πες ένα σκάσε, εδώ πέρα έχουν ακουστεί. Σκάσε πώς θα σκάσε ρε τι. Έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα. Στο Φατουράκι ποτέ, στο Σταύρο ποτέ, διότι ο Σταύρος είχε καταπληκτικές ιδέες και ήταν non-stop και ήταν πολύ δημιουργικός και γελάγαμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα υπήρχε μία αντίληψη που τώρα θέλω να μιλήσω και δεν με ενδιαφέρει πόσα χρόνια είσαι στο αυτόνομο ή πόσο χρόνο είσαι ή πόσα πράγματα ξέρεις. Θα μιλήσω εγώ και θα με ακούσεις. Αυτό το group therapy που λέει ότι μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι και να δώσουμε χώρο στον καινούριο σύντροφο, σημαίνει να περιμένουμε μέχρι τις 12 το βράδυ να μιλήσει. Πρώτον, του παλιακού μια εικόνα του είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, γιατί πρέπει να με μεταχειρίζεσαι με διαφορετικό τρόπο. Και δεύτερον, πάρα πολύ δυσλειτουργικό όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Τουλάχιστον, εγώ βίωσα μια συνθήκη που έλεγε ότι από τη στιγμή που έχεις κάτι να πεις και που μπορεί να το έχω υποψιαστεί από μεταξύ μας κουβέντα πριν τη συνέλευση, θα σε σπρώξω να το πεις τόσο όσο εσύ γουστάρεις να το πεις. Αν δεν το πεις, είναι και αυτό μια πολιτική ευθύνη. Και σιγά σιγά μάθε ότι δεν έχεις μόνο την πολιτική ευθύνη των όσων λες, έχεις και την πολιτική ευθύνη των όσων δεν λες. Και εκεί νομίζω ότι το πράγμα, εν τέλει, έτσι όπως έχει καταλαγιάσει ο αχός, νομίζω ότι αυτό το πράγμα κάπως το πετύχαμε. Αυτό που δεν πετύχαμε ήταν ό,τι υπόθηκε πιο πριν για τους κύκλους εμπλοκής. Δηλαδή, άνθρωποι που ερχόντουσαν, φεύγανε, είχαν πιο περίπλοκες ζωές, πιο πολυεπίπεδες ζωές. Άρχισαν να κάνουν, ας πούμε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Είναι κατά αποκλειστικότητα. Οι άνθρωποι που θέλανε να ψαχτούν αλλού και αλλιώς. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν μια σχεδόν συνομολογημένη τέτοια απόφαση του στυλ να κρατηθούν με νύχια και με δόντια σε αυτό που λέμε πολιτική παρέμβαση. Θέλουν να κρατηθούν με τους δικούς τους όρους, ναι. Θέλουν να κρατηθούν με τη φυσική τους παρουσία μία φορά την εβδομάδα χωρίς να υπολογίσουμε σε αυτούς για συνελεύσεις άλλου τύπου, για εκδηλώσεις κλπ. Οκ, αφήστε χώρο. Εκεί στο αφήστε χώρο, χάθηκε η μπάλα. Έτσι. Και ήτανε, αυτό είναι νομίζω μια δυσεπιλητή αντίφαση. Το πώς μπορείς να κρατήσεις μια ομάδα με τόσους διαφορετικούς κύκλους εμπλοκής την ίδια στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ο πλούτος σου. Την ίδια στιγμή είναι και η αχίλλειος πτέρνα σου. Αυτή η διαφορετική κύκλη εμπλοκής. Τουλάχιστον όμως έμεινε η κουλτούρα που λέει ότι δεν έχει σημασία τι έχεις διαβάσει, δεν έχει σημασία σε πόσο πορείες έχεις κατέβει, πόσο τις έχεις παίξει με τους μπάτσους, δεν έχει σημασία το πόσο χρονών είσαι και το πόσο κοινωνικός είσαι. Αν πιστεύεις ότι εδώ χωράς ως πολιτική παρέμβαση και ως κομμάτι συνδιαμόρφωσης, θα παραμερίσω λίγο εγώ και αν δεν το καταλάβω θα μου δώσει και μια ωραία σπροξιά και θα πάω να κάτσω στην καρεκλίτσα μου, ήσυχη ήσυχη, ακούν τη αμέλητη αγέλαστη και θα σ' ακούσω. Και ένα τελευταίο, καθόλου να μην το υποτιμάς αυτό που το είπες Κώστα ως παράπλευρο τέτοιο,
Πέστε μου σε πόσες συνελεύσεις, όταν πρόκειται να εκπροσωπηθούν σε μεγαλύτερα πράγματα και κάνουν τζις πολιτικά, είναι συνομολογημένη απόφαση της ομάδας ότι πηγαίνουμε δύο. Και δύο, όχι με το κριτήριο ο παλιός και ο νέος, με ένα άλλο κριτήριο, ακόμα πιο ζώικο. Ο πιο θετικά διακείμενος στη διαδικασία και ο λιγότερο θετικά διακείμενος. Εκεί να δείτε μαγιά, να πηγαίνουμε σε συνελεύσεις σε σχέση π.χ. με την αντιμετώπιση της φάσης στην πλατεία και να πηγαίνουμε. Ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι κάτι μπορεί να βγει από αυτό το πράγμα και ότι επιτέλους μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, και άλλος ένας άνθρωπος πιο δύσπιστος και πιο επιφυλακτικός, για να γυρνάνε και να φέρνουν στη συνέλευση την αισιόδοξη και την απεσιόδοξη, τη θετική και την αρνητική ματιά. Και αυτό να γίνεται κτήμα της ομάδας, η εμπειρία. Δεν στέλναμε κάποιον στο negative για να γυρίσει και να μας πει, παιδιά, μαζεύτε τα, φύγαμε. Ούτε στέλναμε κάποιον στο τόσο positive που λέγαμε, που να γυρνάει και να λέει, εδώ είμαστε, παιδιά, τελειώνουμε με όλα τα υπόλοιπα και ασχολούμαστε με αυτό. Κάναμε? Όχι. Δεν νομίζω ότι το κάνει αυτό το πράγμα μια ομάδα που δεν έχει αποφασίσει να τα διαχειριστεί ελευθεριακά αυτά τα πράγματα. Πάντως, εγώ συμφωνώ απόλυτα με την αρτή. Να προσθέσω λίγο στις περιβολές που είπε πριν ο Κώστας, ότι είναι άλλο πράγμα διαφορετικές ταχύτητες και άλλο πράγμα η αντικληρωχία. Δηλαδή, έλεος κάπου με την αυτοκριτική σε μερικά ζητήματα. Εντάξει. Καλά, έτσι. Θα σου φέρω μια δικιά μου. Δεν υπάρχει το ένα, επειδή μου καθαρό... Δεν το είπα για να απαντήσεις. Εγώ πάντως αβιαστώ για να απαντήσω στην αρετή λίγο σε αυτό που είπε. Ότι αυτή η ενασχόληση των μελών με άλλα πράγματα που αποδυνάμωσε το στέκι, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν ο... Δεν είπα αυτό όμως. Δεν είπα ότι αποδυνάμωσε το στέκι. Είπα ότι ήταν απόφαση του στεκιού να σεβαστεί. Ναι. Όχι. Είπα κάτι άλλο. Όχι οι πολλαπλές επιλογές που έκαναν οι άνθρωποι. Ο τρόπος που το διαχειριστήκαμε τελικά μας έφερε ένα βήμα. Δεν ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος. Ένα βήμα πιο κοντά. Γιατί δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε σε ανθρώπινο. Να το περάσουμε, δηλαδή, σε ανθρώπινο επίπεδο. Εγώ ήμουν από αυτούς που φύγανε κάποια στιγμή. Και εγώ συγκεκριμένα έφυγα το 2011 καταρχήν για προσωπικούς λόγους. Λόγω του ότι μετακόμισα, ότι δημιούργησε οικογένεια, δεν είχα το χρόνο και ταυτόχρονα γιατί πάντα αναφερόμενος στο κομμάτι της αριστεράς κτλ. Ακολούθησα όλη αυτή την τραγική πορεία του αριστερού κομματιού, τόσο να μην επεκταθούμε. Θεωρώ το οποίο. Το συνδέω και με την πλατεία Συντάγματος και με το τι συμπεράσματα έβγαλα εγώ προσωπικά από εκεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εγώ που κρατάω είναι ακριβώς αυτό, ότι το στέκι ήταν σαν συλλογικότητα προτρέπαμε όλοι όλους να ασχοληθούν και με πράγματα έξω το στέκι και να φέρουν και πράγματα μέσα στο στέκι. Εγώ τα πιο ωραία μου χρόνια ήταν αυτά, ας πούμε, που ήμουν και σε συνελεύσεις, ψηφίζεις, αυτό. Και θυμάμαι και συντρόφους να είναι αριστερά, δεξιά κτλ. Και να μην μπορούμε να βρεθούμε, ας πούμε, μέναμε σε δύο σπίτια διπλανά, ας πούμε, και τελικά να βρισκόμαστε μια φορά την ομάδα στο στέκι και να λέμε ότι τι έγινε αυτή την ομάδα και να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, αυτή η ζήμωση, έτσι. Και μεταφέραμε την εμπειρία και από το στέκι και όπου αλλού συμμετείχαμε στο. Και αυτό είναι μεγάλος πλούτος, πιστεύω. Και στο κάπου τέθηκε αν αποτύχαμε με αυτό και τα λοιπά. Ναι, εν τέλει αποτύχαμε, ο καπιταλισμός σε συνεχίζει και υπάρχει, δεν μπορούμε να κρύψει. Αλλά είπα, αλλά άκουσες. Ναι, δεν πειράζει, άσε να πω εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, εγώ που έχω μια πιο ρομαντική παρακαταθήκη, θα έλεγα ότι όχι, πετύχαμε γιατί όταν βρεθούν κάποιοι που θα ανατρέψουν τον καπιταλισμό, κάπου στη διαδικασία αυτή τη εξέλιξη, άμα στείλουμε σε ένα χαλικάκι, ας πούμε, στην πορεία αυτή τη διαλεκτική σκέψη. Θέλω να πω κάποιο άλλο κάτι. Λοιπόν, κάτι, ω προ τα άλλο, να μιλήσω στην πολύ πολύ αρχή τη συζήτηση, δηλαδή στο 98. Έχω τη μέση, δεν είναι το πέντε και οι συντρόφοι και σύντροφοι που είχαμε φύγει τότε από το ΡΕΓΑ και μπήκαμε στο
που συνδημιουργήσαμε. Αλλά νομίζω ότι ένα πράγμα που έχω καταλάβει το κουβαλάει από το τότε, σαν αντίληψη, που ήταν πολύ ειδικό και για την αριστερά και ακόμα για τη συγκεκριμένη οργάνωση και γενικότερα, ήταν αυτή η αντίληψη που εγώ προσπαθώ να την περιγράψω, έλεγα παιδί μου, ότι δεν είναι, ότι ο κάθε σύντροφος είναι το κόμμα στο χώρο του, με την λογική ότι δεν χρειάζεται το κόμμα να φτιάξει φοιτητική γραμμή για τα ΤΕΙ της Λαμίας, για την γειτονιά του Γκίζη, για το τάδε εργατικό σωματείο, αρκεί να μπορεί να εξοπλίσει τον κάθε σύντροφο με τα κατάλληλα πολιτικά εργαλεία, ώστε αυτός να παράξει την πολιτική του γραμμή στον χώρο που βρίσκεται. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή η κουλτούρα, με τη λογική ότι η συζήτηση η πολιτική με συνέλευση του αυτόνομου βοηθούσε τους συντρόφους που παρεμβαίνανε σε κάποιους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και μέτωπα, να έχουν πολιτική αντίληψη και άποψη και πολιτικά εργαλεία. Δηλαδή, χωρίς να βγάζουν γραμμή εδώ πέρα για το τι θα κάνει ο Σταύρος στην Λαϊκή Συνέλευση του Γκίζερ, παιδί μου, ότι παρακολουθούσε τη συνέλευση του Στεκιού και του παιδιού, σαν τα πράγματα, τον εξόπλισε με εργαλεία ή αυτό πραγματίστηκα εμένα, ας πούμε, στους συμπολυπάλληλους ή όπου παρέμενα, αντίστοιχα με την αρετή κτλ. Δηλαδή, αυτό πράγμα, το σημαντικό δεν είναι να φτιάξει πολιτικές γραμμές και τι θα πάει να πει ο άλλος κάπου, να εξοπλιστεί με πολιτικά εργαλεία και με πολιτικές αντιλήψεις και θέσεις που να μπορεί μετά να πάει να τις βάλει στον κοινωνικό χώρο, ας πούμε, που ασχολείται. Αυτό όμως δεν είναι μια κουλτούρα που είχε αυτό που περιγράφει ο Δημήτρης. Ναι. Και στην κουβαλάς μου ζωή αρκετά σε διάφορα πράγματα που κάνεις. Όλοι μας νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα. Και από πέρα μπορεί να μην υπάρχει και το αυτόνομο στα εκεί, αλλά όσοι περάσαν από εδώ πέρα υπάρχουν κάπου αλλού. Μέσα τελικά από όλες αυτές τις αλλαγές, αποχωρήσεις μελών, προσχωρήσεις μελών, άνθρωποι έφευγαν, έρχονταν κτλ. Κατάφερε το αυτόνομο να έχει ένα σαφές πολιτικό στίγμα, ή δεν τα κατάφερε τελικά. Αυτό, γιατί κατάλαβα ότι κάποια στιγμή θέλατε να έχετε ένα πολιτικό στίγμα. Σαφές όμως, φαντάζομαι. Βέβαια. Η απάντηση δικιά μου είναι ευτυχώς όχι. Δηλαδή, το πολιτικό στίγμα δεν μπορεί να μείνει σταθερό. Δηλαδή, αν πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες, ας πούμε, της εποχής. Οι αξίες είναι που είναι σταθερές και οι αρχές. Το στίγμα δημιουργεί δογματισμό, νομίζω. Και αν κάτι δεν είχε το αυτόνομο στέκει, ήταν ο δογματισμός. Άρα υπήρχε σαφές πολιτικό στίγμα κατά περίοδους. Ναι. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι περιγράφουμε και αυτό, σε αυτό, ότι εκείνη την περίοδο μετά και φύγαμε από εδώ, την άλλη από εκεί, ας μιλήσουν οι παλιοί. Όχι, αυτή η μεγαλύτερη, η γυραιότερη. Όχι, προσέξτε λίγο τη γλώσσα. Σαφές πολιτικό στίγμα δεν σημαίνει αιώνιο και αμετάβλητο. Ναι. Σημαίνει σαφές α και β πολιτικό. Λοιπόν, πάντα είχαμε και σαφές και πολιτικό στίγμα. Σε κάθε περίοδο. Μεταβαλλόμενο, γιατί δεν λειτουργήσαμε ποτέ σε συνθήκες εργαστηρίου. Ήμασταν πάντα σε αλληλεπίδραση με τα πράγματα που συνέβαιναν έξω. Και μαθαίναμε κιόλας από αυτά. Και μαθαίναμε από αυτά. Γιατί κιόλας περάσαμε λαμπρές στιγμές που ο καθένας κάπου ήτανε. Εγώ ήμουν στο σωματείο μου, ας πούμε. Ο άλλος ήτανε στη γειτονιά του. Ο τρίτος ήτανε στο πανεπιστημίο του. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα η δογματίλα ενός στίγματος που το κουβαλάς αιώνια, αμετάβλητο και σε καμία διαλεκτική με το κοινωνικό γίγνεσθε και είναι άλλο πράγμα το έχω ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Οι άλλοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν ενδεχομένως επειδή δεν θέλουν να το καταλάβουν ή επειδή δεν βολεύει τις ιδεολογικές τους αγγυλώσεις και τις προκαταλήψεις τους. Και επίσης ήταν πολιτικό-πολιτικότατο. Πολιτικά το ξεκινήσαμε, ας πούμε, πολιτικά το λήξαμε. Πόσες ομάδες έχουν λήξει, έχουν σφίριξει τη λήξη με δημόσια εκδήλωση, στην οποία ζήτημα το ποιοι πατήσαμε. Δεν έχει καμία σημασία. Αλλά σαφές πολιτικό στίγμα είχαμε. Μεταβαλλόμενο, ναι. Και ακριβώς επειδή είχαμε σαφές πολιτικό στίγμα σε συναλλαγή με το απ' έξω, καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι τραγουδάμε κάτι που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άλλοι άνθρωποι. Το τραγουδάμε φάλτσα, χρησιμοποιούμε λάθος μελωδία, λάθος κλίμακα, μιλάμε σε άλλη γλώσσα.
άλλαξε πολύ ο καιρός και δεν μπορέσαμε να μεταβληθούμε. Εκεί λήξει. Θα σας πω το Σταύρο σε ποιο πράγμα. Ότι όταν πηγαίναμε σε συγκεκριμένα ζητήματα να αποσαφηνίσουμε πιο πολύ το πολιτικό μας θέμα, να φτιάξουμε θέσεις, παιδί μου, και να βάλουμε και πολιτικό προσανατολισμό. Όσο δυστυχίζει μια ομάδα των 10 ανθρώπων, επειδή δεν έχει μια πολιτική στρατηγική, έτσι, γιατί έχουμε και εικόνα των μεγεθών. Έτσι, λοιπόν, στο πάνω των 10, άντε στην καλή περίπτωση να είχαμε φτάσει και τα 8 άτομα κάποια του συνέδρου, τότε παραπάνω νομίζω. Λοιπόν, πάντα εκεί πέρα τα νερά θολώνανε. Και δεν βγαίνουν διαφωνίες και διαφορετικές πολιτικές πολύ γρήγορα στην επιφάνεια και φοβόμαστε να το καταθέσουμε και γενικά δεν το καταφέραμε. Και την εκτίμησή μου. Αυτό όμως που σίγουρα καταφέραμε και θεωρώ ότι βάλει το πιο σημαντικό σαν παρακαταθή, κύριε παιδί μου, κάποια στιγμή, είναι ότι το αυτόνομο είχε σίγουρα συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν είχε σαφέ πολιτικό στίγμα και κατά πόσο αν είχε το επικοινωνούσε και οι άλλοι καταλαβαίνανε, ήταν απ' έξω. Αυτό όμως που σίγουρα καταλάβαινε όλος ο χώρος, από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι τη βαθιά αναρχία, είναι ότι αυτός ο χώρος είχε κουλτούρα. Και ακριβώς αυτή του η κουλτούρα ήταν και ο λόγος επιλογής συλλογικοτήτων να φιλοξενηθούν στον χώρο και όσες μήνες μετά να ανασυγκροτήσουν το πέρασμα. Δεν μας επιλέξαν ακριβώς κυρίως το πολιτικό μας στίγμα, νομίζω, αλλά την πολιτική μας κουλτούρα πριν. Το οποίο για μένα είναι σημαντικό πράγμα, δεν είναι μιλητέο. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω κάθε οριζόντια με το δεν είχαμε. Θα συμφωνήσω με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ότι είχαμε ακριβώς σαν απόρρια της πολιτικής μας κουλτούρας ένα στίγμα το οποίο ισορροπούσε ανάμεσα στη συντροφικότητα και την αποδοχή της συνδιαμορφούμενης άποψης και στην δυνατότητα κάποιων ανθρώπων να διαφωνούν με αυτήν την άποψη και να κάνουν τη δικιά τους προσθήκη, το δικό τους αστεράκι. Έχουμε βγάλει κείμενα ως σύντροφοι-συντρόφισσες. Σε κείμενά μας έχουν αποτυπωθεί οι εσωτερικές μας διαφωνίες. Ακόμα και σε συνελεύσεις έχουμε φρικάρει τον κόσμο λέγοντας «Εγώ λέω αυτό, αλλά ο άλλος που θα μιλήσει θα πει κάτι άλλο, αλλά αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι, μπορούν να συνδεθούν αν το σώμα το υπόλοιπο επιλέξει». Δηλαδή, δεν ήμασταν ασαφείς. Ήτανε η ικανότητά μας αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουμε λήψη από τη μια μεριά, ακριβώς επειδή δίναμε πολύ βάρος στο να εκφραστούν όλες οι απόψεις και επειδή από την άλλη μεριά ο καιρός άλλαζε, έτρεχε και επικρατούσε η αποτελεσματικότητα και η απόφαση έναντι της διαδικασίας. Και επειδή κάποια στιγμή αναμετρηθήκαμε με πράγματα δυσθεώρητα, που όντως δεν αναλογούσαν σε 10 ανθρώπους, αναλογούσαν, δεν ξέρω εγώ, σε κάποιες εκατοντάδες. Εγώ νομίζω ότι μπερδέψαμε μόνο τους ασφαλίτες, το κράτος και τους κακόπιστους. Δεν νομίζω ότι μπερδέψαμε τους ανθρώπους με τους οποίους κληθήκαμε να καταθέσουμε την άποψη που είχαμε. Και αν τους μπερδέψαμε, είπανε ότι μπερδεύτηκαν. Από πίσω έχω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στο μυαλό μου τώρα. Και ίσως μιλάω λίγο συμβηλικά. Αλλά ας πούμε, όταν πήγαμε και είπαμε ότι παιδιά, μέχρι εκεί φτάνουμε, βλέπουμε ότι δεν χωράμε σε αυτό το πράγμα που πάτε να κάνετε. Καλή τύχη με αυτό που κάνετε. Εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Δεν μπερδεύτηκαν. Είπανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί αυτά είχαν στο κεφάλι τους. Είπανε για τον ρεφορμισμό, ότι ζητάμε δηλώσεις μετανοίας, πιστοποιητικά φρονημάτων και τα ρέστα. Όμως εμείς ήταν πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας. Κάτι που δεν μπορούμε, ας πούμε, να το κερδίσουμε με τη δικιά μας την πάντα, δεν το παρακολουθούμε για να μην το κολλησιεργήσουμε. Αυτό δεν είναι μπέρδεμα. Και αυτό ήταν η κοινή συνισταμένη των ανθρώπων του αυτόνομου. Κατάλαβες, για άλλη μια φορά έχουμε διαφορετικές γνώσεις μας ακόμα και μετά από τόσα χρόνια. Οκ. Να μην σε γράψει το κείμενο.
Θα έρθουν άλλα παιδιά με μάτια λέιζερ και μαλλιά τουρκουάζ και θα κάνουν σαμποτάζ. Που είναι και τα δικά σου, πρόσεχε. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις. Ωραία. Περιλαμβάνω και την τελευταία περίοδο. Σαν ίσω. Εντάξει, όμως θα τρώω, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, γιατί επιλέξατε να δημοσιοποιήσετε ένα κείμενο αυτοδιάλυσης και να κάνετε μάλιστα και εκδήλωση. Γιατί νιώσατε ότι έπρεπε να κάνετε κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν πολύ συνηθίζετε, γι' αυτό το λέω. Ας μην σου τηλεφωνούσα και δεν θα μπορούσε να μιλήσει και κάποια άλλη, αλλά μας κάνει τη σκηνοθέτρια. Μπορείς να πεις την άποψη σου, γιατί αυτό... Καλά, πρώτον επειδή δεν μπορεί να συνηθίζεται. Δεύτερον επειδή. Πες την ιδέα που ήρθε, που δεν πέρασε. Θέλαμε να το κάνουμε. Εγώ με αυτό δεν έπρεπε να έχουμε συνεπάρξει. Να πω το. Τέλος πάντων, η αρχική. Να το πω αλήθεια. Αρχιτές του, πες μας. Η αρχική ιδέα της. Τέλος πάντων, μου είχε αυτοδιαλυθεί το στέκι. Κλαίμε, έρχονται, κάνουμε κοντινά πλάνα. Τέλος πάντων, η αρχική ιδέα για την τελευταία φύσα της εκδήλωσης αυτό ήταν το κηδιώσιμο. Αλλά επειδή δεν έχουν όλα τα εκπληκτικά εκπληκτισμένα και καθόλου κάφρικο χιούμορ μου, δεν πέρασε τελικά. Σαν μνημόσυνο ήταν, τι καταλάβατε, πέντε άνθρωποι ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε σχέση με τη δημοσιοποίηση τέτοιο, ναι. Δεύτερον, λοιπόν, επειδή και να θέλεις κάποιους από εδώ ονόματα, δεν λέμε οικογένειες, δεν θέλουμε να τους περιορίσεις, να μην μιλήσουν, να μην γράψουν, να δεν μπορείς. Και τρίτον, επειδή πάντα γενικά στην όλη ιστορία του στοιχείου υπήρχε η αντίληψη ότι η πράξεις μας είναι πολιτικές, έχουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό, είναι δημόσιες και ως τέτοιες εκτίθενται προς κριτική και, και παρένθεση τέταρτα, και προς συζήτηση, γιατί εντάξει, νομίζω ότι ελάχιστες ήταν οι φορές και κυρίως αφορούσαν πιο αξιακές καταστάσεις όπου μία απόφαση, παύλα στάση, παύλα πράξη, τέλος πάντων, ήταν αυτό, τελείωσε με μία απόλυτο σκηνήτικη βεβαιότητα. Mm-hmm. Εντάξει, ακόμη και στις συζητήσεις για την αυτοδιάλυση και για ποιους λόγους, τέλος πάντων, το ένα, το άλλο, το παρέλθον, υπήρχαν πολλά πισωγυρίσματα και... Ναι. Αυτά. Λιτός και περιεκτικός λόγος. Από το στέκι δεν υπήρχαν ποτέ αποχωρήσεις διαφωνίας. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρχαν ποτέ. Μπορεί και να υπήρχαν. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων, οι οποίες ήταν ότι πάω κάπου αλλού, δεν έχω το χρόνο να έρχομαι. Οπότε νομίζω ότι πάντα στο στέκι βάραινε και η λογική ότι αναφερόμαστε και σε έναν κόσμο που δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος έρχεται στις συνελεύσεις, αλλά είναι και ο κόσμος ο οποίος έχει περάσει από τις συνελεύσεις, είναι ο κόσμος τον οποίο ξέρουμε, που έχουμε κάνει πράγματα μαζί, που και τα λοιπά, ας πούμε. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, και εγώ έγινα ένας από αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να βάρει επίσης πολύ και στην απόφαση των παιδιών, όταν αποφασίσανε ότι το στέκι θα πρέπει να βάψει να είναι μια πολιτική συλλογικότητα, ότι δεν μπορεί να εκπληρώνει πια αυτό το ρόλο, ότι θα πρέπει να κάνουν μια εκδήλωση λήξης, η οποία νομίζω ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Μας έχετε. Την μπερδεύομαι, Άννη. Νομίζω... 30-40 είναι αποτυχημένη. Νομίζω ότι πραγματικά με την τελετή λήξης τιμήσαμε τη διαδρομή μας. Δηλαδή, αυτό που είπε προηγουμένως η Εύα, μια ομάδα η οποία
μέσα σε 18 χρόνια. Δεν λειτουργήσε ποτέ εγκρυπτό. Δεν δίστασε να βγάλει πολλά από τις εσωτερικές της διαδικασίες έξω, όταν αυτό το πράγμα έκρινε ότι ήταν γόνιμο και συντελεστικό μιας γενικής κίνησης του έξω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς να λογοδοτήσει απέναντι στο παρελθόν της και στο παρόν της. Αυτό θεωρώ ότι θα αντιστοιχούσε σε μια άλλη, ας πούμε, σύνθεση και σε μια άλλη κουλτούρα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι για μένα τώρα μιλώντας, ο τελευταίος χρόνος ή το τελευταίο οχτάμινο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα που έχω περάσει στη ζωή μου, γιατί την ίδια στιγμή που συζητάγαμε τη διαδρομή μας και τους λόγους για τους οποίους το σφυράμε, την ίδια στιγμή διαχειριζόμασταν και τον χώρο. Δεν είχε γίνει ακόμα η μετάβαση στο σοσιαλισμό. Ακόμα είχαμε τα κλειδιά και είχαμε το α και το ω. Έτσι. Και έπρεπε να φροντίσουμε από το να βιάζουν τα σκατόχαρτα μέχρι το ποιες εκδηλώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα στο αυτόνομο στέκι, το οποίο ξέραμε ότι δεν υπάρχει πια ως τέτοιο. Έτσι. Άρα, μπορεί να μου το πει και η ανθρωπολόγα από εδώ, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τελετουργιών. Και για μένα αυτό ήταν μια πάρα πολύ αποσυμπιεστική τελετουργία, το να κάνεις μια δημόσια εκδήλωση στην οποία αντιπροσωπεύτηκαν σχεδόν όλες οι γενιές και ας το πούμε μιλήσαμε σχεδόν όλοι όσοι γράψαμε το κείμενο. Δηλαδή είχαμε την ανάγκη με έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε αυτό που υπήρξαμε εδώ μέσα. Και αυτό που υπήρξαμε εδώ μέσα δεν υπήρξαμε μόνο για την πάρτη μας, επειδή αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, υπήρξαμε και για τους άλλους. Με τους παραέξω. Άρα, το δεύτερο είναι ότι ήταν μία τελετουργία, κατά την άποψή μου, αναγκαία. Και το τελευταίο είναι ότι αν, ας πούμε, πάντα, ξέρω εγώ, στριμώχνουμε παλιότερους συντρόφους, ρε εσείς καθίστε, γράψτε, πείτε μας τι έγινε στον καιρό σας, να μην ξεχάσουμε να ντοκουμενταριστούμε κάποια πράγματα σαν αυτά που ζήσατε. Εγώ δεν το θεωρώ υπερφύαλο να πω ότι το αυτόνομο στέκι έπρεπε να φύγει αφήνοντας ένα αποτύπωμα γραπτό των 10 σελίδων και της εκδήλωσης των 30 τόπων. Δεν ήμασταν παραπάνω, Σταύρο. Λοιπόν, έστω έτσι, έπρεπε να αποτυπωθεί. Γιατί, για αυτό το λόγο που είπα προηγουμένως στο τραγούδι της Πλάτωνος. Γιατί θα έρθουν άλλα παιδιά με μάτια λέιζερ και μαλλιά τυρκουάς και θα κάνουν σαμποτάζ. Και αυτό το σαμποτάζ ξεκινάει από παλιά. Και κάποια στιγμή θα το μάθουν τα παιδιά σου, θα το μάθουν τα ανήψια μας, τα παιδιά τους, δεν ξέρω εγώ ποιοι. Αλλά δεν γίνεται να το κάνεις αβαβά. Φώναξες, σε αυτά τα 18 χρόνια φώναξες από ψιθύρισες έως έβγαλες κραυγές. Δεν γίνεται το τέλος σου να μην έχει ένα καστοφωνάκι η ρημάδι και να δει όλο αυτό το καρδιογράφημα των φωνών που έβγαλες όλα αυτά τα χρόνια. Τότε γιατί το έκανες? Δεν ξέρω ποιος ιστορικός του μέλλοντος ή πιο διδακτορικό και ποια καινούργια έδρα μπορεί να ασχοληθεί με την περίπτωσή μας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ότι σε ανθρώπους που ξέρω. αλλά εγώ ξέρω ότι σε ανθρώπους που ξέρω θα έχω να τους πω, να τους δώσω κάτι παραπάνω από ό,τι θυμάμαι. Γιατί θα πάθω γρήγορα Αλτσχάιμερ και θα ξεχνάω. Θα έχω να τους δώσω κάτι περισσότερο και κάτι συλλογικό. Ήταν ένα κείμενο που το γράψαμε όλοι όσοι αφήσαμε τα κλειδιά. Όλοι όσοι ήμασταν στην τελευταία περίοδο του αυτόνομου, το γράψαμε από κοινού και πάρα πολύ βασανιστικά. Πάρα πολύ βασανιστικά. Να μας πει και εκεί κάτι γι' αυτό. Το έζησε από πάρα πολύ κοντά και με αξιοσημείωτη στεναρότητα και χαλκέντερη. Άλλο. Το θέμα δεν είναι γιατί το κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι γιατί δεν το κάνουν οι άλλοι. Γιατί το κάνουν οι πόνοι. Δηλαδή, παιδί μου, Όχι. Δεν μου θέλω ότι είναι τραγικό ότι υπάρχουν συλλογικότητες που διαλύονται είτε με τη δικιά μας διαδρομή, ας πούμε, ενώ χρονική, είτε με λιγότερα που μπορεί να έχουν κάνει πολύ πιο πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από εμάς. Και διαλύονται ξαφνικά, εξαλληλώνονται. Και αυτό που μένει, ρε παιδί μου, στο χώρο κτλ. Στην μνήμη, είναι ένα κουτσοπολιό, ένα ψήθιο κτλ. Καθάσαμε από αυτό το ψήθιο.
Έτσι, δηλαδή θεωρούσαμε ότι δεν μας αντιστοιχεί μια διάλυση που να λέμε οι άλλοι γιατί αυτοί διαλυθήκανε και όλη η κουβέντα να πάει σε τελείως λάθος θέματα. Κατά δεύτερο, είχαν όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή ήταν ένα ντοκουμεντάρισμα. Κάτι που κάνουμε και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και που κάνεις εσύ με τη δουλειά σου κτλ. Δεύτερο, ήταν προφανώς μια αεροτελεστία, ας πούμε, ώστε να αποσυμπιεστεί όλο αυτό το φορτίο. Και ένα, νομίζω, επίσης πράγμα που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ήταν ότι επειδή ακριβώς είχαμε να διαχειριστούμε ένα χώρο ο οποίος πλέον φιλοξενούσε και συλλογικότητες και θέσαμε το θέμα αν αυτό πάνω θα μεταξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό, μάλλον θα ξεκινήσει κάτι καινούριο, έπρεπε να υπάρξει μια διαδικασία μετάβασης. Οπότε είπαμε ότι αυτή είναι η διαδικασία μετάβασης. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε οι διαχειριστές της πολυκατοικίας, αλλά και μια πολύ καλή ευκαιρία παιδί, να κουβεντιάσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι πριν πάμε απλώς στο αυτοδιαλυόμαστε, στο τραπέζι είχαν πέσει διάφορες ιδέες. Από ότι είχε πέσει μια ιδέα, παιδί μου, με την εξέλιξη της ομάδας σε μια άλλη, ας πούμε, πολιτική συλλογικότητα, η οποία θα συνεπάρχει μαζί με όλους αυτούς στον χώρο. Υπήρχε πέσει η ιδέα, ας πούμε, να πάμε πιάσουμε ένα τελείως διαφορετικό χώρο, μικρότερο, χωρίς να φιλοξενούμε ομάδες και να ξέρουμε από την αρχή. Δηλαδή είχαν διερευνηθεί διάφορα πράγματα. Τελικά αυτό που προέκυψε ήταν ότι, okay, αυτό το πράγμα έκλεισε τον κύκλο του μέσα στα 18 χρόνια που υπήρχε και ότι του αξίζει τουλάχιστον μία αποτίμηση αυτής της πορείας από αυτούς που μείνανε προφανώς. Και το κείμενο της αποτίμησης και η σημερινή συνέντευξη δεν μπορεί να αποτυπώσει ούτε όλο τον κόσμο που έχει περάσει από τη συνέλευση και μπορεί να έχει τελείως διαφορετικές απόψεις και εκτιμήσεις από ό,τι έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Ωραία. Ούτε να πούμε ότι είναι η ιστορία αυτού πράγματος. Είναι η δικιά μας οπτική, αυτό που είμαστε σήμερα εδώ πέρα ή αυτόν που είμαστε τους τελευταίους 6 μήνες, ας πούμε, και κάναμε το κείμενο, ας πούμε, της αυτοδιάλυσης. Παρ' αυτά είναι μια κατάθεση. Μακάρι να υπήρχαν, ας πούμε, και από 15 άλλους συντρόφους και συντρόφες που πήγαν κατά καιρούς, άλλες 15, ας πούμε, τέτοιες, ας πούμε, αποτυπώσεις και αναστοχασμοί που να συμπληρώνουν αυτή την εικόνα. Επίσης, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Όταν, ας πούμε, εμείς γυρνάμε και διαβάζουμε κείμενα παλιότερες συλλογικότητες ή ψάχνουμε παλιά περιοδικά κτλ., μας βοηθάνε να καταλάβουμε, ας πούμε, τον τρόπο που μας διαμεσέπισε και αυτό είναι μια συμβολή σε αυτή την πορεία. Αυτό. Νομίζω τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Αλήθεια, λες, δεν έχεις εξαιρετικά. Και μετά κάνουμε τρολιές. Απλώς να συμπληρώσω στον Κώστα ότι όχι απλώς δεν είμαστε αντιπροσωπευτικοί, είμαστε και λίγο μονοβιάστατοι ως προς την εκπροσώπηση των απόψεων. Των απόψεων, ναι. Τι υπήρχαν μέσα στο. Αλλά αυτό είναι συγκυριακό. Επίσης δεν ισχύει αυτό που ο Σταύρος είπε. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι έφυγε από το στέκι με διαφωνίες. Ναι, εντάξει. Είτε τις εξέφασε πολιτικές, είτε τις εξέφασε. Αλλά πολλοί κόσμοι έφυγε με διαφωνίες. Δηλαδή, μην είναι. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία με την λάβετε ως προβοκατόρ και δεν είναι αλήθεια. Κρίμα. Η πρώτη απογοήτευση μόλις. Θα κάνω εδώ ερωτήσεις μετά, δικές δω. Ωραία. Λοιπόν, μήπως το πέρασμα είναι το αυτόνομο με άλλο όνομα. Απάντησε προβοκατόρικη με τη μία. Μακάρι να, αλλά δεν. Όχι. Μακάρι να, αλλά δεν. Γιατί, ξέρετε, για πολλοί κόσμο δεν έχει... Τελειώσει το αυτόνομο, ναι, σαν να είναι κόμμα. Ναι. Εγώ θα σου πω που ήμουν στο αυτόνομο και δεν είμαι στο πέρασμα. Δεν θέλω να πω ότι μιλώντας ως μέλος του αυτόνομου πάρα πολλά χρόνια, όταν το αυτόνομο διαλύθηκε, τέλος πάντων, εγώ έλειπε, έφυγα πιο σιωπηλά το αυτόνομο λόγω συγκυρίας. Εργασιακής κατά πάση. Μπήκε δουλειά αλλού το κομμάτι. Δεν με, δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι, εμένα σαν πρώην μέλος του αυτόνομου, δεν μπορώ να βρω τρόπο έκφρασης. Όχι ότι διαφωνώ. Και συμμετέχω και έρχομαι, συνεχίζω και νιώθω αυτός ο χώρος. Είναι κάπως έτσι ένας πολιτικός χώρος που... Όχι πολιτικός, ο χώρος. Τον έχεις βάψει, τον έχεις καθαρίσει. Δεν έχω βάψει, τον έχω καθαρίσει. Είναι οικείος, είναι οικείος. Έχω κάνει πολλά πράγματα εδώ. Εγώ δεν το νιώθω ότι είναι η προέκταση του αυτόνομου, ενώ ήμουν στο αυτόνομο. Γιατί βλέπω πολλές διαστάσεις. Είναι άνθρωποι που αγαπώ, που ξέρω, όμως βλέπω ότι γίνονται πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχει τελείως διαφορετική ταυτότητα από αυτή που έχει το αυτόνομο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι μακάρι να ήταν το αυτόνομο με την έννοια
ότι θα μπορούσα να βρω και εγώ μια πολιτική στέγη που δεν έχω καταφέρει να βρω τώρα στην Αθήνα. Αλλά δεν είναι το αυτόνομο το πέρασμα. Είναι, πάει να γίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είναι. Πάει να γίνει κάτι άλλο. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στο αυτόνομο, αλλά είναι πολύ λίγοι πλέον. Αυτοί που ήταν από το αυτόνομο. Αφού έχετε βλαχοδημαρχές και δεν ξέρει σχεδόν κανέναν. Διότι εκτός από το βλαχοδήμαρχο έχουμε και βλαχοδημαρχές. Λοιπόν, έχετε βλαχοδημαρχές και δεν ξέρει κανέναν. Τι άλλο να πούμε τώρα, η Ελλήνα δεν ξέρει κανέναν, δηλαδή. Τι μαρτούν. Γνωρίζει καινούριο κόσμο. Εγώ έχω συναντήσει με 5 άτομα και του ξέρω όλου. Στοχευμένα είσαι σε κάτι καφενεία. Στα 40 το κλείνει. Κοίταξε, όμως είχε τεθεί πάρα πολλές φορές πριν το 2008 και σε περίοδους κρίσης του αυτόνομου που περνάγαμε διάφορους κύκλους που ήμασταν λιγότεροι, γινόμασταν περισσότεροι, όταν ήμασταν λιγότεροι που είχαμε όλα αυτά τα θέματα. Υπήρχε πάντα η πρόταση το να γίνει η λογική του περάσματος όσο ήμασταν αυτόνομοι. Δηλαδή ότι θα έπρεπε οι συλλογικότητες να συμμετάσχουν, το είχαμε προσπαθήσει κιόλας. Είχαμε κάνει μια διαχειριστική συνέλευση που ήταν μια φορά το μήνα, με απόλυτη αποτυχία. Είχε στέλθει αυτό το εγχείρημα. Θεωρούσαμε ότι όλοι όσοι λειτουργούσαν από το χώρο θα μπορούν να συμμετέχουν σε μια συνέλευση. Οπότε είχε προετοιμαστεί ένα έδαφος, ώστε να μην είναι μόνο το αυτόνομο, αλλά κάτι γενικότερο. Όπως περάσαν τα χρόνια πάνω και με τη διάλυση του αυτόνομου, αυτό που έχει γίνει τώρα νομίζω ότι δεν φαίνεται αυτό το αυτόνομο. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση, η δικιά μου κακός. Το κακό σημαίνει ότι συναισθηματικά θα ήθελα, ρε παιδί μου, να νιώθω ότι είναι το αυτόνομο που συνεχίζει, ακόμα και εγώ να μην συμμετέχω σε αυτό. Όμως δεν είναι. Δεν ξέρω πώς νιώθει ο Σταύρος που επίσης δεν είναι στο πέρασμα. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το πέρασμα. Δηλαδή, εγώ όσες φορές έχω έρθει, έχω συνεχίσει με το αυτόνομο. Αλλά. Ναι, πάντα κάτι γίνεται. Τα καφενεία που μαζευόμαστε ή σκίες. Τα καφενεία που υποτίθεται ότι δεν είναι του αυτόνομου, αλλά πάλι του αυτόνομου έρχονται. Δεν ξέρω. Θα ήθελα και δεν θα ήθελα. Εγώ πιστεύω ότι στη φύση η δημιουργία προέρχεται από τη διαίρεση, από τη διάλυση και την ανασύμφεση. Και θέλω να το βλέπω έτσι θετικά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια παρακαταθήκη, υπάρχει μια εξέλιξη, όλοι συμμετέχουν κάπου αλλού. Υπάρχει ένα πρόπλασμα εμπειρίας. Ο κύριος λόγος βαραίνει αποκλειστικά τα παιδιά τα οποία ήταν στο τελευταίο διάστημα. Ακριβώς, και όχι εμείς. Δηλαδή και εγώ θα ήθελα να υπάρχει κάπου το αυτόνομο και να λέω ότι θα πάω τώρα στο αυτόνομο, αλλά αν ήθελα να υπάρχει πραγματικά αυτό, θα έπρεπε να συμμετέχω μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκεί είναι η απάντηση. Το πέρασμα, τι λέει. Το πέρασμα, λοιπόν. Το πέρασμα δεν είναι. Πλάκα, να πω κάτι ανοιχτό λογικό, έτσι. Ότι εμείς, ας πούμε, που μείναμε από το αυτόνομο, δηλαδή ο Κώστας, η Εύα, η Κική, λέμε το πέρασμα. Κική. Ναι, Κική. Πίσω, ή σκηνοθέτητας. Πίσω την κάμερα, ο άνθρωπος, πίσω την κάμερα. Εμείς, λοιπόν, λέμε το πέρασμα. Οι υπόλοιποι λένε το αυτόνομο. Πάρε και άλλη πλάκα δηλαδή να έχεις. Οι υπόλοιποι αναγνωρίζουν το αυτόνομο, ενώ εμείς έχουμε τη διάθεση και λέμε αυτοδιαχειριζόμενος έκει το πέρασμα. Ποιο αυτόνομο, το πέρασμα. Ίσως αυτό αποτυπώνει. Υπήρχαν και φωνές που λένε να μην αλλάξει το όνομα καν. Α, και φωνές, ναι, από συλλογικότητες, ναι, οι οποίες. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι τελικά είναι σαν εμείς να έχουμε συμφιλειωθεί ίσως λίγο περισσότερο. Ακριβώς επειδή το ζήσαμε και στην τελευταία του φάση. Γι' αυτό. Και δεν ήταν ευνίδιος ο ασθενής, δεν πέθανε ξαφνικά. Δηλαδή, εντάξει. Είχε πέσει σε ένα ψηλό κομματάκι. Κάποιο διάστημα. Εντάξει, προφανώς και επειδή το πέρασμα συγκροτήθηκε από συλλογικότητες που είχαν επιλέξει να φιλοξενούνται στο αυτόνομα, και δεν το κάνουν τυχαία, το κάνουν από πολιτική επιλογή αυτό το πράγμα. Ωραία. Και άρα το είχαν κάνει. Νομίζω πιο πολύ για την πολιτική κουλτούρα που είχε το αυτόνομο και ο χώρος και λιγότερο, ας πούμε, για την. Συνεργητικά,
Ιδιοκτητικά FM. Για τις πολιτικές θέσεις που είχε. Τις, ότι ταυτίζονταν με το πολιτικό στίγμα του χώρου. Προφανώς το πέρασμα, ένα κομμάτι αυτής της κουλτούρας και της συμφωνίας υπάρχει. Δηλαδή, παιδί μου, ναι, υπάρχει μια συνέχεια, ρε παιδί μου, σε σχέση με το ποια πράγματα φιλοξενούνται εδώ πέρα, πόσο ανοιχτός θέλουμε είναι ο χώρος, πόσο κοινωνικός, που έχει συνομολογηθεί από όλες τις συλλογικότητες που έχουν συνηθίσει το πέρασμα. Αυτό που είναι σίγουρα τελείως διαφορετικό με το αυτόνομα σε σχέση με το πέρασμα, είναι το πέρασμα δεν αποτελεί μια πολιτική συλλογικότητα, δεν βγαίνει προς τα έξω με δικά του πολιτικά, δεν παρεμβαίνει ενιαία πολιτικά, δεν βγάζει πολιτικά κείμενα. Δεν αποτελέσουμε αυτό το πράγμα που κάνει το αυτόνομο και την πολιτική παρέμβαση. Είναι, ας πούμε, ένας αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικοπολιτικός χώρος που τον διαχειρίζονται μια σειρά από συλλογικότητες με ένα πολιτικό πλαίσιο πολύ ανοιχτό, υπάρχει στον μπλοκ του περάσματος και ένα πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο προφανώς είναι ανοιχτό και σε όσες συλλογικότητες συμφωνούν με αυτά τα δύο επίπεδα να συμμετέχουν. Η διαφορά λοιπόν είναι αυτό, ότι το πέρασμα δεν είναι η συνέχεια, ας πούμε, του αυτόνομου, ούτε είναι ένα, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, δηλαδή, από καιρούς, ένα τρίκ, παιδί μου, του αυτόνομου για να διευρυνθεί και να αποκτήσει μεγαλύτερο τίτλο κτλ. Και να κάνει έτσι συνωμοσιολογικά πράγματα. Δεν κατέβηκαν οι αριανοί, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, ούτε το ότι κάποιες από τις άλλες συλλογικότητες που είναι μέσα στον χώρο για να φτιάξει μια πολιτική ηγεμονία, είναι ένα τρόπο που αυτές οι συλλογικότητες επιθυμούν να έχουν ένα αυτοδιαχειριζόμενο χώρο για να στεγάζουν τις πολιτικές δραστηριότητες και να δημιουργούν πράγματα, και προφανώς τον έχουν βάσει μιας πολιτικής συμφωνίας και μια συμφωνίας λειτουργίας. Και αυτό προφανώς έχει κάτι από την αύρα, έτσι, αυτή της πολιτικής κουλτούρας που έχει κληρονομήσει το αυτόνομο. Εκεί σταματάει και όποια συγγένεια με το αυτόνομο. Έτσι. Αυτό νομίζω σε σχέση με την τελευταία ερώτηση. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.